Όταν τρέχει στο βουνό, πατά περισσότερο με τον μπροστά κομμάτι του πόδιου, ειδικά όταν κατεβαίνει μια απότομη κατηφόρα και θέλεις το πόδι σου να μπορεί να προσαρμόζεται ως προς τον προστιοπίστιο άξονα σε σχέση με τον επιμήκη άξονα. Οπότε αυτό το έχουμε λάβει υπόψη μας και έχουμε φτιάξει ένα 3D printed πρόστιο κομμάτι στα συγκεκριμένα ορθωτικά, το οποίο έχει ένα δίκτυο κυψελίδων μέσα, το οποίο δημιουργεί ουσιαστικά την αίσθηση ότι πατάς στον αέρα. χορηγό τη εκπομπή είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολη Παφ. Ξέρει ότι το hard rock το έχουν οι Ινδιάνοι. Φαντάζομαι εσύ το ξέρει αυτό. Όχι, ρε φιλέ. Δεν το ξέρει. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Τι νοεί. Το hard rock καφέ ναι. από τότε που ξεκίνησε στην Αγγλία σε μια κατακόμβη με έναν πρεζάκια τύπο. Γιατί έτσι ξεκίνησε, που καλούσε διάφορου τύπου και του κράτηγε τι κιθάρε. Το hard rock το έχουν αγοράσει οι Αμερικάνοι, οι Ινδιάνοι που τους χρώσταγαν διάφορα πράγματα και τα λοιπά mm. και τους έχουν έτσι λίγο πιο οι Αμερικάνοι με κάποιες εκτάσεις που τους έχουν πάρει και ένα από αυτά που τους δώσαν είναι το Rock καφέ. Αυτοί λοιπόν τώρα όλοι οι διοκτήτες του Rock καφέ είναι καμία κατοσταριά. Και να καταλάβει όταν είναι να υπογράψουν πάνε κάτω από μια συγκεκριμένη ελιά και κάνουν έτσι υπογραφέ του. Κανονικά, λες, ρε, άμα πα στο hard rock cafe εδώ κάτω στην Αθήνα, υπάρχει μια φωτογραφία. Άμα θε, θα πάμε να φάμε ένα μπεργκεράκι εκεί, στο μαγαζί Είκλει, του Σταμάτη. ναι και θα δει τη φωτογραφία που κάνουν τι συμφωνίε κάτω από ένα συγκεκριμένο δέντρο που Έχουν και την πίπα τη ειρηνή και αυτά. Κα... όλα, όλα, όλα. Και φοράνε και φορέ και τέτοια. Τι λε, ρε το όνομα του χρήματο. Όλα τα πάντα. <σχεύγε> είναι τρομερό. <σχεύγε> και πάντοτε για κάθε κίνηση που κάνει το hard rock cafe, όλα τα καταστήματα και το ξενοδοχείο που θα γίνει τώρα στο ελληνικό, που είναι η hard rock cafe μέσα, υπογράφουν και οι 100 Wow. Και τα μεταβιβάζουν στα παιδιά του, στα παιδιά των παιδιών του κλπ. Και λοιπά κλπ. Και λοιπά. Καταλαβαίνει τώρα πώ πάει αυτό. Πάει generation. Να τρομερό. Ωραία, φίλε. <σίλυνο> είναι, εκπληκτικό <σίλυνο> δεν νομίζω ότι το, το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Το hard καφέ είναι Ινδιάνικο πλέον. Έχει πλέον από, τα... από ανέκαθεν. Όχι πάντα. Α, ναι. Το hard rock καφέ ξεκίνησε στην Αγγλία. Α, στην Αγγλία Ναι, ήδη? ήταν ένα κονιά κατά κόμβη, Θα σου πει ο σταμάτη. Μια μέρα μπορεί να καλέσει το σταμάτη να συζητήσει <laughs> <τ'> αυτό. <laughs> θα πάθει ζημιά. Γιατί ο άνθρωπο το έχει σπουδάσει, γιατί είναι πολλά χρόνια διευθυντή καταστήματο στην Ιταλία. Ναι, ε, σίγουρα πρέπει να ξέρεις, εννοείται. Μπορείς ξέρει, εννοείται. Τα ξέρει όλα. Και ξέρει, συνεργάζεται μεταξύ με αυτούς, ε. Ναι, είναι <country> σε, σε καθημερινή τριβή. είναι στην... τρομερό. Στην Κύπρο έχει ένα Hard Rock. Το ναι. Εκεί στην Αγία και είχαμε συνεργαστεί με αυτούς. Είναι κατακέρους. η επιτομή του marketing το Hard Rock, έτσι. <laughs> Τι πουλάει, μπλουζάκια, <laughs> καπελάκια. Το Hard Rock Cafe κάτω στην Αθήνα <laughs> δεν βγάζει μία από το φαγητό. Βγάζει από όλα, γιατί έχει γίνει τέτοιο το brand, <laughs> Όλοι οι τουρίστες που θα έρθουν στην Αθήνα θα περάσουν από το κατάστημα να αγοράσουν τον ναι, πλουζάκι Και α ναι, ναι. μην κάτσουν να φάνε. Το, 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 το έκανα και εγώ παλαιότερα. Δεν είναι εκπληκτικό που Φοβερό, το έχουν καταφέρει αυτό. Φοβερό δεν είναι και ποτέ δεν επικοινωνήσαν για να πει: Ξέρει, αν μου φέρετε να μαζέψετε αυτά τα μπλουζάκια απλά, ξεκίνησαν να βγάζουν από διάφορε πόλει και ο κόσμο σιγά σιγά. Ακριβώς. Ή το collecting που κάνουν πάνω σε σακάκια, πάνω σε. Ακριβώ. Ε, Πουφάν που έχουν οι μοτοσυκλετιστέ και τέτοια που έχουν οι, κάτι. Πώ λέγανε, μου αρέσουν αυτέ. Έχω και ένα σακάκι που έχει πίνει. Τα πίνει. Ναι, pins. ναι, pins. Και λέει: Άθελ, ε, ξέρω εγώ, Μπούνταμπεστ, Λόντον. Ακριβώ. Και ε, κάνω συλλογή πάρα πολλοί κόσμου με αυτά. Ασχολείσαι με συλλογέ καθόλου. Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Όχι. Ε. μου κάνει τώρα συλλογέ από, από μπάλε με χιόνι μέσα. Α. Ο, όπου πάω πρέπει να τη φέρω μία. Έλα, ρε φίλε. Αυτό είναι ναι. πανέμορφο, ε. Δεν ήμουν ποτέ τύπο τη συλλογή, φίλε. Δεν έκανα ποτέ συλλογέ και είμαι γενικότερα αφαιρετικό τύπο. Η αποθήκη μου δεν έχει τίποτα περί Τα πετά όλα. Α, είσαι τέτοιο ναι. τύπος. τύπο, ε. Ξέρει ότι αυτέ οι μπάλε χιονιού είναι από τα πιο νοσταλγικά πράγματα που μπορεί να έχει κάποιο. Και αυτό συνδέεται με την παιδική ηλικία ναι, του ανθρώπου. Και, ε, ε, είχα διαβάσει παλαιότερα ότι η μπάλα ε, ο λόγο που έγιναν τόσο γνωστέ και τόσο αγαπητέ στον κόσμο, ξέρει, είναι αγαπητό και σαν δώρο. Ναι, βέβαια. Όπω και τα μαγνητάκια. Αλλά η μπάλα είναι πιο μαγική. Είναι πιο μαγική γιατί είναι σε βάζει σιστική. σκέψη. Δε σε βάζει σε. σκέψη. Δηλαδή, αν καθίσει σε ένα δωμάτιο, σου βγάζει μια νοσταλγία και σε βάζει σκέψη. Και τι κάνει η κόρη μου που δεν έκανα εγώ τώρα που είμαι μεγάλο, αλλά έκανα μικρό με τι μπύλε, του βόλου. Mm. Βάζει το μάτι τη μέσα να μπει με στον κόσμο. Ah. Έτσι, σε ταξιδεύει ah. σε έναν κόσμο η μπάλια, άμα τη δει. Έχει ένα μικρό κόσμο μέσα. Ενώ το μαγνητάκι δεν είναι κάτι. Ναι, με, είναι, κάτι είναι λίγο κάτι ανάγλυφο. Είς. Αλλά το άλλο είναι ένα κόσμο μικρό. Ένα κόσμο, ναι, 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 ναι. ναι. Ε, βοηθάς, έχει ανθρώπου οι οποίοι ξέρεις, που, που έχουν. Αυτή την ευφυΐα να οραματίζονται πράγματα. Και να φαντάζομαι ότι είναι απλά. 100%. Η φαντασία, φίλε, είναι το νούμερο ένα. Είναι αυτό που με καθοδηγεί να ξέρει. Mm. Η φαντασία. Είναι το δυνατό σου οπλο? Θεωρώ ότι επειδή πολλά επιστημονικά πράγματα mm. πρέπει να τα φαντάζει πριν γίνουν, ε. uh -huh. πολλέ φορέ διαβάζω ερευνητικά πράγματα. Το παιχνίδι μου ξέρει ποιο είναι. Να διαβάζω λίγο την εισαγωγή και πριν φτάσω στα conclusions να φανταστώ mm. τι έχουν βρει. Και κάνω correlation αυτό που έχω σκεφτεί ότι έχουν βρει με αυτό που βρήκαν. Και πολλέ φορέ πέφτω μέσα. Έλα. Ναι, είναι στη Δέσμη πρώτα απ' όλα φυσική είχα 20 χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στις Πανελλήνες, mm -hmm. στη Δέσμη, μόνο και μόνο γιατί μπορούσα να φανταστώ τα φυσικά φαινόμενα. Σημαντικό. Και τώρα αυτό που κάνω με τα carbon με βοηθάει πάρα πολύ η γνώση φυσικής που έχω. Γιατί εγώ είμαι φυσικοθεραπευτής, δεν έχω καμία σχέση με μηχανική. Εγώ έχω σχέση με φυσιολογία. Ναι, αλλά οι σπουδέ και μετέσπιτα σπουδέ όμω είχαν σχέση πάνω σε αυτό. Το μεταπτυχιακό είχε μια ελάχιστη πινέλια, ένα τάτ μικρό στην mm. εμβιομηχανική των αθλημάτων. Mm. Πάλι όμω με, με, η εμβιομηχανική είναι η επιστήμη που μετράει τι δυνάμει που εν, ουσιαστικά ασκούνται εντό και εκτό του ανθρώπινου σώματο mm. και. Των επιπτώσεων που έχουν αυτέ του σωστού. Άρα, πάλι αρχίζει και μιλά περισσότερο για βιολογία και φυσιολογία, όχι τόσο για μηχανική. Mm. Το μόνο που αναλύει το ανθρώπινο σώμα, γιατί αυτό είναι, είναι ένα μοχλικό σύστημα, είναι μοχλοβραχίωνε. Μοχλοβραχίονες, μοχλοβραχίονες τύπου 1, 2, 3. Νόμος του νουτον δραση δράση-αντίδραση, that's it. Τα κάρμπον ήταν άλλο ψάξιμο μετά πάλι με τα υλικά. Συμπεριφορά υλικών. Κάμψη, ακαμψία, στρέβλωση, mm. συμπίεση. Άλλη, άλλη ε, Κενά αέρο που έχουν εσωτερικά μέσα του, mm -hmm. συνδυασμό των υλικών, γιατί είναι κέβλαρ μαζί με Είναι carbon kevlar, είναι, ε, είναι ρητίνε αεροδιαστημικών προδιαγραφών, mm. άλλη φάση. Αυτό θέλω να το ακούσω. KVA, ε, ναι, 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 εννοείται. Όχι, εννοώ θέλω, θέλω να μου το. Γιατί το είχα διαβάσει, το έχω μελετήσει, αλλά δεν, δεν έχω καταλάβει ακριβώ όταν εννοεί ρητίνε αεροδιαστημική. Είναι πολύ πιο ανθεκτικέ. Είναι άλλη ποιότητά τους, mm. γιατί στο διάστημα there's no there's no space for failure. Αυτό ακριβώς. ακριβώς. Οπότε ό,τι κάνεις πρέπει να είναι highly durable στο impact και οτιδήποτε άλλο. Και ακριβώ. Ναι. Ακριβώς, γιατί θεωρητικά το, το διάστημα είναι... Το, πιο, το, πλέον αφιλόξενο περιβάλλον για τον άνθρωπο και για τα υλικά που φτιάχνει ο άνθρωπο στη γη. Mm -hmm. Οπότε εκεί δοκιμάζονται διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα έχουν πολύ μεγάλη περιοχή από την ακτινοβολία, γιατί δεν έχει τη στρατόσφαιρα να σε προστατεύει. Σωστό, πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη ακτινοβολία εκεί. Και ραδιόφωνο και αρρώ του ουράνιου. Ακριβώ. Οπότε ό,τι φτιάχνουν πρέπει να είναι highly durable. Mm. Οπότε και εγώ επέλεξα αυτό που θα κάνω να είναι the highest quality. Yeah, yeah. Μια, μια, το καλοκαιρί είχα φιλοξενήσει εδώ μια κοπέλα η οποία είναι υποψήφια αστροναύτης, ζει στο Houston, Texas Έλα, ρε. και το όνομά της είναι Βανέσσα Φαρσαδά, Φαρσαδάκης ε, και η Βανέσα ουσιαστικά εκπαιδεύεται πάνω σε αυτό το κομμάτι ε, στο, στο κομμάτι των τροφίμων, είναι γιατρός, space doctor και ουσιαστικά το πρόβλημα που έχουν α, στη στρατόσφαιρα οι αστροναύτε, κυρίω αυτοί που περνάνε ένα, ένα μεγάλο διάστημα μετά από 7 μήνε, είναι ότι δεν έχουν ε, ε, αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στην πορεία καθώ επιστρέψουν πίσω. Και ε, σίγουρα οφείλει η χώρα που του στέλνει και, το, και η Νάσα, το ίδιο αν μιλάμε για την NASA ή για την αντίστοιχη στην Κίνα, στη Ρωσία, ξέρω εγώ, να του προστατεύσει. Δηλαδή, το προσδόκιμο ζωή είναι πολύ μικρό και όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ε, κυρίω με καρκίνο. Ε, είναι ότι τόσα χρόνια, μου έλεγε ότι τόσα χρόνια προσπάθησαν να προστατέψουν την καψούλα. Α πει καψούλα. Αυτό. Mm -hmm. Όμω, ουσιαστικά το πρόβλημα έρχεται μέσα, ισχυρά στα ίδια τα τρόφιμα και στο ίδιο το νερό. Άρα, πώ μπορεί να το αυτό, Και είναι, είναι ένα, ένα ερώτημα που ακόμη του απασχολεί αυτό το πράγμα. Και φυσικά επειδή τα περισσότερα ξέρεις, ερευνητικά που έγιναν σε κατάσταση λήψης βαρύτητας ήταν η, τι είναι η επίδραση αυτή η φυσιολογία του ανθρώπου, mm. bone density, οστική πυκνότητα, mm. γαστεντερικό και το βασικότερο όλων, mental health. Δεν μπορείς να στείλει έναν άνθρωπο στο διάστημα για κάποιες εβδομάδε μήνες και να μην μπορεί αυτός να λειτουργήσει φυσιολογικά, να μην είναι δηλαδή αποδοτικός σε αυτό που έχει πάει να κάνει εκεί, γιατί εκεί πάει να κάνει κάποιες εργαστηριακές μελέτες, κάποια πειράματα. Yeah. Και η συμβολή της διατροφής στο mental health είναι τεράστια. Πρώτα απ' όλα δεν είναι τυχαίο που η ακραία, η πιο ακραία μορφή διαμαρτυρίας ποια είναι η απεργία πείνας. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το impact που έχει στην υγεία του ανθρώπου mm. το να μην τρώει. Και πόσο άλλο να μην πίνει κιόλας νερό. Ή αυτό που πίνει ή τρώει να μην είναι αρκετό. αρκετό πλέον ή να μην είναι αποδοτικό mm. για τη φυσιολογία του. Ναι, Όντω, αυτό που λε, έχει δίκιο. Μπορεί να μην το έβλεπα κάπω έτσι. Δηλαδή, μια απεργία πείνα, πόσο μπορεί να προκαλέσει σαν. Και γι' αυτό ίσω το το, το. το κάνουν οι άνθρωποι, κατάλαβε. Δηλαδή, είναι, σαν... είναι η πιο profound ουσιαστικά εκδήλωση διαμαρτυρία. Ναι. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να ανακοινώνει και τον αρκό σου θάνατο. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Που αυτό θα. αν στηριχτεί σωστά από τα ΜΟΜΟΕ, τότε μπορεί να γίνει ένα μεγάλο σούσουρο. Αυτό είναι μια άλλη ναι, ναι, ναι. όψη πάλι του νομίσματος στο πόσο, γιατί μπορεί να κάνεις απεργία πίνας και να μην το ξέρει κανένας. Ναι, σωστό. είχα διαβάσει τώρα για το, το πόσο έχει εξελιχθεί το fasting. Είναι mm. άλλο διπλανό θέμα, αλλά μου, ξέρεις, μου έρχονται έτσι κάπως διάφορα και λέει ότι αρκετός κόσμος αυτές τις μέρες κάνουν μια, αυτή την απεργία πίνας για τρει μέρες και πίνουν μόνο νερό και ουσιαστικά βοηθάει το κυτάρικό σου σύστημα να αναπληρωθεί και να αναγεννηθεί ξανά. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει καθόλου. Το κάνουν, ε... Η αλήθεια του κιτάρου, λέγεται. Το έχει αναπτύξει πάρα πολύ ένα Έλληνα. Είναι δικό μα άνθρωπο αυτό που τα αναλύει πολύ αυτό να ξέρει. Τον έχω ακούσει σε ένα podcast. Mm. Δεν θυμάμαι το όνομα να σου το πω. Mm. Τον έχω ακούσει στο podcast. Ε, 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 ο Λέγε Την Επιστήμη. Mm. Κάπω έτσι λέγεται. Νομίζω ότι είναι ένα podcast του βήματο. Έλα. Ναι. Science talk, κάπω έτσι λέγεται. λεφτά. Science talk. Δεν είμαι σίγουρο, ή όλα κάτι ε, τέτοιο. Το science talk είναι φίλο μου φωτή. το ψάξω, Ίσως μπορεί να είναι, γιατί ασχολείται πάρα πολύ με αυτό. Μπορεί να είναι. Ε, αναλύει πάρα πολύ το φαινόμενο του fasting ουσιαστικά στην ε, διατροφή, στο mental mm. health και γενικότερα γιατί υποτίθεται λέει ότι με την έλλειψη τη τροφή για κάποιε ώρε το κύτταρο βρίσκει την αλήθεια του και αναλύει mm. με συγκεκριμένους τρόπους, επιστημονικούς πάντα αυτός, αλλά όσο πιο απλά γίνεται, μου άρεσε πολύ ο λόγος του, πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Και ουσιαστικά αναλύει πάρα πολύ ωραία τον όρο breakfast που λένε οι Άγγλοι. Λέει τι σημαίνει breakfast. Mm. Break break the fast. fast. Ah. Και γι' αυτό ουσιαστικά αυτοί οι Άγγλοι από την κουλτούρα του από το φλέγμα τους, 7 η ώρα, 8 το απογεύμα είναι το τελευταίο γεύμα που τρώνε. Οπότε όταν κάποιο τρώει 9 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το πρωί, το πρώτο γεύμα αφού έχει πάει στη δουλειά, ουσιαστικά τι κάνει, σταματάει το fasting. εξού και η λέξη break fasting. Φίλε, όσο ζούμε μαθαίνουμε, είδες. Ή όσο ακούμε μαθαίνουμε. <laughs> εγώ, εγώ, όσο <laughs> τρέχω, <laughs> εγώ, εγώ όσο τρέχω <laughs> μαθαίνω, γιατί την ώρα που τρέχω ακούω podcast. Ναι, είναι φοβερό, ρε φίλε. Δεν είναι φοβερό ότι τις ώρες οι οποίες θεωρούνται για τον εγκέφαλο κάπω. όχι και νέε οι άχρε. Εμεί έχουμε βρει τον τρόπο να σπουδάζουμε καθώ τρέχουμε. Πρώτα απ' όλα, καμία ώρα δεν πιστεύω ότι είναι κενή. Αν και πρέπει να έχουμε κενέ ώρε, είναι κάτι που πρέπει να μάθω τον εαυτό μου. Δεν έχω μάθει να κάθομαι σε μία γωνία και να μην κάνω τίποτα. Να μην κάνω μυαλό. Αλλά όλα χρειάζονται. Χρειάζεται μία ισορροπία σε όλα. Έφε, ναι. Αλλά αυτέ οι στιγμέ στο τρέξιμο που μπορεί να συνδέσει με τη φύση, ενώ τρέξει το βουνό για παράδειγμα, πάλι μπορεί να κάνει σκέψει. Βασικά, εγώ τρέχοντα βρίσκω λύσει σε πολλά προβλήματα τη καθημερινότητά μου. Είτε αυτό είναι ένα project, είτε ένα πραγματικό πρόβλημα. Ναι, 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 και εγώ το ίδιο, ναι. <σκυρίζει> Δεν είναι τυχαίο που στο εξωτερικό, αν δει όλα τα Golden Boys και όλα τα Rich Boys γενικά, θα δει μεγάλη ανθρωπινό που βλέπει ότι το πρωί νομίζει ότι τι κάνουν αυτοί οι πλούσιοι, τι κάνουν, ξέρω εγώ, που ζουν σε αυτού του πολύ ωραίε γειτονιέ. Ε, και ο λόγο που θα του δει ότι ξυπνάνε πολύ νωρί. Πάνε βόλτα το σκύλο, τρέχουν, περπατούν, ασκούνται. Όχι γιατί δεν έχουν χρόνο για τον υπόλοιπο χρόνο τη ημέρα. Έχει μάθει το σώμα του να, να, θέλει ουσιαστικά να κάνει το πρώτο meeting με τον εαυτό του. Και να σκεφτεί τι συμφωνίε που έχει μέσα στη μέρα, τα προβλήματα που έχει να λύσει μέσα στη μέρα. Γιατί ξέρει, αυτέ οι δουλειέ, οι CEO και αυτοί είναι problem solver. Αυτή είναι η δουλειά του ουσιαστικά. Να λύνουν μεγάλα προβλήματα και αυτό είναι high payments και σου λέει ότι με το να τρέξω στις 4-4,5-5 το πρωί με στο κρύο, με στη ζέστη, με σε οτιδήποτε ας πούμε στη βροχή είναι, καταφέρνω να κάνω τι, να λύσω προβλήματα. Και κάτι ακόμα θα προσθέσω σε αυτό που λες mm -hmm. γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι βγαίνουν στις 4. Θα ισχυριστώ πάλι το γνωστό γνωμικό του Μάικ Τάσσον. Τι έλεγε, Βγαίνω στι 4 η mm. ώρα να τρέξω, γιατί ξέρω ότι οι αντίπαλοι μου εκείνη την ώρα κοιμούνται. Ναι. Εγώ Είχατε θα το πω θα διαφορετικά. Είναι. Τι έχω καταλάβει εγώ από τη δικιά μου δουλειά. Εμένα από τι 830 παρά το τηλέφωνο αρχίζει και χτυπάει. Mm. Για ραντεβού, συνήθω. Ε, αν εγώ έχω σηκωθεί από τι 5 530 θα έχω δύο ώρε ωφέλιμο χρόνο με ησυχία, με ηρεμία, την ώρα που αυτή είναι να με πάρουν τηλέφωνο και να με διακόψουν. Ε. Mm. Να μπορέσω να, να βάλω λίγο χρόνο, να βάλω τη σκέψη μου σε σειρά, να οργανώσω τη μέρα. Αν και το κάνω την προηγούμενη μέρα το βράδυ, αυτό. Mm. Αλλά συνήθω να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω στον υπολογιστή μου, για παράδειγμα, να απαντήσω email, ή, ε, να, βάλω να, να γράψω ένα άρθρο, οτιδήποτε είναι αυτό. Κάτι το οποίο αφορά κυρίω το νοητικό κομμάτι. Που δεν χρειάζομαι τι να έχω αποσπάσει. Το σημαντικότερο πράγμα τη σημερινή κοινωνία, τι είναι, Μονίμω ή αποσπάσει. Το κινητό, το οποίο νυφθεί και κατάρα γιατί το έχει πάντα μαζί και χτυπάει, οπότε σου παίρνει χρόνο. Οπότε νομίζω ότι το να σηκώνεσαι πάρα πολύ πρωί, έχει. την ώρα που οι άλλοι ακόμα κοιμούνται, σου δίνει χρόνο να κάνει πράγματα. Σωστό, ναι. για τον εαυτό σου. Άρα, έχουμε με τον εαυτό σου. Έχεις χρόνο για σένα. Ξεκάθαρο χρόνο για σένα. πριν. Ε, έχει χρόνο. Έχει να λύσει, αν θε. Εγώ είμαι του ανθρώπου, ο οποίο δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ σοβαρά προβλήματα την ώρα που τρέχω. Αν, αν το μυαλό μου, το υποσυνείδητο, τα φέρνει ακριβώ μπροστά, είναι άλλο θέμα και δεν μπορώ να τα διώξω. Αλλά είμαι συνήθω ή θα ακούω κάτι, α, μου αρέσει πολύ τα audiobooks. Α πούμε το, το, βιβλίο του Elon Musk που λέγαμε πριν την βιβλιογραφία, το mm. την είχα ε, ακούσει ακούσει audiobook. Άλλο φανταστικό πράγμα που ζούμε σε, σε αυτέ τι ημέρε. Πολύ ωραίο. Μπορεί να ακούσει 7 βιβλία μέσα σε εβδομάδα. Συσσαγωγικά λέω. Κατάλαβε. Ε, εξαρτάται πόσε ώρε τρέχει. <laughs> Σωστό, Όμω, συνήθω ή θα είμαι σε audiobook ή θα είμαι σε φάση που θέλω κάτι σε boost και να ακούω, ξέρω εγώ, Survivor τύπου τραγούδια Two words collide, reveling Άιω με τα Να φουντάρω, να θέλω να, ξέρει αυτό που λέμε να φτεροπετώ και να θέλω να τρέξω ή να σηκώσω τα πάντα Feel good, James Brown Αυτό, αυτό Είχα διαβάσει σε ένα από τα social media σου, σε ένα ε, από τα post που ανεβάζεις κατά καιρού, το οποίο ε, ήταν, κάτσε γιατί θέλω να το πω και να το πω στα ελληνικά, γιατί στα αγγλικά το είχες γράψει. Είχες βάλει 1545 χιλιόμετρα τρεξίματος μέχρι στιγμή σε ένα μόνο ζευγάρι πρωτότυπων Olympus και εξακολουθούν να φαίνονται καταπληκτικά και έχουν σταθερή απόδοση. Κατά μέσο όρο 140 χιλιόμετρα τρεξίματο κάθε εβδομάδα, ενώ παράλληλα εξισορροπεί την κλινική εργασία πλήρω απασχόληση χωρί ούτε ένα μυϊκό σφίξιμο. Αλλά τι γίνεται με τα παπούτσια. Και λε, συνεχίζει. Ο ευαίσθητο πλανήτη μα απαιτεί και η βιομηχανία αθλητικών υποδημάτων να είναι βιώσιμη. Αυτό θα επηρεάσει την απόδοση των αθλητικών παπουτσιών, τη διάρκεια ζωή και την ικανότητά του να προστατεύουν του ευαίσθητου ανθρώπινου ιστού. Αυτό είναι το γιατί που απαντήσαμε στον εαυτό μα πριν να αποφασίσουμε να γίνουμε παγκόσμιοι εννοεί παγκοσμιο, εννοείς, παγκοσμιοποίηση αυτό το universal. Ε, Ένα άνθρωπο ο οποίο, μάλιστα για να το ολοκληρώσω, είναι η, το πώ αυτό ήρθε από το custom carbon project, δηλαδή όχι από τον προσωπικό σου λογαριασμό. Απε, απευθύνεσαι πάνω στα custom ουσιαστικά του carbon σόλε, ουσιαστικά τι οποίες α, εσύ ο ίδιο κατασκευάζει. Τι ήθελε ουσιαστικά να πει μέσα από αυτό το πώ, ότι ε, δεν, αυτό το είχα σαν απορία, δηλαδή είναι, είναι και φιλοσοφικό, καταλαβαίνεις, και λέω μόνο το που έρθει ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά επειδή ξεκινήσαμε άλλα πράγματα, το ρίχνω τώρα. Μια χαρά το ρίξα, σαν βόμβα, Μ' αρέσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ το κάρτς του Κάμπρο Μπότζεν είναι ένα καινούριο δικό μου παιδί, το οποίο όμως δεν έχει δημιουργηθεί τώρα, απλά τώρα ορίμασε. Mm. Ε, και οριμάζοντα αυτό, αποφάσισαμε να πάμε global. Αλλά το global το λέω λίγο διαφορετικά, γι' αυτό θέλω να το διορθώσω. Ο Στέλιος ο Πετρούτσος είναι ένας φυσικοθεραπευτής, παύλα κλινικό, ε, κλινικός, παύλα αθλητής, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι του τρεξίματος γιατί το αγαπάει και αποφάσισε να δώσει κάτι πίσω σε αυτό, να φτιάξει κάτι που είναι εντελώς εξειδικευμένο για το τρέξιμο mm. και αυτό είναι τα ορθωτικά που φτιάχνουμε στο Custom Carbon Project. Αυτό το ξέρει μόνο Όποιος έρχεται στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή, όποιος ακούει το podcast. Ε, το όραμα μου μέσα από αυτή την κίνηση ε, ήταν αυτό να γίνει παγκοσμίω γνωστό. Mm. Υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από αυτό, τους οποίους κάποια στιγμή μπορούμε να κουβεντιάσουμε ή ακόμα και σήμερα, αλλά για να απαντήσω πρώτα στην ερώτησή σου, πριν από τιδήποτε κάνω, επειδή ξέρω ότι κάθε τι καινούριο Δημιουργεί καινούριε προκλήσει. Εγώ δεν θέλω να λέω εμπόδια, θέλω να λέω προκλήσει. Mm -hmm. Τα οποία μπορεί να είναι γραφειοκρατικά, μπορεί να είναι οικονομικά, μπορεί να είναι θέμα διαχείριση προσωπικών πόρων και χρόνου. Όλα όμω είναι προκλήσει. Μέσα, μέσα από τον όγκο των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που μπορεί να έχει στην καθημερινότητά σου, βάζει και κάτι ακόμα. Επειδή όλο αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί ένα νέο στρες ε, θα πρέπει το γιατί το κάνεις να έχει κάτι πολύ ισχυρό από πίσω, το οποίο να σε ευχαριστεί και να σε κρατάει χαρούμενο και ευτυχισμένο. Να μην σε προβληματίσει. Γιατί αν αρχίσει να σε προβληματίζει, θα λειτουργεί αρνητικά, θα είναι λίγο τοξικό. Άρα λοιπόν, πάντοτε το γιατί. Εγώ δεν το ξεκινώ ποτέ από τα λεφτά, γιατί τα λεφτά θεωρώ ότι είναι τοξικά. Αν κάνεις κάτι επιδιώκοντα το χρήμα, ε, σίγουρα κάποια στιγμή θα κουραστεί. Ε, και το βλέπουμε. Βλέπουμε όλο τον κόσμο να πηγαίνει στι βιτρίνε και να αγοράζει ευτυχία με mm. χρήματα που έχει βγάλει και τα απλά τα σκορπάει. Οπότε θεωρώ ότι η ευτυχία είναι κάτι διαφορετικό και κάπου αλλού. Είναι να νιώθει πολύ πλήρη με αυτό που κάνει. Οπότε το πρώτο γιατί, που δεν είναι το γιατί που αναφέρω στο ε, συγκεκριμένο post, ήταν ε, πολύ πίσω το 2007 που ήμουν ακόμα στην Αυστραλία, ξαπλωμένο στον καζόν διαβάζοντα βιβλία για life coaching, για. Ε, το cash flow quadrant του mm. Ρομπέρτο Κυγιοσάκη, γιατί είχα αρχίσει να σκέφτομαι λίγο πώς θα μπορέσω να γίνω επιχειρηματίας, γιατί πάντοτε δούλευα κάπου ως υπάλληλος, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αυτά που θέλω εγώ και ένιωθα εγκλωβισμένο. Έχει περάσει και από το dad, rich dad, poor dad. Πρώτα και αυτό, και ε? μιλάμε ότι αυτό το βιβλίο ε, με έχει στιγματίσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι... Εγώ δεν μεγάλωσα με πατέρα στο σπίτι, γιατί η μητέρα μου με τον πατέρα μου χώρισαν όταν ήμουν 3,5 χρονών okay. και για τους δικούς του λόγους ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξαφανίστηκε. Ε, οπότε είχα δύο αδέρφια μεγαλύτερα, με μικρή διαφορά μεταξύ τους αλλά μεγάλη από μένα, οι οποίοι όμως είχαν και δύο διαφορετικές απόψεις mm. γενικότερα για τα πράγματα. Mm. Και ήταν εκπληκτικό όταν άρχισα να <laughs> <laughs> Όταν διάβαζα το βιβλίο, έκανα συνέχεια. Αχά, αχά, moment. Μ, αυτό. Αυτό έχει κάνει με περισσότερο πλανήτη, αλλά εσύ έχει λόγο περισσότερο να το κάνει. Ε, πάντοτε, βασικά, οτιδήποτε γράφει κάποιο άνθρωπο έχει ένα κοινό. Mm. Και κάποιο θα, θα θα, θα ενσωματωθεί τόσο πολύ με αυτό που διαβάζει, που είναι σαν να βιώνει κάτι δικό του. Εγώ λοιπόν εκεί, εκείνε τι στιγμέ, στιγμέ ευτυχία. Γιατί γιατί είχε αρχίσει να ζωγραφίζεται ένα χαμόγελο στα, στα, στο δικό μου το πρόσωπο και έλεγα αυτό θέλω να κάνω, αυτό θέλω να κάνω, με αυτό θα είμαι ευτυχισμένο. Δεν είχα στο μυαλό μου τα λεφτά. Είχα στο μυαλό μου το ότι αφού έχει επιλέξει να κάνει αυτό το πράγμα για μια ζωή, πρέπει να το κάνει και κάθε μέρα να λες ότι δεν λέω γιατί είναι Δευτέρα και πρέπει να πάω στη δουλειά. Να λέω είναι Δευτέρα γαμό. Θα πάω για δουλειά. Mm. Αυτό ήταν η πρώτη στιγμή που ήμουν πολύ ευτυχισμένο στη ζωή μου. Γύρισα λοιπόν, έκανα κάποια πράγματα, ένα φυσικό θεραπευτήριο, ένα πολύ δύναμο κέντρο. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Ούτε που κατάλαβα πώ έχουν περάσει τα χρόνια. Περνάνε δυστυχώ γρήγορα. Και μου έλειπε λίγο αυτό πάλι, αυτή η, η, η πολύ ωραία στιγμή ευτυχία, η καινούργια ανακάλυψη, κάτι καινούριο, μια καινούργια πρόκληση, να βγω λίγο από τη ζώνη άνεση, να μπω σε κάτι καινούριο που δεν είμαι τόσο καλό. Και εκεί ήταν το πρώτο γιατί. Γι' αυτό άρχισα να δημιουργώ το συγκεκριμένο project. Από πίσω όμω, από το προσωπικό γιατί, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει κάτι που σε συνδέσει συναισθηματικά με αυτό, πρέπει να υπάρχει και ένα απότερο στόχο. Από τότε που έγινα μπαμπά, λοιπόν, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι ο πλανήτη και τι θέλω να αφήσω πίσω ε, στα παιδιά μου, στην κόρη μου, στην προκειμένη περίπτωση. Ξέρουμε ότι όλοι είμαστε περαστικοί από αυτό το πράγμα που λέγεται πλανήτη. Ε, δυστυχώς οι περισσότεροι έχουμε γίνει πολύ άπλιστοι και δεν σκεφτόμαστε πολύ πίσω από τις πράξεις μας τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν σε αυτό ε, όμως επειδή όλοι θεωρητικά έχουμε ένα σκοπό σε αυτό που κάνουμε στη ζωή μας και κάτι πρέπει να αφήσουμε πίσω θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να συμβάλλω κι εγώ με το δικό μου τρόπο και στο wellness των αθλητών και στο να θρέψω τη δική μου επιστημονιοσύνη ε, και φυσικά να καταφέρω να δημιουργήσω κάτι ε, που θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Mm. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτό και για να στο αναλύσω λίγο περισσότερο το κομμάτι του παπουτσιού και του γουάι και της βιωσιμότητας, ε, μέχρι το 2030 είναι βέβαιο ότι αν όχι το 100%, το 98,8,9% της αθλητικής παπούτσου βιομηχανίας θα στηρίζεται αποκλειστικά σε βιώσιμα υλικά. Είναι exactly. no way. Είναι ναι, είναι no way αυτό. Δεν, δεν, έχουμε άλλο, δεν έχουμε άλλο τρόπο, δεν έχουμε άλλη λύση. Αν καταλάβει κάποιος λιγάκι τη σακούλα των σκουπιδιών που παίρνουμε η οποία μπορεί να είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, βλέπει πόσο γρήγορα η σακούλα αυτή μπορεί να πολυμεριστεί. Η μεσοσόλια των παπουτσιών επίση, που αυτή τη στιγμή στην, ε, 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 είναι πολύ διαδεδομένο το EVA, η θηλυκή βιλμίχο αλκοόλ, που είναι ουσιαστικά ένα θερμοπλαστικό πολυμερέ, με πολλέ άλλε προσμίξει που δημιουργεί ολέ αυτέ τι διαφορετικέ όλε παπουτσιών που βλέπουμε, που είναι πλέον διαδεδομένοι. Ε, αυτό έχει ένα, ένα πολύ συγκεκριμένο βαθμό ιδιωτήτων και ε, χρόνου ζωή. Όταν αυτό το πράγμα αρχίζει να αντικαθίσταται με βιώσιμα υλικά. Τα ευηλικά αυτά θα πολυμερίζονται πολύ πιο γρήγορα με αποτέλεσμα να έχουν αρνητικέ συνέπειε τόσο στο χρόνο ζωή του παπουτσιού όσο και στι ιδιότητε του παπουτσιού. Το οποίο έμεσα και άμεσα μπορεί να έχει και αρνητικέ συνέπειε και στη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματο, του αθλητή δηλαδή που χρησιμοποιεί το παπούτσι. Εγώ λοιπόν, επειδή μου αρέσει να βλέπω λίγο πιο μπροστά και μου αρέσουν γενικότερα οι καινοτομίε, διαβάζω πάρα πολλέ βιογραφίε με ανθρώπου που έχουν κάνει διάφορα και οραματίζομαι και εγώ κάποια πράγματα για το δικό μου το κομμάτι το επιστημονικό. Είναι μια φιλοδοξία μου αυτή. Νομίζω ότι αυτή τη φιλοδοξία μου βρήκα τρόπο να εντείσω μέσα από το Carbon Project, γιατί εγώ φτιάχνω ορθωτικά, τα οποία δεν στηρίζονται στο παλαιοληθικό μοντέλο τη πρόληψη του πρινισμού, το οποίο δεν υφίσταται πλέον. Μπορούμε να το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό, γιατί είναι πιο φυσικοθεραπευτικό. Ε, δημιούργησα το Carbon Project με την προοπτική να κάνω fine tuning, να κάνω παραμετροποίηση στι ιδιότητε του ίδιου του παπουτσιού. Με τη λογική ότι ένα παπούτσι φτιάχνεται από μία εταιρεία και απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό. Ο γενικός πληθυσμός όμως δεν έχει καμία σχέση με το ένα και μοναδικό άτομο που φοράει το παπούτσι. Mm. Οπότε παίρνοντα ένα παπούτσι από το ράφι είναι σαν να, ουσιαστικά να παίρνεις ένα χαπάκι και να το κόβεις σε τρία, σε τέσσερα, σε πέντε διαφορετικά μέρη να το παίρνεις ολόκληρο χωρίς να ξέρεις ακριβώς τη συνταγή περιμένοντας ότι θα έχει κάποια. Ε, κάποια συγκεκριμένη ε, ιδιότητα στο δικό στο σώμα. Ξέρουμε όμως ότι ακόμα και η ίδια δοσολογία φαρμάκου σε 10 διαφορετικούς ασθενείς θα έχει 10 διαφορετικές πιθανέ ε, πιθανές παρενέργειες. Σωστό. Αυτή ήταν η λογική πίσω από το why mm -hmm. στο συγκεκριμένο post που είδες. Αναφέρεις τη λέξη καινοτομία που είναι μια καινοτομία α, α, θα είναι καινοτομία και για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ε, τι το κάνει να είναι καινοτομία. Είναι το υλικό, είναι η σκέψη πίσω από αυτό, Είναι το ότι ε, είναι, ας το πούμε, custom made για συγκεκριμένους ανθρώπους, Κι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να αναλύσει την, την, την καινοτομία πίσω από αυτό. Είναι βαριά λέξη καινοτομία, Και όλοι, αν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε κάτι που κάνουμε, θα πούμε ότι είναι καινοτόμο. Επειδή εμένα δεν μου άρεσε να λέω ψέματα λοιπόν στον εαυτό μου, ε, Έχω σκεφτεί πολύ ε, σοβαρά πριν αποφασίσω να να δώσω τον όρο καινοτόμο σε κάτι που φτιάχνω. Mm -hmm. ε, γιατί λοιπόν αυτό που κάνω είναι καινοτομία. Και σε παγκόσμια κλίμακα μάλιστα. Ε, αυτή τη στιγμή η βιομηχανία ε, η, το, της κατασκευής των ορθωτικών πελμάτων ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, δεν έχω ανακαλύψει τον τρόχο εκεί. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί άνθρωποι, κλινικοί, ε, οι οποίοι φτιάχνουν ορθωτικά πελμάτα εσωποδήματος ειδική κατασκευής. Τι σημαίνει το ειδική κατασκευής για αρχή. Σημαίνει ότι φτιάχνει κάτι το οποίο κουμπώνει, όπω το κλειδί στην κλειδαριά, στα κύλα και κυρτά τη κάτω επιφάνεια του πέλματο του αθλητή. Να πούμε έτσι, να μην μιλάμε για ασθενεί, να μιλάμε για αθλητέ. Φτιάχνει δηλαδή ένα αρνητικό εκμαγείο και έτσι αυτό που φτιάχνει ακουμπάει ανατομικά το πέλμα του αθλουμένου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι, το πέλμα ειδική κατασκευής που λέμε, το οποίο δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω εγώ και το κάνουν και πολλοί άλλοι. Ποιο είναι όμω το πρόβλημα, ότι το κάνουν και πολλοί άλλοι. Το κάνουν πολλέ διαφορετικέ ειδικότητε. Μπορεί να το κάνει ένα ορθωτήστη, μπορεί να το κάνει ένα φυσικοθεραπευτής, μπορεί να το κάνει φυσίατρο, μπορεί να το κάνει καϊρόποντιστ που έχουμε στην Αυστραλία, που εδώ δεν την έχουμε ακόμα αυτή την πώς ειδικότητα. Καϊρόποντιστ. Chiro, χιρο... Είναι χειροπράκτη, αλλά πολύ εξειδικευμένο στο άκρο <σο>... Σο... Και υπάρχει ειδικότητα ναι, που βγαίνει από το Πανεπιστήμιο ναι. τη Χειροπρακτική και λέγεται καϊρόποντιστ. Είναι κάτι ενδιάμεσα στο podiatrist και, και στο chiropractor. <Και> ο, ο podiatrist στηρίζεται πολύ περισσότερο στην εφαρμογή του ορθωτικού, <Και> ενώ ο chiropractor στηρίζεται πολύ περισσότερο στους χειρισμούς, στο manual therapy του ακροποδιού. <Και> Οπότε όλες αυτές οι διαφορετικές ειδικότητε μπορεί να κάνουν τον ίδιο τρόπο Μπορεί με τον ίδιο τρόπο να παίρνουν το αρνητικό εκμαγείο ή με διαφορετικού τρόπου που καταλήγουν όμω το ίδιο αρνητικό εκμαγείο αλλά έχουν πολύ διαφορετική φιλοσοφία συνταγογράφηση. Άλλο συνταγογραφεί γιατί εφαρμόζει το μοντέλο του πρινισμού, δηλαδή το πόδι γέρνει και εγώ θέλω να το ισιώσω. Άλλο γιατί εφαρμόζει περισσότερο το μοντέλο του Tizio Stress Model, δηλαδή κάτι αποκλίνει πολύ, αρχίζει και ε, ε, δημιουργεί αθέμητα φορτία κάπου αλλού και γι' αυτό το λόγο εγώ πρέπει αυτό να το ισορροπήσω. Ένα φυσικοθεραπευτή μπορεί να συνταγογραφεί μόνο και μόνο με τη λογική ότι αυτό αντισταθμίζει από εκεί, άρα θα κάνω κάτι άλλο για να κλέψω την αντιστάθμιση. Και όλο αυτό δημιουργεί μια πολυφωνία. Και η πολυφωνία. Και σύγχυση στο, στον average Joe, στον κόσμο, σε μένα. Ακριβώ. Ποιον να επιλέξω, τι να επιλέξω, ποιον να ακούσω, αν έχω πάει στου τρει, τέσσερι. Αυτό είναι που αντιμετωπίζω κάθε μέρα στο γραφείο. Έρχονται και μου λένε, γιατί εσύ το κάνει έτσι και δεν το κάνει αλλιώ, γιατί δεν μου κάνει πελματογράφημα. Ε, έχω φέρει το πελματογράφημα, δεν θα το χρειαστεί, δεν θα το διαβάσει mm. καθόλου. Οπότε πολλέ φορέ επειδή και εγώ είμαι έτσι αρκετά επιστήμονα στον τρόπο σκέψη μου ε, και επιστήμη όλοι ξέρουμε ότι σημαίνει γνωρίζω κάτι καλά. Δεν εννοώ ότι είμαι κάτι διαφορετικό από του άλλου. Απλά μου αρέσει αυτό που κάνω να το κατέχω καλά και να το έχω ψάξει ποικιλό τρόπος, ότι όντω το κατέχω και ότι απλά δεν. Ε, λέω ψέματα στον εαυτό μου ότι το γνωρίζω. Ε, και αυτό επίση με νευριάζει πάρα πολύ, ότι έρχεται κάποιο στο γραφείο μου και βλέπω ότι είναι πολύ. Να το πω ε, παραπλανημένος από αυτό που διαβάζει κατά βάση stories. την πρώτη internet. σελίδα του Google. η πρώτη σελίδα του Google από ένα uh, Instagram post stories πλέον που βλέπουμε. Αυτό δηλαδή. Γιατί αν κάποιο μπει στο Google ή μπει στο, σε κάποιο medicine board ή μπει μέσα σε, σε κάποιο database όπως είναι το PubMed, το οποίο έχει έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πατήσει τον όρο πελματογραφία, mm. πελματογραφή. Πέλμα ανάλυση, δεν θα βρει τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό. Το μόνο που υπάρχει είναι η δυναμοδαπεδομέδρηση, που είναι η μέτρηση τη κανόνες των πιέσεων κάτω από το πέλμα, που δεν έχει καμία σχέση με την κατασκευή ορθωτικού πέλματο ή με δεδομένα που θα μα χρησιμεύσουν για να φτιάξουν πέλμα για τον αθλητή. Πηγαίνοντα λοιπόν πίσω, ε, το καινοτόμο που θέλω και προσπαθώ αυτή τη στιγμή να επιτύχω είναι. Πίσω από την κοινοτομία αυτή που λέμε, υπάρχει τεχνογνωσία και υπάρχει και μεθοδολογία. Η μεθοδολογία αφορά κυρίως την συλλογή δεδομένων για να αποφασίσει να φτιάξει ένα ορθωτικό. Την αρχή όλων, δηλαδή, το reasoning, την αιτιολόγηση. Mm. Γιατί πρέπει να φτιάξω ένα ορθωτικό σε αυτόν τον αθλούμενο. Γιατί αυτό το ορθωτικό πρέπει να έχει αυτή τη μορφή και όχι την άλλη μορφή. Τι παπούτσι χρησιμοποιεί αυτό. Πώ το ορθωτικό μπορεί να διαδράσει μαζί με το παπούτσι. Γιατί όλοι εκεί έξω, είτε αυτή είναι στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, φτιάχνουν ένα ορθωτικό, το δίνουν στον πελάτη του, στον ασθενή του και του λέει: φορατωμένα το παπούτσι. Δεν κοιτάνε ποτέ το παπούτσι. Δεν μπορούν καν να σκεφτούν ή να αντιληφθούν τη διάδραση που μπορεί να έχει το ορθωτικό με το παπούτσι. Το ορθωτικό δεν είναι μία σαγιονάρα, ένα δίχαλο που το φοράμε και ακουμπάει το έδαφο, το φλάτ έδαφο στο περπάτημα και το τρέξιμο. Το ορθωτικό είναι κάτι που βάζει μέσα στο παπούτσι. Άρα, εδώ έχει δύο υλικά που διαδρούν το ένα πάνω από το άλλο και μπαίνει και μέσα στο παπούτσι, το οποίο ο παπούτσι δεν λειτουργεί ω καλούπι γύρω από το ορθωτικό. Άρα μιλάμε για πολλέ παραμέτρου. Οπότε προσπάθησα να βάλω πολλέ παραμέτρου μαζί και δημιούργησα μια μεθοδολογία. Η μεθοδολογία αυτή ακούει στο όνομα Adaptive Biomechanics Concept. Από το 2010 διδάσκω τη μεθοδολογία αυτή σε πολλού συναδέλφου μου σε ιδιωτικά σεμινάρια, οι οποίοι επίση την εφαρμόζουν και από τα αποτελέσματα και τα δικά του με συμβατικά ορθωτικά που φτιάχνουν οι ίδιοι όπω και εγώ μέχρι πρότινο από EVA, Έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή στη συσχέτιση τη αιτιολόγηση και τη συνταγογράφηση του ορθωτικού. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό το κομμάτι λοιπόν καινοτόμα μπήκε μέσα στο Carbon Project πώ, Επειδή εμεί θέλουμε να πάμε global. Το δεύτερο κομμάτι που έπρεπε να υπερνικήσω και να ξεπεράσω ήταν το κομμάτι του γεωγραφικού διαμερίσματος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η πόλος έλξη τουρισμού. Έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Ε, το έχω καταλάβει γιατί και μέσα από τη δουλειά μου το βιώνω. Οποιοδήποτε πρόκειται να επισκεφτεί την Αθήνα, επειδή κάλο των κάλος mm -hmm. των πραγμάτων έχει βγει και λίγο παρά έξω, α το πούμε, η φήμη μου, είτε από κάποιου Έλληνε του εξωτερικού, είτε από κάποιου αθλητέ που ήρθαν στην έκθεση του Μαραθωνίου, με γνώρισαν και φτιάξαν ορθωτικά. Με παίρνουν άνθρωποι από το εξωτερικό, από διάφορε χώρε που πρόκειται να επισκεφτούν την Αθήνα, αρκετού μήνε πριν, να μου κλείσουν κάποιο ραντεβού. Βοηθάει πολύ ότι το γραφείο μου είναι και στην πλέγραμμη του μετρό, οπότε κατευθείαν ο πτεροδρόμο έρχονται και με Είστε Και στο μαραθώνιο, δηλαδή είστε στο 36, πρώτο, πόσε. Στο 35. Πέμπτο. Είσαι εκεί που ξεκινάνε τα δύσκολα. <laughs> <laughs> το αστείο βέβαια είναι ότι όταν έφτιαξα το γραφείο, δεν είχα καμία σχέση με το τρέξιμο και το μαραθώνιο. Έλα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να πούμε. Έλα. Ένα πολύ καλό φίλο που με βάλε σε όλη τη διαδικασία. Έπες. Να τελειώσω το άλλο ή να ξεκινήσω. Λοιπόν, Τέλειωσε με το μεταξύ. Έχω μαζέψει ένα εκατομμύριο ερωτήσει. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ανοίγω πολλέ παρενθέσει και ελπίζω Όχι. να, μπορούν να μα παρακολουθούν αυτοί που μα βλέπουν και Όχι, να μην του Χαρά. Μόλι το ολοκληρώσει, θέλω όμω να σου κάνω κάποιε ερωτήσει. Mm -hmm. που... Αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι αυτό που αντιμετωπίζω είναι ότι κάποιο θέλει υποχρεωτικά να έρθει στο γραφείο να με δει για να τον μετρήσω και να του φτιάξω κάποιο ορθωτικό. Mm. Και ακόμα και αν έρθει και το φτιάξω το ορθωτικό και φύγει και είναι ευχαριστημένο, κάποια στιγμή το ορθωτικό αυτό χρειάζεται αλλαγή. Ε, είναι υποχρεωμένο να μου στείλει κάτι πίσω, π.χ. τα παλιά ορθωτικά, mm -hmm. να πάρω κάποιε παραπάνω να τα στείλω πίσω, να μου στείλει μια σόλα από το παπούτσι του. Ε, οπότε ήταν πολλέ προκλήσει, πολλά τα why πολλά αυτά που ήθελα να διορθώσω και φυσικά δεν ήταν και πολύ εύκολο. Οπότε το πρώτο κομμάτι ήταν πώ θα μπορέσω να δημιουργήσω. Ένα, μια πατέντα για να παίρνω ακριβώ το μήκο του ποδιού, γιατί το μήκο του ποδιού, όταν το παίρνει μέσα από ένα πελαιματογράφο που δεν χρησιμοποιώ τέτοιο πράγμα, ή από ένα τρισδιάστατο σκανάρισμα του ποδιού που το χρησιμοποιώ. Mm -hmm. Ακόμα και αυτά σε, 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 σε μέγεθο κλίμακα έχουν αποκλήσει. Η απόκληση μπορεί να είναι από μισό μέχρι ένα εκατοστό. Απόκληση μισό με ένα εκατοστό έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο παπούτσι του αθλητή μέσα mm -hmm. και στο πόδι του. Ε, Επίση το ε, κομμάτι. Ε, κάνω μια παρέμβαση. Mm -hmm. Ε, Πολλέ φορέ με τον πελματογράφο γίνεται το εξή που δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που θα πω ή λάθο. Αλλά... Έχει πει ήδη κάτι λάθο του πελματογράφου. Τι... <laughs> δεν υπάρχει αυτό, αλλά τέλο πάντων έτσι το λέμε. Είναι ελληνική επινόηση η λέξη πελματογράφο. λαθο του είναι δυναμοδάπεδο, τίποτα άλλο. η λεξη πελματογραφος Άρα, μωρέ. αρα <laughs> <laughs> ε, ωραία. Ε, το πόδι είναι σε πλήρη ηρεμία. Ακριβώ. Ένα στην πορεία στα 10 χιλιόμετρα, στα 20 και στα 30 χιλιόμετρα αλλάζει το πράγμα. Εσύ πού το ξέρει αυτό. Ε, το έχω ακούσει έξω. <laughs> <laughs> το νιώθω, το ξέρω. Υπάρχει ερευνητικό που το έχει αποδείξει κιόλα. Αυτό δεν είναι. Νομίζω είναι πολύ. Οι αθλητέ οι οποίοι. Όχι οι αθλητέ. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με υπεραποστάσει. Το εχω ακουσει εξω το νιωθω το ξερω υπαρχει ερευνητικο που το εχει αποδειξει κιολα αυτο δεν ειναι νομιζω ειναι πολυ οι αθλητε οι οποιοι οχι αθλητες αθλητε οι ανθρωποι οι οποιοι ασχολουνται με υπεραποστασει το νιωθουν και το που ξεκινήσουν να γράφει χιλιόμετρα το σώμα του. Δηλαδή στα αποδίδωτα. Ενώ στα 30-40, αυτοί που κάνουν πολύ μεγάλε αποστάσει, το πόδι του αλλάζει συνεχώ. Και καλεί. Σε, ο ο, ο, ο πελματογράφο, το 3D Scan, γενικά, το πόδι το μετράει πάνω σε, σε μια ηρεμία. Κατάλαβε Άρα και εκεί η εμπειρία παίζει, φαντάζομαι, σημαντικό ρόλο να γνωρίζει ότι πόσο θα αλλάξει το πόδι στην πορεία. Κατάλαβεσαι τι θέλω να πω. Δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα για μένα Ιησότερα. από μένα. Μια χαρά το είπε. Πάρα πολύ σωστά mm. το είπε. Ωραία. Ε, okay, αυτό ήθελα να πω. Αν θε να ολοκληρώσει και να σου κάνω mm -hmm. δύο ερωτήσει. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι επίση δεν έχουμε ανακαλύψει τον τροχό στο ότι από απόσταση μπορεί να μετρήσει κάτι που αυτό λέγεται 3D scan. Mm. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει το κινητό του mm. από το iPhone 13 και μετά που εχει true depth κάμερα. Μπορεί να σκανάρει το πόδι του κατευθείαν και να μα στείλει στο σκανάρισμα. Και είναι... Ναι, ναι, είναι πολύ ακριβέ. Επίση υπάρχουν web apps αυτή τη στιγμή. Mobile apps, συγγνώμη. Web app έχω δημιουργήσει. Εγώ δεν είμαι πολύ καλό με την τεχνολογία. Mm. Τώρα τη βρίσκομαι. Μια καλή ομάδα tech που έχω δημιουργήσει και με βοηθάνε πολύ τα παιδιά σε αυτό. Ε, υπάρχουν mobile apps αυτή τη στιγμή που τα κατεβάζει κανονικά στο iPhone, mm -hmm. το οποίο θυρίζει την τεχνολογία αυτή και μπορεί να κάνει σκανάρισμα πάρα πολύ καλό στο πόδι. Ε, Όμω δεν αρκεί μόνο αυτό. Γιατί το σκανάρισμα τι σου κάνει, σου δίνει το, τρι, το, το τριδιάστατο ανάγλυφο του ποδιού, δεν σου δίνει τίποτα άλλο. Το άλλο λοιπόν που έχω δημιουργήσει εγώ είναι ότι έχω προσαρμόσει μέσα από ένα web app που έχουμε δημιουργήσει, που είναι συνδεδεμένο με το e-shop και με την πώληση του μοντέλου του ορθοντικού που θα επιλέξει κάποιο. Ένα ειδικό, μια ειδική φόρμα συλλογή πληροφοριών που μιμείται πάρα πολύ την εφαρμογή του adaptive biomechanics concept που κάνω εγώ στο γραφείο όταν παίρνω ιστορικό από έναν ασθενή. Mm. Από έναν δρομέα, από έναν αθλητή. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν μέσα σε έναν αλγόριθμο διαγνωστικό και μέσω AI, χρησιμοποιούμε και AI, βγαίνει ένα σύνολο πληροφοριών που μας καθοδηγούν στο πώς θα κατασκευάσουμε το ορθωτικό. Οπότε η καινοτομία είναι η μεθοδολογία συλλογής πληροφοριών, το ότι μας λύνει τα χέρια και μειώνει το γεωγραφικό διαμέρισμα στο από πού μπορεί κάποιο να παραγγείλει το ορθωτικό και πόσο customized και πόσο specific στη δραστηριότητα του μπορεί να είναι αυτό, Μπορούμε να το επιτύχουμε και είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ε, και η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε πίσω από αυτό, γιατί μπορεί και άλλοι να έχουν χρησιμοποιήσει τεχνολογία AI για να. Είναι βέβαιο αυτό, και μπορεί να μην το ξέρω. Μπορεί να είναι κάποιο στην Αμερική που το κάνει για να φτιάξει κάτι. Αλλά σίγουρα δεν έχει χρησιμοποιήσει η τεχνολογία augmented reality που έχουμε χρησιμοποιήσει επίση. Γιατί δεν ήθελα να περιοριστώ στο iPhone, δεν ήθελα να περιοριστώ στο ότι για να μου παραγγείλει εμένα κάποιο πρέπει να είναι κάτοχο iPhone. Μπορεί να είναι και κάτοχο ενό απλού κινητού και να τραβήξει ένα απλό βίντεο από το πόδι του, mm. το οποίο θα κάνει download στο δικό μα database, και εκεί τα παιδιά έχουν δημιουργήσει ένα web app το οποίο πετάει ένα νέφο συντεταγμένων πάνω στο βίντεο και μέσα από αυτό μπορούμε με ακρίβεια 99,8% περίπου που μου έχουν πει τα παιδιά να πάρουμε ακριβώ πάλι ένα αρνητικό εκμαγείο του ποδιού και να μπορούμε να δημιουργήσουμε το 3D scan. Με αυτόν τον τρόπο, λύνουμε πολύ τα χέρια σε κάποιον ο οποίο θέλει να έχει πραγματικά κάτι specific στο άθλημά του και εξειδικευμένο και εξατομικευμένο. Δεν χρειάζεται να πάει στον κλινικό, του γλιτώνουμε χρήματα από επισκέψει και του γλιτώνουμε και το κομμάτι τη ευχρηστία, ότι δεν ήθελα να δημιουργήσω να το πω να αποκλείσω κάποιο και να πω ότι όποιο είναι κάτοχο iPhone μπορεί να παραγγείλει σε μένα και όποιο δεν είναι δεν μπορεί. Δεν μου αρέσουν τέτοιου τύπου διακρίσει. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Ωραία. Α τα πάρουμε ένα-ένα. Σε ποιου απευθύνεται, Το κομμάτι των ορθοντικών που φτιάχνω απευθύνονται σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Ε, μπορεί να είναι οποιοδήποτε έχει πολύ ορθοστασία στη δουλειά του, στην καθημερινότητά του. Μπορεί να είναι φρουρό, ειδικό φρουρό, μπορεί να είναι φύλακα, μπορεί να είναι πυροσβέστη που να φοράει μπότες ασφαλεία. Ε, μέχρι έναν αθλητή εννοείται και ασθενεί μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ορθωτικά μα. Οπου, οπουδήποτε βασικά υπάρχει εφαρμογή ε, ή λογική εφαρμογή του ορθωτικού, ε, τα ορθωτικά μου μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Yeah. Δεν έχουν καμία διαφορά από τη φιλοσοφία που φτιάχνονται τα συμβατικά υλικά μέχρι σήμερα. Άρα μπορεί να είναι mainstream. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο για συγκεκριμένου αθλητέ, μπορεί να είναι για τον απλό πολίτη. Ακριβώ. Ε, τρόπο κατασκευή. Τρόπο κατασκευή. Όλη αυτή η πληροφορία, όπω είπαμε, μπαίνει μέσα σε έναν αλγόριθμο, ο οποίο αποφασίζει πρώτα απ' όλα μέσω του τρισδιάστατου καλουπιού το εκμαγείο, δηλαδή το αρνητικό αποτύπωμα του ποδιού πάνω στο οποίο θα χτιστεί το ορθωτικό. Ε, και από εκεί και πέρα ο υπόλοιπο αλγόριθμο ταίζεται, όπω είπαμε, από την πληροφορία του ειδικού αυτού ερωτηματολόγιου που μαζεύει δεδομένα. Mm. Και από εκεί ε, αποφασίζεται πώς θα μπουν οι στρώσεις των ινών άνθρακα, γιατί μιλάμε για υφάσματα από άνθρακα, με ποια ακριβώς ε, ε, κατεύθυνση θα μπει το ένα πάνω στο άλλο, αν θα είναι στις 30 μοίρες, στις 45, τι με αλληλεπικάλυψη θα έχουν, θα είναι σε όλο το μήκο, θα είναι στα 3 τέταρτα μόνο του κέλυφου, του ορθωτικού, του πυρήνα, ε, σε κάποιο σημείο μπορεί να έχει τρει τόσες, σε κάποιες άλλες να έχει δύο. Και όλο αυτό Δημιουργεί κάτι, πάντρεμα φυσικά με ρητίνε, οι οποίε είναι πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών, συγκεκριμένα αεροδιαστημικών προδιαγραφών ω προ την ποιότητά του, mm. γιατί ήθελα να φτιάξω κάτι το οποίο θα αντέχει. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να πάθει τίποτα, όσο σκληρά και να του φέρθει κάποιο αθλητή συγκεκριμένα, γιατί στην καθημερινότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί κάτι το οποίο, αν αντίθεση με τα παραδοσιακά ορθωτικά, τα οποία φτιάχνω φυσικά και εγώ και αναγνωρίζοντα. Ε, τους περιορισμού αυτών των ορθωτικών ήθελα να φτιάξω τα ορθωτικά για τα οποία μιλάμε. Το συγκεκριμένο ορθωτικό λοιπόν μπορεί να έχει πολύ πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά που δεν μπορούμε να επιτύχουμε με συμβατικά υλικά. Τι εννοώ, μπορεί να είναι άκαμπτο σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλα σημεία να είναι εύκαμπτο. Μπορεί να επιτρέπει στρέβλωση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του άξονα του ορθωτικού ή να είναι εντελώ άκαμπτο σε κάποιο άλλο. Όποιος έχει λοιπόν εμπειρία λιγάκι από το τι σημαίνει ανθρακοίνα, ε, στο μυαλό του φυσικά θα έχει ότι αυτό το υλικό είναι πάρα πολύ σκληρό, άρα μπορεί να είναι και πολύ αφιλόξενο για το ανθρώπινο πέλμα. Ε, που είναι κάτι που μπορεί να το σκεφτεί οποιοδήποτε και να σου πω την αλήθεια, και εγώ όταν στην αρχή σκεφτόμουν να το κάνω, έλεγα θα δουλέψει κάτι τέτοιο. Βέβαια, εγώ ήμουν από του τυχερού boomers, γιατί είμαι και 45 άρι, που έχει ζήσει την εποχή των τσόκαρων, των ξύλινων. Oh, ρε φίλε, αυτά που φορούσαν σε <laughs> <οι> σεφ. <laughs> τα κατούκα, τα κατούκα. <laughs> Επειδή μεγάλο. Τι μόδα μεγάλωσα... ήταν Τι, <laughs> τι βλακώδε μόδα <μου> ήταν αυτή. <laughs> ναι, τρομερό. Αυτά. Μιλά για εποχέ τώρα 92 ε, ε, και με λίγο και πιο. 90's, ναι. έτσι. Και 90, Και θυμάσαι πότε η Βέρμαχτ. Φυσικά, φόραγα. Με σακούλα Φυσίγουρος, για να γλιστράει το πόδι να μπαίνει μέσα. Δεν μπου... μπορώ να σου πω πώ έβγαινε το πόδι μου μετά από εκεί. Και μπουφάν, δερμάτινο από πάνω πέτσινο, και πέτσινο. Πέτσινο, ξέρει, κλασικά. Και φλάιν. Και... Ναι, ναι, ναι. Πολύ αλητικέ ε... ναι, ναι, ναι. εποχέ. Mainstream. Mainstream αλητικέ <laughs> εποχέ. Κανονικά. <laughs> Εμ... Επειδή λοιπόν είχα βιώσει την αίσθηση που έχει το τσόκαρο στο πόδι, ε. το παντσκληρό, ε. ναι. και είναι μερικέ αναμνήσεις που έχει από παιδί που σου μένουν ανάγλυφες. Ε, πραγματικά θυμόμουν ότι αυτό το σκληρό πράγμα στο πόδι μου δεν ήταν και τόσο άσχημο βασικά ήταν και πολύ ευχάριστο σαν αίσθηση mm. οπότε άρχισα να μπαίνω στη λογική ότι ας το δοκιμάσω ε, επίσης εδώ πρέπει να αναφέρω ότι ο πρώτος άνθρωπος που μου έφερε την ιδέα να κάνω κάτι τέτοιο ήταν ο πολύ καλός μου φίλος ο Δημήτρης Θοδρακάκος mm. ο οποίος ευθύνεται και για το ότι εγώ είμαι δρομέας κάπου τον έχω ξανακούσει αυτόν έτσι <laughs> ευχαριστήκα πολύ το επεισόδιο σας Βασικά. Πάντα ευχαριστήκαμε oh. γενικά να ακούω τον Δημήτρη να μιλάει για προπονητικά που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Yeah, 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 yeah. Είναι ένα άλλο καινούριο πάθος που έχω. Ε, και βασικά και δρομέας έγινα ουσιαστικά γιατί. Δρομέα. Δρομέα έγινα ναι γιατί γνώρισα το τρέξιμο και μου άρεσε mm. πάρα πολύ. Με επηρέασε πολύ και ο Δημήτρης το να ξεκινήσω να τρέχω. Μέχρι τότε έκανα windsurf. Είχα πολύ επαφή με τα carbon τότε. Yeah. Γιατί όλα τα πράγματα στο windsurf που έκανα carbon. ήταν carbon. Οπότε ήξερα λίγο πολύ και την τεχνολογία του Carbon. Συντέλεσε πάρα πολύ στο πώ εξέλιξε ναι. εκατό. εκατό. Και Θεωρώ εξεκοι... ότι οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή σου ναι, 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 πρέπει να ναι, το ναι, μαζεύει ναι, 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 ναι. και να το χρησιμοποιεί για αυτό που έχει στο μυαλό σου να κάνει. Εγώ ε, 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 το λέω πάρα πολύ συχνά ότι ξέρει ο σερβιτόρο, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που έχει να κερδίσει. και εγώ από τα 14-15. Και εγώ από τα 17. Και Στην Αμερική είχα κάνει πάρα πολύ και σερβιτόρο και στον bar αργότερα. Αλλά ο σερβιτόρο ουσιαστικά παίρνει με, με εξαίρεση τα λεφτά που κερδίζεις, το μισθό σου, τα tips σου, extra αυτό. Ε, είχαμε μια φορά με ένα φίλο μου γράψει όλα τα θετικά που μπορείς να κερδίσεις. Public speaking, επέκταση, ε, ε, το να καταφέρεις να, να, μην είσαι σωστρεφής, να σε κατάλαβες, να έχεις, να έχεις επαφή με τον κόσμο. Ε, να, να δεις πως κινείται η αγορά Πώ βγαίνουν τα τιμολόγια, πώ βγαίνουν αποδείξει, το χρήμα, πώ περνάει από μέσα σου. φαγητό, το, το ποτό, τα πάντα. Γκόμενε, γκόμενοι. Όλα. Είναι ο μοναδικό λόγο για τον οποίο δεν συμφωνώ με την νεολαία σήμερα. Γιατί εντάξει, είμαι 45 και του 20 δεν μπορώ να του λέω νεολαία, είναι πολύ μακριά από μένα. Mm. Συμφωνώ ότι είμαι boomer, ότι δεν έχω ιδέα από social media, ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι τα παιδιά αυτά μπορεί να βγάσουν πολλά yeah. περισσότερα χρήματα από ότι έβγαζα εγώ 25-30 ευρώ σε μία 8-ωρη βάρδια δουλεύοντα ω σερβιτόρο. Mm -hmm. Αλλά όλα εκείνα τα εφόδια που θα πάρουν από τη διαπροσωπική σχέση yeah, με τον yeah. άνθρωπο, με τον πελάτη που θα έρθει σε μία δύσκολη θέση, που θα σου φερθεί άσχημα, που θα δημιουργηθεί, που θα σου φύγουν τα ποτά πάνω του και θα πρέπει να του ζητήσει ταπεινά συγγνώμη και να το καταλάβει εκείνο ότι είχε μία δύσκολη στιγμή. Ε, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζουν πίσω από μια οθόνη, γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικός. Ε, έχει, έχει φτιαχτεί για να λειτουργήσει σε κοινωνίες και οι κοινωνίες δεν είναι πίσω από έναν οθόνη. Και, και έναν και και ακόμα και αυτό, αν μου πει κάποιο ότι εγώ έχει φιλέ με social media maker και είμαι YouTuber και τα λοιπά, Οκ, okay, τι υλικό θα ανεβάσει. Αν δεν έχει λίγο επαφή και λίγο τριβή με τον κόσμο, τι ιστορία έχει ναι, να ναι, πει. Ναι, ναι, ναι. Πώ πώς, πώς θα φέρει τον κόσμο κοντά σου να καταλάβει ότι εσύ δεν είσαι πίσω από μία οθόνη, αλλά ζει έξω και μεταφέρει την ιστορία και την εμπειρία σου από αυτό το έξω στην οθόνη για να την ακούσουν κι άλλοι και να την αγκαλιάσουν και να, ξέρεις, να πάρουν κάτι από αυτό σε έρευνε που γίνονται ανά το παγκόσμιο για του YouTuber, γενικά YouTuber, γιατί έτσι του είχαμε ονομάσει παλαιότερα πριν έρθουν τα social media, οι YouTuber, οι μεγαλύτεροι. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε οι YouTuber ήταν ανθρώποι οι οποίοι δεν είχαν επαφή όμω με τον κόσμο. Γιατί, γιατί ε, ο κόσμο δεν του είχε αποδεχτεί ή ήδη δεν είχαν αποδεχτεί τον κόσμο. Άρα βρήκαν πού, βρήκαν την uh, θαλπορή του μέσα από αυτόν τον ψεύτικο κόσμο, τον green screen. Δηλαδή, στην Κύπρο γνωρίζω ένα παιδί ο οποίο είναι διάσημος σε όλη την Ελλάδα, α πούμε, ω YouTuber, του πολύ παλιού YouTuber. Όμω, ε, δεν έχει αυτή την επαφή να βγει, να πάει για καφέ, να κατάλαβε να κοινωνικοποιηθεί όσο ένα μέσο άνθρωπο. Όμω, σε αυτό που κάνει, επειδή. Δύσκολα είχε ο ίδιο αποδεχτεί την κοινωνία ή η κοινωνία τον είχε αποδεχτεί με, δεν τον είχε αποδεχτεί τόσο εύκολα. Σου λέει: Κοίταξε, φτιάξω ένα δικό μου κόσμο. Ε, και προσπάθησα να το κατανοήσω αυτό το πράγμα, να το καταλάβω, αλλά και πάλι θεωρώ ότι οι τέσσερις στοίχοι φέρνουν σκέψη, αρνητική σκέψη, δυστυχία σε αντίθεση με το να είσαι έξω και να κοινωνικοποιηθείς με τον κόσμο. Μπορεί κάποιο να διαφωνεί με αυτό, αλλά ε, εγώ, εγώ, νομίζω ότι αν το δεις πολύ μέσα από πολλές επιστήμες, κοινωνιολογία, φυσιολογία, όλο αυτό που λες, έχει πολύ μεγάλη... Εμ, είναι πολύ σωστό. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να βγεις έξω, να σε δύο ήλιος, ναι, σωστό. να αναπνεύσεις καθαρό αέρα, mm -hmm. να γνωρίσεις κόσμο, να ζήσεις εμπειρίες, να δεις αρνητικά πράγματα, να δεις θετικά πράγματα. Δεν μπορείς να ζεις μέσα στον κόσμο σου και να τα βλέπεις μόνο όπτσι πώς τα θέλεις εσύ αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ εγωκεντρικό. Και όταν βγει παρά έξω και αντιμετωπίσει τον κόσμο και δει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει γράψει στο μυαλό σου, τι διάρκεια μπορεί να έχει αυτό. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και αυτό πολλέ φορέ λέμε ότι ξέρει, ε, καλό είναι να βγαίνουμε από το βιοκλήμα μα. εκατό. Το Βιοκλίμα είναι αυτό το οποίο πολλέ φορέ λέμε, Ωραία. Ξέρω που, το, ε, ε, ξέρω που είναι το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο, το σινεμά, το μπαρ, η ταβερνούλα, την καφετέρια μου. Σπάστο αυτό το πράγμα όμως. Ας το πάμε πολύ απλά, ας πάμε πολλά χρόνια πίσω. Ο άνθρωπος κάποια στιγμή ζούσε σε κοινωνίες και ζούσε σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Mm. Μένοντας Μένοντα στο συγκεκριμένο κομμάτι, κάποια στιγμή τι έγινε, τελείωναν οι πόροι. Έπρεπε να πάει λίγο παρακάτω για να ζήσει. Mm. Δεν μπορεί να είσαι ακριβώ στο ίδιο σημείο ακίνητο. Πρέπει να εξελίσσεσαι. Σωστό. Η εξέλιξη είναι κομμάτι τη επιβίωση, είναι κομμάτι τη διαδικασία. Και στη σημερινή κοινωνία που είναι όλα εύκολα και δεν μιλάμε για επιβίωση, αλλά μιλάμε περισσότερο για mental health, και για ε, γενικότερα καλό και ποιοτικό βιοπορισμό. Mm -hmm. it's all about experiences. Πρέπει να έχει εμπειρία. Σωστό, ναι. Και ξέρεις, καλό είναι να έρθει αντιμέτωπο με τι δυσκολίε. Λοιπόν, παρα... Ακόμα πολλέ φορέ και οι life coaches που συζητούσαμε πιο πριν και το. Αν και δεν μ' αρέσει το life coaching. Αποδέχομαι το coaching. Το life ναι, coaching δεν το δέχομαι. δεν μ αρέσει ο όρος. Δηλαδή, life coaching θα ευτό από ένα Θεό μόνο να μου, εξηγήσει τι σημαίνει η ζωή. Κατάλαβε να πω έτσι. Ε, το το, 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 να τα βλέπεις όλα θετικά και να... Πώς να το πούμε, ρε, παιδί μου. Εμένα μου αρέσουν οι δυσκολίε και είμαι άνθρωπος ο οποίος άμα έρθει ο πόνος, φυσικός πόνος, οποιοδήποτε πόνος ή μια στραβή, το αποδέχομαι. Μπορώ να σου πω ότι βουτάω με τα μούτρα να δω τι ακριβώς γίνεται εκεί μέσα. Ε, μου αρέσει ο βυθό. Να πάω να δω το βυθό κάτω, να δω το μαύρο, να δω τι παίζει και να καταφέρω να βγω ζωντανό από εκεί μέσα. Curiosity. Curiosity. Ξέρω είναι... Όχι περίεργεια, χάζει περίεργεια. Αχ, τι είναι, πάνω να βάλω τα χέρια μου να δω ότι είναι και καίει. Αλλά προσπαθώ να μην μασάω αυτό που λέμε. Δηλαδή τι δυσκολίε τη ζωή έμαθα από μικρό και προσπαθώ όπω και εσύ φυσικά δεν είναι εύκολο. Είναι αυτό που σκεφτόμουν για σένα. Δηλαδή, στα αρχικά στάδια λέω γιατί ένα άνθρωπο να θέλει να πάει στην Αυστραλία για διδακτορικό. Τι ήταν αυτό που του κέντρισε το ενδιαφέρον. Και Με, εκεί μου κέντρισε το ενδιαφέρον να σε γνωρίσω. Ο, ναι, καταλαβαίνω. Ε, αυτό. Τώρα, για να μην φύγουμε από το θέμα. Γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα, φίλε. Κάνει <laughs> κάτι πολύ καινοτόμο, αλήθεια. Δηλαδή, καθόλου βαρδίδε. Δεν λέξει δεν είναι η καινοτομία πάνω σε αυτό που κάνει. Θέλει κότσια. Ε, πώς μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί το Στέλιο Πετρούτσο για να του φτιάξει μια carbon fiber custom σόλα. Πώς μπορώ να ξέρω ότι αυτά τα υλικά που μου έχεις πει ότι θα είναι, είναι αυτά τα υλικά. Και πώς μπορώ να ξέρω ότι αυτό το πράγμα όντω είναι factory made. Σε εισαγωγικά, δηλαδή όταν αγοράζει yeah. κάποιος ένα μπραντ, Αντίτα, να εξοκώνει, Σάλομον, οτιδήποτε. Κάπω κλείνει τα. Η συνείδηση του λέει τέλεια. Το μαρκετάρανε, σούπερ. Κοίτα, έχει αυτό το ντρόπ, έχει έτσι. Πάρ το φάτο. Όταν έρθει σε σένα, είσαι οτιδήποτε είναι custom, από ανθρώπινο χέρι ή ανθρώπινο μυαλό, σε εισαγωγικά, και δεν είναι αυτό το robotic. Ξέρεις που έχουν κάνει έρευνε αυτοί. Ξέρεις, αντίταση, κάνει ξέρει, η αντίταση έχει κάνει έρευνε και ξέρω ότι. Ναι, μπορεί να έχει κάνει έρευνε, δεν δηλαδή διαφωνώ, αλλά πώς μπορώ εγώ να κερδίσω την εμπιστοσύνη σου. Που πιστεύω ότι αυτέ οι τρει ερωτήσει που σου λέω είναι ερωτήσει που ίσω έχει από μέσα το κοινό να θέλει να ρωτήσει. Καταλάβει ακόμα και ένα βήμα πριν πει να έρθει σε σένα. Πώ μπορώ να ξέρω ότι θα είναι ε, εσύ, εσύ προσωπικά να σε εμπιστευτώ. Δεύτερον, τα υλικά είναι επιστοποιημένα, Θα πάρω κάποιο χαρτί αύριο. Θα έχει κάτι που θα μου λέει, ξέρει, ναι, όντω. Ή... Πάρτα μου, ρε, ναι, αυτά είναι. Ναι, αδερφό, εγώ εμπιστέψω με εμένα. Ε, αυτά αυτά κάπω κατάλαβε. Είναι οι πολύ απλέ ερωτήσει mm -hmm. που θα έχει μέσα το κοινό. Έχει δίκιο, έχει δίκιο και θα σου απαντήσω έτσι όπω ακριβώ το είχα στο μυαλό μου πριν με ρωτήσει. Γιατί ακριβώ οι ίδιε ερωτήσει έχω κάνει και εγώ στον εαυτό μου. Mm. Επειδή λοιπόν μιλάμε για ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο μπορεί να είναι για ιατρική για καθημερινή χρήση, ε, το πρώτο βήμα που έχω κάνει είναι να εγγραφώ στα Μητρώα Κατασκευαστών του ΕΟΦ, που είναι το πρώτο στάδιο. Οπότε αυτό ε, πιστοποιεί ότι το υλικό που φτιάχνω είναι ασφαλέ. Ε, αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στην διαδικασία να πάρουμε και το ISO. Mm -hmm. ε, το οποίο πιστοποιεί τη διαδικασία, ότι αυτό που λέμε αυτό γίνεται. Mm -hmm. Και ε, Το βασικότερο είναι ότι από το 2012-2013 που προσπαθώ να, να πειραματιστώ πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι έχουμε κάνει πολύ test and fail και πλέον έχουμε καταλήξει στην πλέον όρημη και ανανεωμένη και επικαιρομημένη έκδοση των υλικών. Οπότε μπορώ εύκολα με το χέρι στη φωτιά που είπες και εσύ mm. να εγγυηθώ σε αυτόν που θα αγοράσει το υλικό ότι δεν θα σπάσει ποτέ. Και για το λόγο αυτό φυσικά δίνουμε και γραπτή εγγύηση, δίνουμε χαρτιά με κάθε ορθωτικό που δίνουμε ε, ως προς ε, την καλή λειτουργία των ορθωτικών. Οκ. Mm. Okay. Ε, πώς μπορώ να... Να γνωρίζω από πριν, καθώ μιλάμε για ένα εξειδικευμένο προϊόν, ότι αυτό. Το, που δεν το έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ, στη ζωή μου, ε, ότι αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει όπω και οτιδήποτε. Μάλιστα. Καλή ερώτησή σου. Ε, θα πρέπει ίσως να χρησιμοποιήσουμε κάποιο παράδειγμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Mm πολύ συγκεκριμένο τρόπο γιατί είναι custom αυτό είναι πάντοτε κατά, κατά, περίπτωση έρχεται ας πούμε ο Κώστας δοκιμάζει του αρέσει και λέει ότι είναι ότι καλύτερο έχει επιλέξει ποτέ στη του τον έχει, το έχει λύσει αρκετά προβλήματα ή το μεγάλο του πρόβλημα πίσω του είναι ο Γιάννης ο οποίος έχει ενδιασμούς το φοράει και τελικά δεν είναι αυτό που περίμενε. Μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Εγώ μπορώ να το ξέρω αυτό, βάσει του αλγόριθμου που χρησιμοποιούμε από την λήψη δεδομένων. Ναι. Ε, ο αλγόριθμος που, εφα... μάλλον η πληροφορία που παίρνουμε για να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο αφορά βάρος, φύλλο, σωματομετρικά χαρακτηριστικά, μήκο ποδιού, ε, είδο αθλητικής δραστηριότητα. Όταν μιλάμε για το τρέξιμο, μετά μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα τι ακριβώς κάνει, τρέχει βουνό, τρέχει ασφαλτό, γιατί αυτά τα δύο πράγματα Αυτά τα δύο αθλήματα mm. είναι διαφορετικά. Το μόνο κοινό του είναι το τρέξιμο. Αλλά το τρέξιμο στο βουνό με το τρέξιμο στην ασφαλή είναι δύο διαφορετικά αθλήματα. Mm. Εμεί το λαμβάνουμε υπόψη μα αυτό. Και οι ορθοτικέ συσκευέ, συγκεκριμένα τα μοντέλα που φτιάχνουμε, έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά εξειδικευμένα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επίση, ο αλγόριθμο αυτό μέσα σπάει πολύ σε κομμάτια του ρυθμού με του οποίου τρέχει κάποιο. Mm. Οπότε, αντιλαμβανόμενοι όλα αυτά και εφαρμόζοντα τον αλγόριθμο, ξέρουμε ότι θα φτιάξουμε κάτι. Το οποίο θα πατάει ακριβώ πάνω στι ανάγκε του συγκεκριμένου δρομέα. Και επειδή κατάλαβα τώρα ακριβώ ε, το ύφο τη ερώτηση, να σου πω ότι ακριβώ επιτυγχάνουμε με το συγκεκριμένο ορθωτικό και πώ αυτό θα βελτιώσει πολύ την εμπειρία κάποιου φορώντα τα ορθωτικά. Mm -hmm. Το νούμερο ένα πράγμα είναι ότι τα περισσότερα παπούτσια μέσα είναι flat. Δεν έχουν συγκεκριμένα κύλα και κυρτά. Και αυτή τη στιγμή γίνεται εφαρμογή τη τεχνολογία. Του 3D printing στην παπουτσοβιομηχανία για να φτιάξουν κάποια παπούτσια τα οποία θα είναι 3D print και θα είναι λίγο tailor-made να το πούμε, το end product mm -hmm. για το πόδι του αθλούμενου. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει mass production σε κάτι τέτοιο, η τεχνολογία αυτή είναι αρκετά ακριβή και παίρνει και αρκετό χρόνο. Οπότε δεν είναι κάτι πρακτικό για τον καταναλωτή, γιατί θα πληρώσει κάτι ακριβό. Που θα του έρθει σε ένα χρονικό διάστημα, όχι δηλαδή σε δύο μέρε όπως μπορεί να παραγγείλει ένα απλό παπούτσι και να το πάρει από το διαδίκτυο. Mm. Ε, και αυτό θα φθαρεί πολύ γρήγορα και θα πρέπει να το πετάξει και θα το έχει πληρώσει ακριβά. Οπότε, εμεί δημιουργούμε ένα ανατομικό καλούπι στο υπάρχον παπούτσι που μπαίνει μέσα και μπορεί να αντικατασταθεί από το ένα παπούτσι στο άλλο, προσφέροντα μία μοναδική εμπειρία αίσθηση όσον αφορά το fitting process στο παπούτσι. Υπάρχει ένα ερευνητικό ενό. Ε, ωραίου τύπου στην Αμερική, του David McPoyle, που είναι ένας από τους ας το πούμε, ανθρώπους που παρακολουθώ πάρα πολύ, γιατί μοιάζει πολύ ο τρόπος σκέψης του με τον δικό μου, έχει πάνω από 200 δημοσιεύσεις, είναι φυσικοθεραπευτής Παύλα, που ασχολείται με ορθωτικά, άρα είναι ένα υβρίδιο ανάμεσα σε ποδίατρο και φυσικοθεραπευτή, mm. ο οποίος ε, είχε γράψει ένα πολύ ωραίο ερευνητικό, ε, το, Σου φίλτε, το σου Comfort Filter, στο οποίο είδε ότι υποκειμενικά ε, οποιοδήποτε άθελμο, οποιοδήποτε επίπεδο, ε, μπορεί να τηλεφθεί σε ποιο παπούτσι το πόδι του είναι περισσότερο άνετο σε σχέση με το άλλο. Και μάλιστα υπήρξε και ένα ισχυρό correlation ανάμεσα στην ε, αποφυγή τραυματισμού με το άνετο παπούτσι, σε σχέση με το παπούτσι που δεν είναι τόσο άνετο. Mm. Και στα συμπεράσματα ουσιαστικά το ερευνητικό κατέληξε ε, στο ότι όσο πιο άνετο είναι το παπούτσι, τόσο λιγότερε προσαρμογέ και αντισταθμίσει θα προσπαθεί ο αθλητή να κάνει πάνω από αυτό. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ασυμέτρα φορτία σε άλλα σημεία του σκελετού, που είναι επίση πολύ σημαντικό. Άρα, ξέρουμε λοιπόν ότι επειδή χρησιμοποιούμε όλη αυτή την τεχνογνωσία και την τεχνολογία για να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά πάρα πολύ κοντά στην ανατοπία του ποδιού, λαμβάνοντα όμω υπόψη και το είδο του παπούτσου που φοράει ο άλλο, θα έχουμε κάτι το οποίο θα, αφορα... θα, θα δημιουργεί ένα εκπληκτικό ανατομικό fit. Οπότε η πρώτη αίσθηση θα είναι πάρα πολύ ωραία. Το δεύτερο πράγμα που δημιουργούν με τα συγκεκριμένα ορθοντικά, είναι ότι επειδή είναι πολύ εξειδικευμένα στην αθλητική δραστηριότητα, αντιλαμβανόμαστε τι διαφορέ από άθλημα σε άθλημα. Για παράδειγμα, όταν τρέχει το βουνό, πατά περισσότερο με τον μπροστά κομμάτι του πόδιου, ειδικά όταν κατεβαίνει μια απότομη κατηφόρα και θέλεις το πόδι σου να μπορεί να προσαρμόζεται ως προς τον προστιοπίστειο άξονα, σε σχέση με τον επιμήκη άξονα. Οπότε αυτό το έχουμε λάβει υπόψη μα και έχουμε φτιάξει ένα 3D printed πρόστιο κομμάτι στα συγκεκριμένα ορθωτικά, το οποίο έχει ένα δίκτυο κυψελίδων μέσα, το οποίο δημιουργεί ουσιαστικά την αίσθηση ότι πατά στον αέρα με τα μετατάρσια, mm. με αποτέλεσμα να σου δημιουργεί υπερβολικά μεγάλη άνεση και να μπορεί να πηγαίνει πολύ γρήγορα την κάθε φορά. Γι' αυτό και το μότο του Olympus Model είναι το Speed Through Comfort. Speed in comfort. Γιατί στο βουνό, όσο πιο άνετο είσαι, στο τεχνικό τερεν, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να πα. Εφόσον φυσικά το μειοσκελετικό και το μεταβολικό σύστημα μπορούν να το υποστηρίξουν. Σωστό. Που είναι άλλο κομμάτι. Άλλο μιλάμε κομμάτι. μόνο ναι. για το ναι, κομμάτι ναι, 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 ναι. το εξωτερικό. Σωστό. Δηλαδή του παπουτσιού με το τερεν. Το αντικείμενο. Ακριβώ. Επίση, ένα παπούτσι, όταν για παράδειγμα τρέχει σε ένα ούλτρα. Το παπούτσι υποτελείται από EVA. Το EVA που είναι ένα συμβατικό υλικό μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χρήση και ειδικά επηρεαζόμενο και από τι εξωτερικέ συνθήκε, για παράδειγμα, αν τρέχει τερέν ή αν τρέξει ένα ξηρό περιβάλλον με υπερβολική ζέστη, η γομολάστικα του παπουτσιού μετά από κάποια χιλιόμετρα ή μετά από κάποια χρονική περίοδο χρήση θα αρχίζει να λιώνεται. Είρετε, ναι. Που σημαίνει ότι δεν θα σε υποστηρίξει το ίδιο. Με το Ορθοδικό δημιουργούμε ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον, το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή με το πέλμα του ε, δρομέα, για παράδειγμα, mm. στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ε, το οποίο δημιουργεί απόλυτη άνεση, όση διάρκεια χρονική και αν έχει το αγώνισμα, χωρίς να αντιλαμβάνει το άλλο ότι αλλάζουν οι ιδιότητε του παπουτσιού. Mm. Το ότι ένα μαραθωνοδρόμος για παράδειγμα, που έχει φανεί σε ένα ερευνητικό, χρησιμοποιώντα καμέρε υψηλή ανάλυση, σε έναν ημιμαραθώνιο δρόμο, βάλανε την κάμερα στα 10, στα 15 και στα 20 χιλιόμετρα σε έναν ημιμαραθώνιο δρόμο. Ενώ ναι, σε ποιο... Πού ακριβώς ήταν η κάμερα. Η κάμερα ήταν στο κομμάτι της διαδρομής και άρχισαν να καταγράφουν τους πρώτους 60 τερματίσαντες με πολύ υψηλή ανάλυση, δηλαδή μετά πετάξανε πανόγωνίες, να αρχίζουν να αναλύουν λιγάκι το δρομικό πρότυπο πώ πάταγε το πόδι, αν πάταγε με heel strike, με mid strike ή με four strike και τι απόκληση είχε στον επιμήκη άξονα. Δηλαδή, κατά πόσο έκανε δυναμική βλεσή γωνία να φεύγει δηλαδή mm. το γόνατο προ τα μέσα λόγω κόπωση, λόγω κούραση, λόγω αλλίωση του δρομικού πρότυπου. Αυτό που είδαν, το οποίο είναι αξιοσημείωτο, είναι ότι και οι ελίτ δρομή, δηλαδή η πρώτη δέκα, αλλά και οι άλλοι που ακολούθησαν μετά, που θεωρείται ότι είναι υποδιέστεροι ω προ τι απόλυτε. Ε, ε, του απόλυτου χρόνου που τερματίζουν ένα μαραθώνιο, είχαν μεγάλη διαφορά από το 10 στο 15 και στο 20, όχι μόνο στον τρόπο, στο μοτίβο με το οποίο πατάει το πόδι, αλλά ακόμα και στο μοτίβο που πατάει το ένα πόδι σε σχέση με το άλλο. Mm. Πολύ μεγάλη διαφορά. Mm. Αυτό που δεν ανήλυσε φυσικά όμω η έρευνα. Mm. Γιατί στις συζητήσεις μίλησε μόνο για το μεταβολικό effect που είχε όλο αυτό ή για το mental effect που μπορεί να είχε όλο αυτό. Αυτό που δεν έχουμε ψάξει ποτέ όμως και δεν ξέρουμε είναι ότι αυτό μπορεί να συνέβη και λόγω των διαφορετικών ε, λόγω των διαφορών που συνέβησαν και στι ιδιότητε τη μεσολόγηση του παπούτσιου. Άρα το σώμα προσπαθούσε να προσαρμοστεί σε κάτι που συμβαίνει στο παπούτσι. Είναι πάρα πολλέ οι ναι, ναι, ναι. μεταβλητέ και πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα και προσπαθώ και εγώ με μια μεθοδική mm -hmm. εφαρμογή κανόνων και εξτραπολέτη την όλο έτσι που λέμε, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να είναι γραμμένο αυτή τη στιγμή in stone και να λέμε ότι αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή για τα παπούτσια και αυτό ισχύει για τα ορθωτικά. Με ένα μεθοδικό τρόπο προσπαθώ και εγώ να απαντήσω σε διάφορα από αυτά. Ξέρεις, Σίγκλου μου, ε, και με την έρευνα πάλι έχω ερώτημα, δηλαδή τι, τι, είναι το τελικό που μας αφήνει, αλλά δεν θα σταθώ εκεί. Το, το, θέμα μου, αυτή τη στιγμή, το 2024, όσο αφορά παπούτσια, επιλογές παπουτσιών, επιλογές σόλας, επιλογέ κάλτσα. Ε, αφήνουμε ένα κόσμο γεμάτο ερωτηματικά. Ο, ο Στέλιο που είναι δρομέα με ένα πολύ καλό Πώς πώ έχει δύο. δύο Έχω 2.39-15 στο μαραθώνιο της Φραγκφούρτης το 2019. Ο Στέλιος με 2.39 έχει λύσει ασχέτως αν είναι ένα ευρυδικό το οποίο δουλεύει φυσικογραφευτής, ε, αθλητή, σε διάφορα αθλήματα. Από δίατρο, μπαμπά. Το βάζω και αυτό μέσα στο. Είναι <σοχελίως> μεγάλο άθλημα αυτό να ξέρει. Καλά, καλά, το κάνω. Και δεν το πω. Εκεί να δει χρόνου. Εκεί να δει καμπύλια. Εντάξει, <σοχελίως> ε, δε πριν που αναφέρει τα τσόκαρα, τα... αυτοί που είχαν φάλει, φάει ξύλο, ρε φίλε, από αυτό το πράγμα. Δηλαδή Ευτυχώ δεν ήμουν. Φλήρι από γυναίκα ή από... <laughs> μαμά. Ξέρω και είχε και εγώ, κόπιτσα ναι. από πάνω, αν θυμάσαι Άπυρα. που έγινε. Ναι, 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 ναι. Μιλάμε ότι αυτό ήθελε να ράψω. Και πάλι μετά. Ευτυχώ που δεν υπήρχε τεχνολογία των drone τότε. Γιατί θα ερχόταν με drone το τσόκαλο. <laughs> ε, αφήνει έναν κόσμο γεμάτο ερωτηματικά. Στον απλό, σε μένα, τον απλό, στο, στον χομπίστα. Θέλουμε να μα βοηθήσουν. Είτε οι άνθρωποι που είναι στι κοινοτομίε, είτε οι άνθρωποι οποίοι είναι μέσα στον κλάδο της φυσικοθεραπείας, της α, α, κινησιολογίας και όλων αυτών, στο να επιλέξει ο άνθρωπος με ένα πολύ απλό ρόλο, με ένα πολύ απλό... Ε, με, 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 να γλιτώσει χρόνο, να μην φάει τα χρόνια του σε φόρουμ, σε διάφορα, σε κουβέντες, σε παρέ, σε, σε στο τι να επιλέξει και είναι κατάλληλο για αυτόν. Θέλω να μου μονολεχτικά αν μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις τρία πλεονεκτήματα, τα τρία βασικά, που έχει ένα χομπίστα, α το πάρουμε για έναν ο οποίο είναι ή ε, ε, ο άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα με τα πόδια του, πλάτι-ποδίες, Είναι διαφορετικό. Θα έρθει εκεί για να διορθώσει το πρόβλημά του. Όμω, α πάρουμε τον αθλητή. Γιατί την επιλέξει. Τρία πλέον εκτίματα. Πρώτον, αυξάνουμε κατά πολύ mm. το χρόνο διάρκεια αποδοτική ζωή του παπουτσιού. Ωραία. Άρα και άμεσα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητα υπάρχει όφελο mm -hmm. και μέσα στο μήκος της χρήσης του παπούτσιου στη χρονική διάρκεια που το έχει ο άλλος στην κατοχή του πέντε μήνες, έξι μήνες mm -hmm. του γλιτώνουμε χρήματα γιατί το παπούτσι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αποδοτικά Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τον γλιτώνει από τραυματισμού. Γιατί κάποιοι τραυματισμοί προέρχονται από τη φθορά του παπουτσιού. Σωστό, ναι, ναι. Γι' αυτό και τα παπούτσια είναι καλό να τα αλλάζουμε σε ένα. Ακριβώ. Άλλη ιστορία. Πότε αλλάζουμε τα παπούτσια. Δηλαδή, πολλέ φορέ, αν πει σε κάτι σου φόρουμ και διάφορα, στα χίγια, στα 2750, στα 750, ποτέ ο άλλο λέει. Εγώ στην εβδομάδα λέει ο άλλο. Εγώ λέει μόλι ξέρω ξε... ε, και ποιο παπούτσι. Το race, το Τέμπο, το. Ε, και αυτό, αυ... Έχει χαθεί. είναι, είναι καλό το ότι έχουν εξελιχθεί είναι κακό το ότι δεν υπάρχουν καθαρέ γραμμές στου χομπίστε, και αυτό φυσικά εντάξει, μπορεί να κάνει καλό σε εσά που με τι δουλειέ που ξέρει, βλέπετε πολλά. Όχι απαραίτητα. Γιατί πολλοί έρχονται στο γραφείο με πολύ φιξαρισμένε νοοτροπίε γύρω από αυτό. Και πολλέ φορέ έρχονται και το πρώτο κομμάτι που πρέπει να κάνω είναι να το πάσω σε κομμάτι αυτό και να του πω ότι δεν είναι έτσι ακριβώ όπω το βλέπει. Είναι αλλιώ. Και υπάρχουν φυσικά τα άκρα. Είναι αυτοί που πολύ καλά κάνουν και ψάχνονται και χρησιμοποιούν πολλά και διαφορετικά mm. παπούτσια. Και αυτό είναι ένα κλειδί για να γλιτώσει mm. τον τραυματισμό. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λέγω ότι έχω barefoot, ξυπόλυτο, δεν φοράω τίποτα ή φοράω ένα Vibram Five Finger. Και εντάξει, ήρθα και εδώ να δω τι κάνει εσύ και να δω πώ μπορεί να με μεταπίσει. Να φορέσω και παπούτσι και να βάλω και ορθό. Είναι καλό δεν είναι κακό. Εντάξει, καλό. Ε, το χειρότερο είναι να, οι αυτοί που έχουν τι ισχυρέ γνώμε, οι χομπίστε που δεν είναι επαγγελματίε, που έχουν πολύ ισχυρέ γνώμε και πείθουν κι άλλου. Ακόμα για τραυματισμού. Μην βάλει παγό, ξέρω εγώ. Το χειρότερο για μένα είναι στα social media που το βλέπω πλέον. Δηλαδή, αν ο αλγόριθμο σου ένα έχει 40 φίλου δρομή, ο αλγόριθμο σου στα κοινωνικά δίκτυα εξυπακούεται ότι αυτό θα σου στέλνει. Θα σου στέλνει παραδείγματα, βίντεο reels με ανθρώπου που τρέχουν. Ε, αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι βλέπω τώρα κάτι, ένα παιδί, α πούμε, ξέρω εγώ, από το Wisconsin που τρέχεται για δύο χρόνια, είναι 17 χρονών και λέει «Three things to do when you're injured you know, from running». Αυτή η φωνή, η AI στα, στα Reels που φτιάχνουν τώρα σε Instagram και TikTok. Δεν είχα ιδέα ότι γίνεται έτσι. Τι λες, ρε, σου βγάζει τώρα το Instagram σου κάτι τη χάρπα του που σου λένε τρία πράγματα που μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Αυτός υπάρχει ως φυσική φυσιογνωμία, ναι. αλλά η φωνή του είναι AI ε, το γράφει, α, επειδή υπάρχει μια φωνή πολύ συγκεκριμένη, τώρα μπορώ να στη βρω, okay. μετά να με το βάλω πολλά Here's what you do when you're sick. Okay. Και είναι μια φωνή η οποία uh, γίνεται μέσω AI, δηλαδή του δίνεις εσύ ουσιαστικά τη γραπτή εντολή και σου δίνεις φωνή, αν δεν θες εσύ η φωνή σου να... Ή δεν έχει το χρόνο να το γράψει. Mm -hmm. Ή δεν έχει no, τον το εξοπλισμό. Ε, και μου σου τα νεύρα, φίλε, γιατί δεν είναι ότι, όχι γιατί το βλέπω. Όχι γιατί υπάρχει. Γιατί υπάρχει κόσμο που το ξέρει, ο ένα το στέλνει στο άλλο αυτό το πράγμα. Για να φτάσει στα χέρια μου εμένα, που είμαι ο τελευταίο τροχό, α πούμε, κατάλαβε. Σκέψου σε πόσε χιλιάδε άλλο κόσμο έχει περάσει, που έχει γίνει viral, έχει γίνει save, έχει γίνει share. Έχει ουσιαστικά περάσει από τα μαϊκά φίλτρα του Instagram, του συγκεκριμένου αλγόριθμου στο Instagram, στο TikTok, συγγνώμη για να στο ταΐσει εσένα. Και εσύ το στέλνεις πάρα κάτω και του λες, nah, φίλε, τι πρέπει να κάνεις». Και σε άλλα. Ναι, το πρόβλημα που είναι όμως. Ποιο είναι αυτός. Τι data έχουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι γιατρός, είναι επιστήμονας, είναι φοιτητή, τι είναι στο high school ακόμη. Και γιατί αυτό το πράγμα, καταλάβεις, θέλω να πω. Με ποια... You think too much. Δεν νομίζω ότι ο περισσότερο κόσμο που παρακολουθεί τα social τα αναλύει τόσο πολύ. Εσύ πολύ καλά τα λε. Και γι' αυτό το λόγο, μάλλον υπάρχει και αυτό. Και έχει κοινό. Αν ξεκινήσει εσύ προσωπικά να δίνει συμβουλέ και υπάρχει ένα background ακαδημαϊκό το οποίο μου δίνει με ένα link μέσα από την ιστοσελίδα σου για το ποιο είσαι. Πριν μιλούσαμε για τον Χούμπερμαν, που ουσιαστικά για το podcast, ωραία που μου λε ότι σ' αρέσει. Ωραίο τύπο. Πολύ ωραίο τύπο. Έχει διδάσκει στο Χάρβαρτ. Είναι βιολόγο. Συγγνώμη, ε, στο Στάνφορτ mm -hmm. Δεν είναι κάποιο στοιχείο. Αν έβγαινε κάποιο στοιχείο και μιλούσε, δεν θα είχε την ανταπόκριση που έχει ίσω τώρα. Πατάει πάνω σε facts. Πατάει πάνω στον κλάδο του. πατάει πάνω. Εμένα Μου αρέσει που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα για να μπορέσω εγώ να πάρω γνώσει. Αυτό έχει και κάτι το οποίο εγώ θαυμάζω και δεν μπορώ ακόμα να εφαρμόσω. Το μυαλό μου ξέρει: Στροφάρει πάρα πολύ. Mm. Σκέφτεται πολύπλοκα. Το πρόβλημά μου πολλές φορές είναι όταν μιλάω σε κάποιον άνθρωπο πιο... που δεν γνωρίζει το δικό μου το κομμάτι σε βάθο, είναι να το απλοποιήσω τόσο πολύ και να το δώσω μασημένη τροφή. Ενώ αυτός έχει το ταλέντο και το κάνει. Και είναι πολύ καλό αυτό. Mm. Γι' αυτό και είναι πολύ πετυχημένο. Mm. Δεν είναι ότι μιλάει μόνο για επιστήμη, είναι ότι κάνει την επιστήμη. Αφέτε, πολύ απλή. Εύκολη. Συμφωνώ πάνω σε αυτό που λε. Γι' αυτό σου λέω οι ερωτήσει που σου δίνω τώρα, οι τριάπλα. Αυτό βλέπει ότι κι εγώ ε, γιατί ξέρει τι, ε, δεν είναι κακό. Εσένα η δουλειά σου ξέρει ποια είναι. Να πηγαίνει πάρα πολύ βαθιά σε αυτό που σου αρέσει να κάνει. Όχι, όχι ω χόμπι, ω δουλειά. Ε, ο, σε όλου του καλεσμένου που έχω εδώ, μου αρέσει γιατί είναι βιωματική και προσωπικά του θαυμάζω. Αλήθεια στο λέω. Θαυμάζω το ότι ένα άνθρωπο ο οποίο μπορούσε με ένα απλό τυχείο στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, να τελειώσει ω φυσικό και να φτιάξει τη ζωή του, που δεν είναι κακό προ Θεού, αποφάσισε να την εξελίξει με ένα μάστερ και με ένα διδακτορικό. Πού στην άλλη πλευρά του κόσμου. Κάτι μου θυμίζει τώρα, θα το συζητήσουμε μετά. Ναι. Αυτά τα ανήσυχα τα μυαλά. είναι προσωπικά αυτοί που μου κινούν την περιεργία να λέω γιατί ρε παιδί, κάτσε να το γνωρίσουμε, να δούμε τι βάθος έχει. Στην πορεία καταλαβαίνεις ότι το βάθος είναι πολύ μεγάλο. Όμως το να ναι, η απλοποίηση είναι μεγάλη υπόθεση. Να καταφέρνει να το ταΐζεις στον κόσμο με πολύ απλά one, two, three. Αυτό που λέγαμε πριν. σω αυτό πέτυχε σε αυτού. Δηλαδή το three things to do, καταλαβέ. σω μπορεί αυτό να δουλεύει στον περισσότερο κόσμο. Δεν θέλω να σκεφτώ. Πολλέ φορέ πολλοί κόσμο λέει αποφεύγω να βλέπω ντοκιμαντέρ. Γιατί οι ταινίε που είναι δύσκολε, Γιατί δεν θέλω να σκεφτώ. Δεν θέλω να σκεφτώ. Έχει πολύ κόσμο που δεν θέλει να σκεφτώ. Και αν θε ουσιαστικά να περάσει αυτό το κομμάτι το mainstream, νομίζω ότι είναι η απλοποίηση, που είναι το επόμενο βήμα. One, two, three, όπω το πα. Μα σημαίνει τροφή. Ναι, 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 ναι. ακριβώ. Εγώ, εγώ έχω κάνει τη σκληρή Συνταγή. δουλειά. Συνταγή, cookbook. Έχω τη σκληρή δουλειά. Έχω εγώ ουσιαστικά αφιερώσει τη ζωή μου στο να συγκεντρώσω όλη αυτή την πληροφορία. Την έχω φτιάξει, την έχω κάνει προϊόν. Να οι τρει λόγοι που σα δίνω προσωπικά, παιδιά, για αυτό το πράγμα. Πάρτε το και φάτε <laughs> και καλή όρεξη. Ναι, ναι και καλή ώρεξη μιας και μιλάμε μπροστά και πίσω για το κομμάτι της Αυστραλίας με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλω να πει την επιλογή και αν ήταν καλή επιλογή ωραία, πολύ καλή πάσα λοιπόν η επιλογή ήταν εξαιρετική, δεν θα μπορούσα αν με ρωτήσεις ε, αν γύριζα τη ζωή μου πίσω τι θα έκανα διαφορετικά αν έχω μετανιώσει για κάτι που έχω κάνει mm. θα σου πω ότι δεν μετανιώνω για τίποτα και δεν θα άλλαζα τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σου πούν ότι ο Στέλιος ο Πετρούδης που αυτή τη στιγμή αθλείται και αθλείται και πολύ ίσως να ήθελε να έχει περάσει πολύ από το κομμάτι του πρωταθλητισμού και να κάνει κάτι άλλο. Όχι, δεν θα το ήθελα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχω κάνει τώρα και μου αρέσει που τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι αυτοί που λένε θα ήθελα να αν είχα αυτό, αν είχα οικονομική δυνατότητα και μπορούσα μόνο να προπονούμε και τα λοιπά, ναι, αλλά δεν το έχει κάνει, φίλε, αυτό το μονοπάτι και δεν ξέρεις πόσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να ήταν και για την ψυχική σου υγεία ακόμα. Αν και το, το αν αν και το αλλά είναι οι λέξει που δεν θέλω να ακούω. Ακριβώ. Γλώσσα του φτωχού. Do it και μετά μιλάει. All the way. Οπότε, επειδή έχω γνωρίσει πολλού αθλητέ μέσα από τη δουλειά μου που είναι mm -hmm. σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ε, Χαρακτηριστικά θα πω ότι με το που γύρισα από την Αυστραλία, έφυγα κατευθείαν για Κίνα με τον Κακλαμανάκη. Πήγαμε προ Ολυμπιαδά το 2007 στο Τσιντάο mm. τη Κίνα, σε μια προβλήτα εκεί, σε ένα λιμάνι. Εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή με το σερφ, για παράδειγμα. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω windsurf. Ο λόγο που πήγε όμω. Ο λόγο που πήγα ήταν γιατί ήταν πολύ τιμητικό για μένα να με ζητάει ο Κακλαμανάκη. Τον οποίο θαυμάζα πάρα πολύ ω αθλητή, γιατί τον έβλεπα και όταν μιλάγε μπροστά στην κάμερα, έβλεπα έναν άνθρωπο ο έχει πολύ καλό λόγο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν, Πώ να το πω, δεν ήταν ένα αθλητή που απλά μέσα στο νερό είναι καλό και έξω από το νερό δεν μπορεί να μιλήσει ή δεν μπορεί να επικοινωνήσει αυτό. Για αυτά έκανε. που έλεγε ήταν, ξέρει, ε, άσχημα που τα ακούμε συχνά από ανθρώπου. Κάτι χαρακτηριστικό για τον Νίκο, που ο κόσμο μπορεί να μην το έχει καταλάβει ακόμα, <κοί> είναι ότι στο κομμάτι του ήταν ντόκτορ. Τι σημαίνει αυτό. Ε, οι περισσότεροι μπορεί να πούνε οτιδήποτε. Ότι ναι, αυτό είναι πρώτο, αλλά αυτό ναι. Οκ. Okay. Υπάρχει και το ρήμα που λέει πρώτο στο χωριό, τελευταίο στην πόλη. Σωστό. Ο Κακλαμανάκης λοιπόν βγήκε από μια, από μια αθλητική δραστηριότητα που δεν είχε καμία βάση και καμία παράδοση στην Ελλάδα. Οπότε δεν υπήρχε ούτε προπονητική γι' αυτό και μπορεί να έπαιρνε τι προκρίσει και να βγει στο εξωτερικό δεν έμεινε σε μια διοργανώση παγκόσμια, πήγε στου Ολυμπιακού και του Κέρδισε, που σημαίνει ότι διαγωνίστηκε ο καλύτερο με του καλύτερου. Mm. Αυτό κάτι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το προσέγγιζε πάρα πολύ καλά αυτό. Και μένα μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί με όσου συνεργάζομαι μαθαίνω από αυτού. Το 2007 όταν πήγα στι εγκαταστάσει κάτω στι ολυμπιακέ εγκαταστάσει. Ε, να συναντήσω τον Νίκο να μιλήσουμε για τα διαδικαστικά πότε θα φύγουμε, πώς θα φύγουμε, τα εισιτήρια με την ομοσπονδία και όλα αυτά ο Νίκος εκείνη τη στιγμή διάβαζε αεροναυπηγική Φου, διάβαζε μ. την επίδραση της υγρασίας που θα έχει στην Κίνα στην απόδοση του πανιού του τι λες ρε φίλε Εκεί εκεί κατάλαβα ότι ο άνθρωπος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο αυτός δεν, εξείς, ε, δεν είναι ο σκέτος αθλητής ο, Δημή, ο Δημήτρη, λέω, γιατί τώρα είχα το Δημήτρη στο μυαλό μου, που είναι ένα άλλο άνθρωπο mm. που με έχει επηρεάσει στα αθλητικά κομμάτια και στι επιλογέ μου. Ο Νικόλα ήταν φυσιολόγο, έργο φυσιολόγο, αθλητή και μετρεολόγο. Γιατί έπαιζε πάρα πολύ με τα ε, κλιματικά ναι, 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 ναι. φαινόμενα στη δραστηριότητα που κάνει. Δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Όλοι νομίζουν ότι ξαφνικά έκοψε 30 μοίρε όρτσα και ξαφνικά βρήκε τον αέρα. Yeah. Όχι, είχε πάει εκεί και το είχε μελετήσει και έβλεπε ότι κάτι γίνεται consistent. Και είναι αυτό το πράγμα ένα άνθρωπο ο οποίο μπορούσε να διορατιστεί γεγονότα και να βλέπει πίσω από αυτά που εμεί βλέπουμε ω απλό αέρα. Ο, 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 Νικόλας έβλεπε κάτι άλλο. Wow, ρε φιλέ. Τρομερό. Σε ευχαριστώ που το λε αυτό. Αλήθεια. Γιατί με βοηθά να αναγνωρίσω για ακόμη μια φορά και να κατανοήσω ότι το, κα... το κάθε άθλημα, το κάθε άθλημα, έχει τον, έναν τεράστιο βαθμό δυσκολία. Με βοηθά όμω με, με αυτό που μου λε, να αναγνωρίσω και τον ίδιο ω τόσο καλό. Κατάλαβε και δεν είναι μόνο ένα καλό αθλητή, και πόσο δύσκολο άθλημα είναι. Και πόσε δυσκολίε είχε και από την Ομοσπονδία, που είναι άλλα κομμάτια και ε, δεν αφορά με... τη συγκεκριμένη κουβέντα. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούω από όλου του αθλητέ εδώ στην Ελλάδα. Πάντα όλοι έχουν ένα θέμα, που... τα γνωστά, καταλαβαίνεις, αλλά δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το... Ε... Στην Αυστραλία, λοιπόν, για να τελειώσω mm. την κουβέντα, δεν έχω μετανιώσει καθόλου που πήγα, γιατί εγώ νόμιζα ότι θα πάω εκεί, και θα γίνω ένα χειροπράκτη που θα κάνει κρακ κρακ και θα αισιώνει λαιμού γάτα, που είναι έτσι. Mm. Ε, θα κάνω ένα κρακ κρακ εντυπωσιακό στον κόσμο και θα παίρνω ένα πενιντάρικο και λέω εντάξει, μια χαρά γάτα. Και αυτά τα βίντεο που λένε στο. Ε, ναι, πάρα <σκρακ> πολύ. <σκρακ> που έχει ένα μπουκαλάκι εδώ και κάνει κρακ. Αλλά ακούγεται το μπουκαλάκι, δεν ακούγεται το. Μπουκαλάκι. Βάζουν, βάζουν ήχου μέσα, Εννοείται. βάζουν, ήχου εξωτερικού. Οι Αμερικάνοι είναι φανταστικοί σε αυτό. Πάει όλο κουτσό του, κάνει δύο κρακ και φεύγει με διπλό φλικ φλοκ. <laughs> είναι απίστευτο και μου το δείχνουν και το θέμα είναι ότι μου το δείχνει ο κόσμο. Φίλοι μου, οι οποίοι το πιστεύουν. Το πιστεύουν, ρε φίλοι. Πάρα το, το πιστεύουν. Είναι πολύ εύκολο να κάνει τα μυαλά του κόσμου. Ξέρει να παίξει με το μυαλό του κόσμου. Ακριβώ. Το θέμα λοιπόν είναι ότι στην Αυστραλία, μέσα στι σπουδέ μου. Mm. Ε, σε, πολλές... ποιο, σε, ποιο, μέρο και ποιο πανεπιστήμιο. Στην Νότια Αυστραλία ήμουνα, στην Αδελάιδα συγκεκριμένα. Mm. Είναι μια σχετικά έτσι, μικρή ας το πούμε, πολιτεία τη mm -hmm. Αμερική, λίγο επαρχία. Ε, Τη Αυστραλία. Ε, στην Αυστραλία εγώ διδάχτηκα με το Adult Learning System που σημαίνει ότι παίρνει μια διαβίου μάθηση την οποία μπορείς να επικαιροποιείς μετά πλέον μόνος σου ε, για όσα χρόνια διαρκές η επαγγελματική σου καριέρα. Δηλαδή δεν έπαιρνες μια συγκεκριμένη γνώση που μόλις έφευγες από το πανεπιστήμιο, σταμάταγε και μετά μπαίνει μέσα σε τέσσερις τείχους. Mm. Βέβαια αυτό είναι και προσωπική επιλογή, κατά πώς θα, ε, κατά πώς θα επιλέξεις να συνεχίζει να το κάνει αυτό. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν ότι απέκτησα πάρα πολύ μεγάλη πίστη στον εαυτό μου και στι δυνατότητε μου, γιατί πηγαίνοντα σε μια ξένη χώρα, ε, χωρί να γνωρίζει κανέναν, κυνηγώντα απλά και μόνο το όραμά σου, το όνειρό σου. Γιατί μέχρι τότε, εγώ δούλευα λίγο ως φυσικοθεραπευτή, αλλά βιοποριστικά δούλευα περισσότερο σερβιτόρο, όπω είπαμε και πριν. Mm. Ε, ήθελα να φύγω από τη συγκεκριμένη δουλειά. Να ακολουθήσω τον όνειρό μου στη φυσικοθεραπεία. Ήμουν πάρα πολύ μπερδεμένο γιατί τότε τα πράγματα ήταν πολύ κλειστά στι σπουδέ μου. Ε, δεν είχε πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση σε φυσικοθεραπευτήρια ή εννοείται ότι για να πα να μάθει, υποτίθεται από κάποιον μεγάλο φυσικόθεραπευτή, όχι απλά δεν πληρώνει, να μπορεί να πλήρωνε κιόλα. Και αν με επιτρέπει να πω ένα-δύο πραγματάκια. Ε, αν ήθελε να σου δείξει αυτά που ήθελε να σου δείξει και να μην έκανε τι αγκαρίε τη ημέρα, πάρε κρέμα, κάνει αυτό. Και δεύτερον. Ε, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ ο κλάδο σα, ήταν τόσο παρεξηγημένο ανά το παγκόσμιο και το τι έκανε πριν 20 χρόνια και το τι κάνει σήμερα. Ε, είναι μεγάλο το αξίδι. Ήταν κάτι πολύ παρεξηγημένο. Κόσμο πίστευε ότι οι φυσικογραφητέ είναι οι τύποι που, είναι, που βλέπουμε στα γηπέδα του ποδοσφαίρου, που ζεσταίνουν του παίχτε πριν να μπουν μέσα. Οι τρέινερ. Καμία σχέση. Κάτι το οποίο είχαν ευθύνη οι παλιοί. Φυσιο, φυσικοθεραπευτές που δεν προστάτευσαν το όνομά τους και που έπρεπε να έρθουν ανθρώποι που είναι, βλέπουμε σήμερα που είναι, για μένα υπάρχουν φυσικοθεραπευτές σήμερα το πιστεύω πάρα πολύ, βλέπω παραδείγματα που είναι δίπλα από την ιατρική πάρα πολύ δίπλα όταν λέμε δίπλα, όχι πάρα δίπλα γιατί, γιατί ε, είναι εξαιρετική δουλειά που κάνουν φαίνεται και με αποτελέσματα και, με, και θεωρητικά. Θα συμφωνήσω μαζί σου και πέρα από τη φαρμακολογία η οποία έχει πολύ μεγάλα funds mm -hmm. γιατί οι φαρμακευτές κινούν την αγορά yep. και άρα μπορούν να, μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά ερευνητικά με πολύ μεγάλο κομμάτι πληθυσμού ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ένα στατιστικά έγκυρο αποτέλεσμα που να αφορά το γενικό πληθυσμό mm. η φυσικοθεραπεία είναι μια ειδικότητα που έχει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία βιβλιογραφικά σε αντίθεση για παράδειγμα με την ορθοπαιδική ιατρική και να σε βάλω λιγάκι στο... Σε αντίθεση. Ναι. Ας, για να πάρεις έγκριση από μια ομάδα ηθικής πανεπιστημίου να κάνεις μια παρέμβαση φυσικοθεραπευτική για παράδειγμα ναι. που είναι non-inventory, δηλαδή είναι ανέμακτη είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι το ίδιο εύκολο να το κάνεις με ένα χειρουργείο. Για παράδειγμα πόσοι ασθενεί θα δεχτούν να μπουν σε μια ερευνητική εργασία Όπου θα ξέρουν οι μισοί ότι θα του ανοίξουν και θα του χειρουργήσουν πραγματικά, ενώ του άλλου μισού θα του ανοίξουν αλλά δεν θα του χειρουργήσουν και θα νομίζουν ότι του έχουν χειρουργήσει. Γιατί μόνο τότε έχει μεγάλη επιστημονική εμ, τεκμηρίωση μία μέθοδο, όταν έχει συγκριθεί με το κλασέμπο. Που είναι αυτό που ο άλλο νομίζει ότι έχει κάνει, αλλά δεν έχει κάνει πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνει αυτό με χειρουργείο. Οπότε κάτι το οποίο φαντάζει υπερβολικά φανταστικό στον κόσμο και απόλυτα τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό στην πραγματικότητα σε ερευνητικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλά. Mm. Φοβερό, ε. Είναι, είναι κάτι που, είναι που δεν ξέρει ο κόσμο. Ναι, 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 ούτε εγώ το ήξερα. Α, θα ήθελα να το κοντράρω λίγο, αλλά ε, είναι κάτι το οποίο δεν, δεν το γνώριζα. Ε, όπως Όπω και να έχει. Ε, ωραία, πόσο καιρό έμεινε εκεί, Στην Αυστραλία έμεινα πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Η επόμενη ερώτηση πρέπει να ήταν γιατί γύρισε. Όχι, γιατί έχω κάνει και εγώ τι ίδιε. <Η> 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 ε, αυτό είναι ε, διαφορετικός. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω κάνει μπιμπ. Είμαι πολύ ευτυχισμένο και ευχαριστημένο που είμαι εδώ. Ναι, εννοείται. Και εγώ το ίδιο. Νομίζω ότι την ημέρα που ο άνθρωπο επιλέγει να επιστρέψει εκεί που θέλει να πάει, κατάλαβε. Είναι δική σου υπογραφή. Εγώ το λέω πολλέ φορέ. Εσύ δεν επιλέξει να φυγεί. Κάποιου λόγου θα είχε. Ακόμα και το ίδιο το, το φαγητό τη μάνα σου να είναι ένα σοβαρό λόγο αυτό. Που κρύβονται άλλοι για λόγοι από πίσω. Ε, Ψυχολογικοί λόγοι. It's all about mental health. Ακριβώς, ακριβώς. Τελικά. Ακριβώ, ναι, εννοείται. Εννοείται. Μα όλα από εδώ ξεκινάνε. It's the driving force, έτσι κι αλλιώ. Αν δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου, ποιο είναι το κίνητρο να κάνει οτιδήποτε. Mm -hmm. Και να yeah. έχει και νόημα αυτό που κάνει τελικά. Yeah. Το give back και να είσαι χρήσιμο. Και να προσφέρει την κοινότητα. Ακριβώ. Αυτά είναι αυτά που έτσι κι σου δίνουν, να το πω, τον αυτοπροσδιορισμό σου, σου και ναι. ποια, είναι, ποια, είναι, ποια είναι η θέση σου στην κοινωνία ως άνθρωπος, mm. ως επαγγελματίας. Και ως άνθρωπος γενικά. Ως άνθρωπος γενικότερα, γιατί έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι, έτσι κι αλλιώς. Mm. Ή, το, το επαγγελματικό είναι μια ιδιότητα, η οποία προσδιορίζει επίσης και την προσωπικότητά σου. Αλλά στο επάγγελμά σου θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά σου τελικά. Οπότε όλα ξεκινάνε την προσωπικότητα. Αν κάποιο είναι κακό επαγγελματία, δεν είναι κακό επαγγελματία γιατί πήρε κακέ γνώσει. Είναι κακό επαγγελματία γιατί έχει επιλέξει να εφαρμόζει με λάθο τρόπο τι γνώσει που έχει πάρει. Ή έχει. έχει επιλέξει να μην τι επικυρωποιεί, για παράδειγμα. Ή δεν είναι τόσο καλό, δεν Ή είναι πολύ εμπορικό. Είναι καλό άνθρωπο. Αλλά δεν είναι καλό στη δουλειά του. Καταλαβέ. Βαφέα αυτοκινήτων. Πολύ καλό άνθρωπο ο Κυρκώστα εδώ απέναντι πάλι. Το λέω έτσι Ωραία. Τρέμει το χέρι του. Διάολο το πα κοντά πούμε, και το βλέπει τη δουλειά του και λε. Τώρα ποιο το έκανε. Ποιο έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ χάγια η δουλειά του. Καλό άνθρωπο. Κακό επαγγελματία. Δεν μπορούσε να εξελιχθεί. Δεν, δεν, μπορούσε να πάει παρακάτω. Είναι... Και πέρα είναι η επιλογή του ανθρώπου που θέλει mm -hmm. να καταλήξει. Mm -hmm. Άλλο αυτό. Ε, ωραία, επιστρέφει στην Ελλάδα, Πρέπει να ήταν το 2007, 2006, 2008. Το 2008. 2008. Ε, και πότε έκανε το. Το γραφείο μου. Το, γραφείο. το 2010. Δύο χρόνια μετά. Μέσα στην κρίση. Χωρί να το πάρει πάρει, βέβαια. <laughs> Τι έχουμε hey, περάσει κι εμείς. Ναι, ναι, ναι. Πολύ δύσκολα χρόνια. Πάρα Γενικά δύσκολα. έχουμε περάσει πάρα πολλές αλλαγές η δική μας η γενιά. Δεν ξέρω τι θα έχουμε να περιγράφουμε αργότερα στα εγγόνια μας. Και τι θα θυμόμαστε <Τι> από αυτά. Ξέρεις τι, νομίζω ότι έχουμε πλέον αρχίσει να συνηθίζουμε την ε, διαρκή τραμοντάνα δηλαδή το βοριά, με αυτά τα κύματα έχει γίνει ένα με τη ζωή μα. Δηλαδή, κάποτε αποτελούσε σημείο. Ξέρεις, γραφόταν στην ιστορία αυτό το πράγμα. Πλέον, με αυτή την παγκοσμιοποίηση, με το όλα τα ίδια, όλα τα φαγητά τα ίδια, όλα τα. Ε, γίνεται μια κρίση. Για παράδειγμα, τώρα θα υπάρχει μια τεράστια κρίση, λέει, μέσα στο Μάιο, λέγεται από τους ειδικού, σε... στην Κίνα, σε όσο αφορά το real estate. Θα είναι τόσο μεγάλο όσο αυτό της Lehman Brothers. Αυτό λέει: έρχεται να ανταράξει τα χρηματιστήρια, τα πάντα των μεγάλων χωρών. Δηλαδή, μιλάμε για Κίνα, ακολούθω για ΙΠΑ κλπ, κλπ, κλπ. Δηλαδή, φταρνίζεται στην, άλλη, στην Αυστραλία και έρχεται και αρρωσταίνουμε εμεί. Γεγονό. <laughs> ναι, καταλαβαίνω. Ε, πόσο μπορούμε να αντέξουμε αυτό το πράγμα εμείς και τι, πόσο, στα πόσα χρόνια θα, θα, πούμε, ξέρεις, κάπου πρέπει να μπουν κάποια φράγματα ξανά πίσω ώστε να μπορεί να προστατευτεί κάθε χώρα. Εγώ τι φταίω εγώ, αν γίνεται μια κρίση 8.000 μίλια μακριά από εδώ. Και πώς μπορώ εγώ να προστατευτώ και σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος. Πώς μπορεί η ψυχική μου υγεία να είναι καλά. Όταν εγώ πάω, σπουδάζω, στέλνω το παιδί μου να πάει να σπουδάσει, και του λέω, ξέρει, αν κάνει αυτή τη δουλειά θα είναι όλα καλά, αλλά ξαφνικά μόνο κακοτυχίες υπάρχουν. Βάλε από εμά. Οικονομική κρίση. COVID. Πολέμοι. Πόσοι πολέμοι έχει γίνει από το 2010 μέχρι σήμερα, Τρει. Αυτοί που θυμόμαστε. Σοβαροί. Και, κάτι... και αυτοί που έχουν επηρεάσει. Και κάτι το οποίο πάντα κάνω αναγωγή στον εαυτό μου. Το 1996 που έδινα πανελλήνεια, mm. γινόταν το πόλεμο στον περσικό κόλπο ήταν η πρώτη επαφή τουλάχιστον σε μένα στη δικιά μου τη γενιά που μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην τηλεόραση συγκεκριμένα έβλεπα τον πόλεμο δεν το είχα ξαναβιώσει εγώ αυτό θυμάμαι πόσο μεγάλη ανασφάλεια μου είχε δημιουργήσει για το μέλλον και πόσο πολύ φοβόμουν ότι ο πόλεμο αυτό θα έρθει και θα επηρεάσει την Ελλάδα και ότι θα πρέπει να φύγω να πάω να πολεμήσω. Και έλεγα: Ποιο το νόημα τώρα, αυτή τη στιγμή, να διαβάζω για να Αφού, περάσω ναι. και έτσι αντιλαμβάνομαι γιατί πολλές φορές καλό είναι πριν αρχίζουμε να, ε, να τα ρίχνουμε όλα στην ολέα και να τους κατακρίνουμε και να λέμε εγώ στην ηλικία σου καλό είναι πριν το κάνουμε αυτό να σκεφτόμαστε λιγάκι και να μπαίνουμε και στη δική του θέση και λέω ότι εγώ στα 45 μου έχω την οριμότητα ε, και έχω αναπτύξει το resilience να μπορώ να αντιμετωπίζω αυτές τις καταστάσεις. Ένα παιδί που είναι σε μια τόσο πολύ ευαίσθητη φάση της ζωής του, 12, 13, 14 χρονών και έχει και δύο γονείς μέσα στο σπίτι που έχουν μόνιμα την τηλεόραση ενεχτή που για μένα αυτό είναι μεγάλο λάθος, τραγικό λάθος γιατί τη τηλεόραση μόνο φόβο mm -hmm. δημιουργεί Λέβαια. για συγκεκριμένου λόγους που μπορούμε να αντιληφθούμε εγώ και εσύ που μιλάμε. Τι ασφάλεια, τι αίσθηση σιγουριά μπορεί να δημιουργήσει σε ένα παιδί αυτό mm. και πόσο μπορεί να αφήσει αυτό το παιδί να ονειρευτεί να οραματιστεί και να έχει στόχου για τη ζωή του. Και Όταν πά, και ζει μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτη ανασφάλεια. Έρχεται ο COVID, έρχεται το τρίτο νομισματικό ταμείο, έχετε το κλείσιμο των τραπεζών. Ο μπαμπά σου έχασε τη δουλειά. Από τα 50 μέχρι τα 65 δεν θα βρει να δουλέψει κάπου για να μαζέψει τα αιναισθημά του. Ξέρεις, είναι mm. πάρα πολλέ μεταβολέ. Έχει χρόνια που το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι και, 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 το, και στα παιδιά. Α πούμε, με τα παιδιά συνεχώ λέω. Όχι μόνο η ασφαλεία. Πώ μπορεί αυτό το παιδί να παραμείνει άλλο Δηλαδή αυτό το χαμόγελο το παιδικό που έχει ένα βρέφο που γελάει και δεν σκέφτεται κάτι για να γελάσει. Τίποτα. Είναι αυτό το πράγμα που βλέπει και βλέπει εκείνο το γέλιο, το ζωντανό. Ωραία. Πώ μπορώ εγώ να κρατήσω αυτό το πράγμα, Δηλαδή να παραμείνει άθικτο. Δεν λέω να μην ζήσει τη ζωή, όμω να μην γεμίσει φοβίε από τα πέντε του. Έχουμε φτάσει να βάζουμε μάσκες στα παιδιά, πριν δύο-τρία χρόνια, θυμάσαι πώς ήταν τα πράγματα. Ε, τηλεόραση. Όχι μόνο σε ειδησιογραφικό. Επειδή ο κόσμος, για κάποιο λόγο, του αρέσει να βλέπει αρνητικά Εννοείτε. στη ζωή του. Εννοείται, με αυτό. Ναι, οι οικογενειακές ιστορίες λέει, ο ένας οέλ, ο άλλος, το ε, Netflix, πουλάνε μόνο τα υποτιθέμενα action, τα οποία είναι, ξέρεις, Δράση, φό, φόνοι, σκοτωμή, βιασμοί, ναρκωτικά, βία, πυστίες, βία γενικά. Τραπ. Και πάνω σε αυτό, ναι, ναι, όλα. Η, η Γιατί μουσιακή... είναι μόδα η τραπ. Γιατί μας αρέσει αυτό το, αυτό, το κομμάτι. αυτό το κομμάτι. Το γρήγορο, το εύκολο χρήμα, η επιτυχία, η επιφάνεια, το μίσος. Τι τρέφει η τραπ, μίσος. Τα παιδιά τι έχουν, θυμό. Γιατί έχουν θυμό. Για όλα αυτά που είπαμε. Γιατί έχουν δει τον μπαμπά του να χάνει τη δουλειά. Γιατί έχουν ένα μπαμπά, το Dart και το rich dad που λέμε, mm. που να λέει: Α, αυτό έχει λεφτά. Γιατί έχει κλέψει, γιατί έχει πουλήσει ναρκωτικά, γιατί έχει σκοτώσει κόσμο. Και εγώ, αν το έκανα αυτό, θα ήμουν. Αλλά μην κοιτά τώρα που είμαι ανθρωπάκο κακομοιράκο, γιατί δεν πήρα τη ζωή στα χέρια μου όταν έπρεπε. Και δεν μου είπε κανένα ότι είμαι ικανό σου mm. γονιό. Αλλά εγώ σε, σε γέννησα και σε μεγάλωσα. Αλλά και ξέρει, όλο αυτό τρέφει, τρέφει, τρέφει ναι, πολύ ναι, ναι, ναι. πραγματικότητα. Τρέφει ίσως. Και σε μια ηλικία που, είσαι, που είναι μόνο αντίδραση, που οι ορμέ σου είναι ου, sky high, αγόρια και κορίτσια, ουσιαστικά οπλίζει το στόμα σου αυτά που θε να πει, αυτή η αντίδραση. Για όλα αυτά που βλέπει γύρω σου. Ε, και οπλίζει ουσιαστικά τα λόγια του. Πολλέ φορέ σκεφτόμαι και έχω ορκιστεί να μην λέω, ξέρεις, η νέα γενιά και εσείς η γενιά, γιατί όταν μου τα έλεγαν εμένα αυτά, εγώ θυμάμαι να θέλω να ακούμε μουσική ACDC και Black Sabbath και διάφορα και να μας λένε Είσαστε του Σαντανά, τον καιρό σα εμεί. Βάζαμε το δίσκο ανάποδα να ακούσουμε το διάβολο να μιλάει. Φοβερό έτσι. Ακούγαμε αυτό και λέγαμε. Iron Maiden. Στα βινίλια, Έτσι. <χει> Ιδέε, <χει> και όμω πουλάγανε τα βινίλια. Έτσι πουλάγανε. Και πουλάνε πλέον, ε. Ξέρεις, Να, ναι. Ξέρετε ότι τα ναι. βινίλια νομίζω πλέον α, έχουν ξεπεράσει σε αριθμό πωλήσεων τα, τα CD μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή από το 1989-90. Πόσο... Ναι. Και τι σημαίνει αυτό, Γιατί είναι βέβαιο ότι δεν αγοράζουν οι πενιντάριδε μόνο βινίλια, αγοράζουν και οι νεότεροι. Και ναι, ναι, ναι. Μα αφού βλέπει ότι υπάρχουν συγκροτήματα πλέον. Και όχι μόνο σε jazz, ξέρει. Που που κάνουν κυκλοφορία βινίλιο. Ναι, κυκλοφορία ναι, βινίλιο. Ναι, 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 το κάνουν. Ο κόσμο. Ε, ξέρει, πολλέ φορέ ανοίγουμε θέματα στο κομμάτι τη μουσική κυρίω. Ε, είναι κάτι το οποίο μπορώ να. θα μου άρεσε να αναλύ, υπεραναλύω για ώρε. Για ποιο λόγο, α πούμε, η μουσική έχει φτάσει τόσο σήμερα και. ενώ έχουμε ακούσει, ρε φίλε, τι ωραία τραγουδία έχουμε ακούσει στη ζωή μα. Εκεί που ήθελα να καταλήξω mm. είναι ότι ο κόσμο αναζητά ποιότητα. Κοντός. Και αυτό ναι, που αγοράζει το βινίλιο, γιατί αγοράζει βινίλιο και δεν αγοράζει CD και δεν αγοράζει το τραγούδι από το, αγοράζει από το Spotify. Το, όχι, το αγοράζει. Αλλά ίσω κάποιου δίσκου να θέλει να του έχει. Για ποιο λόγο. Όπω και εγώ όταν ακούω ένα audiobook και μου αρέσει πάρα πολύ, εγώ έχω το, το βιβλίο και το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Για πολλού λόγου. Αρχιοθέτηση, Αρχιοθέτηση, να ξαναμπω να το διαβάσω γιατί μου αρέσει να πιάνω το φιλό. Collectable. Αλλά ναι. Ο κόσμο θεωρώ ότι. Επειδή ζούμε πολύ στην γρήγορη επα... στη γρήγορη επικοινωνία Φάστε. που περνάει πάρα πολύ γρήγορα, κάπου σε κάποια οποία ψάχνει να βρει λίγο ποιότητα. Γιατί η ποιότητα ε, σε όλους του τομεί τη ζωή μα ε, θεωρώ ότι ε, μα κάνει καλό. Ε, μας δημιουργεί ένα είδο εφορία στο ότι αυτό που έχω είναι ποιοτικό, ένα είδο ε, της τη καθημερινότητα. Mm. Είναι ένα μικρό δώρο μέσα στην καθημερινότητα ότι αυτό που πήρα τώρα είναι ποιοτικό. Ε, είναι ένα από του λόγου για του οποίου έχω κάνει και το Custom Carbo Project, γιατί θεωρώ ότι αυτό που κάνω, γι' αυτό ήθελα να πάρω την μπάσα από τη μουσική και το βινίλιο και να πω ότι αυτό που κάνω είναι ποιοτικό. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, αυτό είναι που δίκιο, με κάνει ευτυχισμένο. Ναι. Θέλω να δώσω πίσω ποιότητα. Και νομίζω ότι είσαι άνθρωπο που θέλει να ασχολείται με την ποιότητα. Δηλαδή, ε, είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο ναι, υπάρχει αυτή η διαρκή συνεχώ σκέψη για εξέλιξη. Που ουσιαστικά θες και εσύ προσωπικά, σαν άνθρωπο, να ανήκει κάπου που μπορεί να προσφέρει ποιότητα και να προσφέρει και πίσω στον κόσμο. Ακριβώ. Είναι φανερό ότι δεν το έχει. ξέρεις τι. Ε, είναι φανερό ότι δεν ασχολείσαι με κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει για τα λεφτά. Γιατί θέλει κάποιο να κάνει λεφτά. Ασχολείται με real estate. Φτιάξε τρία ψιλκατζίδικα, ξέρω εγώ, και να δουλεύουν ενώ εσύ κάθεσαι στο σπίτι σου. Βάλε Airbnb, έχει δύο πράγματα θα να πει. σου πούμε κάτι κάνεις. πιο απλό. Φτιάχνει μία σόλα που πουλιάται 60 ευρώ στο διαδίκτυο, στο Amazon. Ά, και πουλά χίλια κομμάτια τη βδομάδα. Ά, Απλά πράγματα. Ναι. Έχω την τεχνολογία να το κάνω αυτή σίγουρος. τη στιγμή. Είμαι σίγουρο. Μπορεί να φτιάξει το πιο απλό από τη στιγμή που φτιάχνει ένα τέτοιο πράγμα. Κατά 100%. Όμω, τι είναι αυτό που σε καίει μέσα σου να θε να φτιάξει αυτό το πράγμα. Θα... Ε, πέρα από την ποιότητα. Θα... Νομίζω είναι και το ότι σε ευχαριστεί να, να δει ανθρώπου οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι. Φεύγω και. Μου έχει κάνει πολύ ωραία πα αυτή τη στιγμή, γιατί με πιάνει στο άλλο μικρόβιο μου. Το άλλο μου μικρόβιο είναι η επιστήμη mm. και το ακαδημαϊκό κομμάτι. Δεν σου κρύβω ότι το επιχείρησα. Πριν από τέσσερα χρόνια, εκπώνησα την, ε, ε, την έκθεση τεκμηρίωση για να ξεκινήσω το διδακτορικό μου. Mm. Ε, όταν όμω μπήκα μέσα λίγο στο χώρο και είδα. Πώ εξελίσσονται τα πράγματα, είδα ότι δεν με εκφράζει απόλυτα αυτό. Τουλάχιστον με τον τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε απομακρύνθηκα λίγο από αυτό το κομμάτι. Το ότι το επιχείρησα όμω σημαίνει ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ακαδημαϊκό κομμάτι και το κομμάτι τη επιστήμη και τη εκμερίωση. Mm. Αποφάσισα λοιπόν ότι αφού δεν μπορώ. Γιατί όποιο επιλέγει να κάνει ένα διδακτορικό, γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί θέλει να δώσει κάτι πίσω στην επιστήμη. του. διδακτορικό είναι να δημιουργήσει νέα γνώση. Αποφάσισα λοιπόν και σκέφτηκα ότι αφού δεν μπορώ να το κάνω με τον με τον κλασικό τρόπο, με τον παραδοσιακό τρόπο, στο κάνω reverse engineering, ανάποδα. Φτιάξε ένα προϊόν, το οποίο να έχει πολύ επιστήμονε είναι μέσα του, και μετά βρει ένα καλό φοιτητή να το δώσει και να κάνει εκείνο τη διδακτορική mm. διατρεφή γύρω από το προϊόν που έχει κάνει και να αφήσει κάτι πίσω στην επιστήμη σου. Και είναι το επόμενο βήμα. Έξυπνο. Άρα ουσιαστικά ψάχνει τον φοιτητή ουσιαστικά που θα μπορέσει να κάνει το. να γράψει μια πτυχιακή ουσιαστικά. Το έχω και αυτό. Και αλλά αυτό. one thing at a time. Α, Έχω πολλέ μάχε να δώσω ακόμα με αυτό. Mm. Ε, πολλοί συνάδελφοί μου βλέπουν στο πρόσωπό μου έναν έμπορα. Εγώ βλέπω έναν επιστήμονα. Ε, εντάξει, αρκετοί θα ακούσει να το πούν αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι πιστεύει εσύ ο ίδιο για σένα. Και αυτό που πιστεύει, αν δεν αυταπατάσαι και που πρεσβεύει τελικά εφόσον δεν αυταπατάσαι για εσένα, κάποια στιγμή θα βγει έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να κρύψει κάτι από τον κόσμο. Ο κόσμο θα καταλάβει στο τέλο. Αν λε ψέματα, θα φανεί. Θα φανεί, ναι, ναι, ναι. Και μπορεί να φανεί μετά από χρόνια, γιατί βλέπει. Τίποτα δεν μένει κρυμμένο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο γνωμικό, το οποίο δεν ξέρω ποιο το έχει πει, αλλά το έχω ακούσει στην Αυστραλία, που λένε You can fool one thing, one man, one time. You can fool a lot of people one time, but you cannot fool everyone every time. Mm, σωστό. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί. Ναι, βλέπει ότι δεν μένουν πολλά πράγματα κρυφά. Δηλαδή και με το εξή, ο κόσμο σήμερα είναι πολύ πιο ανοιχτό σε σχέση με πριν 50, 60, 70 χρόνια. Ακριβώ. Okay, το βλέπει από όλα, από παντού. Από τον τρόπο, από τον τρόπο που αντιμετωπίζει το, την ίδια τη θρησκεία, μπορεί να το δει αυτό το πράγμα. Τον τρόπο που αντιμετωπίζει την πολιτική, τα απλά κοινωνικά θέματα, τα θαύματα. Δεν είναι ότι ο κόσμο δεν πιστεύει στα θαύματα, και δεν θα το πάρω στι θρησκείε, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι ο κόσμο που δεν πιστεύει στα διάφορα θαύματα, οποιασδήποτε από τα εκατομμύρια θρησκείε που υπάρχουν και δόγματα. Θέλει proofs, θέλει αποδείξει. Είχα διαβάσει ότι τα περισσότερα θαύματα είχαν γίνει μέχρι την ανακάλυψη τη κάμερα με φιλμ και μετά ξαναεπανήλθαν πίσω όταν ήρθε το Photoshop. Και φτάνω μέχρι το σήμερα. AI. Ναι, Έχει καταλάβει γιατί. γιατί Όταν ήρθε η κάμερα που ήταν η single lens, δηλαδή η κάμερα η οποία ήταν film και δεν μπορούσε να κάνει manipulate. Έτσι, δεν μπορούσε να κάνει editing. Δεν μπορούσε. Όταν ήρθε το Photoshop, ξαφνικά κλάψαν εικόνε, κάναν διάφορα ιστορίε. Με μοναδικέ παραλλαγέ τότε κάτι τέρατα λόχνε. Ξέρει, με film. Έβγαινε ένα film λάθο. Τεράστου λόχνε, λέει ο άλλο. <laughs> Κάτι είδα εκεί στη γωνία. <laughs> να πέταγει, ναι, 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 Υπήρχαν, α πούμε, αυτέ οι συνωμοσιολογίε, αλλά ε, ο κόσμο σήμερα δεν λέει ότι έχει γίνει πιο έξυπνο. Απλά είναι πιο. η πληροφορία είναι μπροστά του και μπορεί να τη βρει εύκολα. Φτάνει να μην μένει μόνο στην απλή τροφή τη πρώτη σελίδα του Google, εγώ που λέω πολλέ φορέ. Ότι ξέρει, ότι είναι στην πρώτη σελίδα του Google δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιο να είναι στην πρώτη σελίδα του Google. Κατάλαβε. Δηλαδή, εγώ μπορώ να φτιάξω ας πούμε, μια ιστοσελίδα που να, δώσω, να δίνω το μήνα 500 ευρώ, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ, ευρώ, που να λέω ότι ξέρει οι καλύτερε ε, custom fiber solids μπορεί να τι κάνω εγώ. Δεν έχω ιδέα που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και μπορεί να γίνει. Είμαι σίγουρο ότι μπορεί κάποιο να το κάνει και να mm. το υποστηρίξει αυτό. Μπορώ να βάλω παραγγελίε. Μέσα από δύο φωτογραφίε και τέσσερα πράγματα που θα έχω αντιγράψει από το Ιντερνετ, που θα βάλω το AI να μου τα γράψει. Και θα κάνει mm. ένα προϊόν το οποίο είναι σχετικά προσιτό και εύκολο να το αποκτήσει. Mm -hmm. Επειδή ο κόσμο, το κοινό είναι τεράστιο όταν μιλάμε για global επίπεδο, οι χίλιοι δεν θα του αρέσει καθόλου, mm. στου 5.000 μπορεί να αρέσει, άρα εσύ είσαι επιτυχημένο αυτόματα. Βέβαια. Yeah. Γιατί είπαμε ότι αν κάνεις κάτι και το δώσεις σε 10 διαφορετικούς ανθρώπους, θα έχει 10, 10 διαφορετικές... Ναι, 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 ναι. Γιατί θα το έχει φτιάξει one size fits all. Η άλλη διαφορά λοιπόν που κάνουμε εμείς στο custom project mm -hmm. με το συγκεκριμένο αλγόριθμο είναι ότι δεν ακολουθούμε το one size fits all, αλλά το one custom thing for a custom case for a specific sport. Είναι το δικό σου, είναι για σένα. Πώ παίρνει ένα custom made παπούτσι, ένα, ένα custom tailor made, made tailor made, babucci, tailor made, σακάκι. που, από τα μισό και διάφορα και αυτά τα πράγματα. Ναι. Ε, έχω μια, μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα. Ε, μπορεί να αποτρέψει τραυματισμού μια carbon ε, σόλα. Να κάνουμε ένα στο παιδό. Ναι. Μπορώ. Βεβαίω. Θέλω τουαλέτα. Έφυγε. Ε, Σαν δουλούς. Ναι, ναι, πήγαινε. Ήθελα να στο πω εδώ και ώρα. Ναι, θα πάω από πίσω σου. Εγώ, εγώ. Ωραία, έχω, αν πάρω μια σόλα carbon fiber, ε, τι γίνεται με του τραυματισμού. Θα συνεχίσω να έχω τραυματισμού. Μάλλον, συγγνώμη, μπορεί να είμαι προστατευμένο από του τραυματισμού. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο why γιατί αποφάσισα να κάνω το συγκεκριμένο πράγμα. Mm. Να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή για να φτάσω, να δώσω ναι, μια ναι, ναι, ναι. κλίμακα μεγέθου, να φτάσω λίγο στο σήμερα. Λοιπόν, από το 1958 που ουσιαστικά mm -hmm. κυκλοφόρησε εμπορικά το πρώτο σύγχρονο αθλητικό παπούτσι, γιατί μέχρι τότε τρέχανε με κάτι σκαρπίνια που είχαν από κάτω καρφιά. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι και σήμερα ε, η συχνότητα εμφάνιση δρομικών τραυματισμών όχι μόνο έχει μειωθεί, ενώ η σύγχρονη παπούτσοβη μηχανία συνέχεια... Υποτίθεται ότι κυκλοφορεί υλικά τα οποία τα ονομάζει με διάφορου τρόπου, ποικιλοτρόπου εμπορικού, ότι προλαμβάνουν τον τραυματισμό. Mm. Ε, όχι μόνο έχει μειωθεί ο ρυθμό εμφάνιση δρομικών τραυματισμών, αλλά αντιθέτω έχει αυξηθεί. Mm. Και για να μην παρεξηγηθώ από κάποιου, θα μου πούνε ότι ναι, αλλά οι δρομέ που τρέχουν τώρα είναι πολύ περισσότεροι από αυτού που έτρεχαν τότε. Συμφωνώ. Αλλά η εμφάνιση, η αύξηση του ρυθμού αυτού εμφάνιση τραυματισμών είναι και σε σχέση με τον πληθυσμό έχει αυξηθεί. Δεν έχει αυξηθεί μόνο σε απόλυτο νούμερο, αλλά έχει αυξηθεί και σε ποσοστό σε σχέση με αυτού που τρέχουν. Ο λόγο είναι διότι οποιαδήποτε τεχνολογία και αν έχει αναπτυχθεί, που στηρίζεται φυσικά στην εφαρμογή τη η EVA, δεν καταφέρνει να μειώσει κάτι που λέγεται φαινόμενο του συντονισμού των ιστών. Το κλείνω λιγάκι αυτό και επανέρχομαι. Mm. Η EVA η μεσοσόλα, είτε αυτή είναι bouncy, είτε είναι rebound, είτε είναι cushioning που λέμε, να μειώνει δηλαδή α, το, τον κραδασμό, την πρώτη δηλαδή επαφή με το έδαφος. Όλα αυτά προσπαθούν να κάνουν αυτό, το, προσπαθούν να κάνουν ουσιαστικά το, Uh, το shock attenuation, να, να, μειώσουν το, να μειώσουν το φαινόμενο της uh, πρόσκρουσης, να μειώσουν το φαινόμενο uh, του κραδασμού στο σώμα. Αυτό που έχει φανεί όμως είναι ότι αυτό είναι irrelevant με το δρομικό τραυματισμό και αυτό που είναι περισσότερο relevant είναι το φαινόμενο του συντονισμού των ιστών. Τι είναι αυτό. Στην ηρεμία όλοι οι ιστοί του σώματος έχουν μια συγκεκριμένη συχνότητα δόνησης. Αν μείνουμε ακίνητοι, μπορεί να καταλάβουμε ότι το σώμα έχει μία τάση να ταλαντώνεται. Αλλά αυτό δεν αφορά αυτό το κομμάτι. Αυτό αφορά περισσότερο την πίεση του αίματος από, την, από τον όγκο συστολής mm. ε, και των ε, αλλαγών που δημιουργούνται στα αιμοδυναμικά στο σώμα. Αυτό είναι που προκαλεί αυτή την ταλάντωση. Γιατί, αν κάποιος κάτσει ακίνητο και το καταλάβει αυτό, μπορεί να πει Α, αυτό είναι που λέω στέλιος". Αυτό που λέω εγώ είναι κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε εύκολα, αλλά όλοι οι ιστοί έχουν ένα αριθμό δόνηση. Κάθε κραδασμό λοιπόν με το έδαφο, τη στιγμή που κάποιο πατάει είτε με το πόδι του είτε με το παπούτσι στο έδαφο, δημιουργεί ένα κραδασμό. Ο κραδασμό δημιουργεί ένα είδο ταλάντωση στα συσταλτά, που είναι πιο μικρό, στο μη δηλαδή στη γαστερά και στα μη συσταλτά μαλακά μόρια του ανθρώπινου σώματο. Όταν μιλάμε για μη συσταλτά, μιλάμε για την επιδερμίδα, τον υποδόριο ιστό, το δέρμα, τον αρθρικό θύλακο το λίπος που είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό και ένας πολύ καλός αθλητής δεν, που αφορά κυρίως το κομμάτι το δρομικό δεν έχει πάρα πολύ λίπος πάνω του yeah. για πολλούς και διάφορου λόγους αλλά είναι και προστατευτικός μηχανισμός για αυτό δημιουργεί λοιπόν ένα είδος ταλάντωσης όταν αυτή η ταλάντωση ο ρυθμός της ταλάντωσης συντονιστεί με το ρυθμό ταλάντωσης που δονείται ο ανθρώπινος ιστός, είτε αυτό λέγεται περιώστεο, είτε λέγεται τένοντα, είτε λέγεται μυϊκή γαστέρα, Τότε δημιουργείται έδαφο για κάτι που λέγεται μικρό τραύμα. Το μικρό τραύμα, επειδή γίνεται σε μικροσκοπικό επίπεδο, δεν είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τη φλεγμονή. Όταν αυτό το πράγμα όμω γίνεται επαναλαμβανόμενα, πράγμα το οποίο συμβαίνει όταν κάποιο μπαίνει σε μια καθημερινή προπονητική συχνότητα, τότε αυτό είναι που δημιουργεί το έδαφο, τα θεμέλια, για να εμφανιστεί αυτό που λέμε τραυματισμό υπέρχρηση. Δηλαδή ο τραυματισμό που δημιουργείται από την χρόνια. Καταπώνηση και επιβολή του φορτίου. Mm. Επειδή λοιπόν το παπούτσι και η EVA όλα και η γεωμετρία του παπούτσιου δεν καταφέρνουν να μειώσουν το φαινόμενο του συντονισμού των ιστών, ε, έχω την πεποίθηση και την αισιοδοξία και το προσπαθώ αυτή τη στιγμή με το Carbon Project και είμαι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με τα ερευνητικά που κάνω σε ατομικό επίπεδο σε κάποιε εφαρμογέ έχω την πεποίθηση ότι θα μπορέσω να μειώσω κατά πολύ το φαινόμενο αυτού του συντονισμού των ιστών και να προσθέσω ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε πρόληψη δρομικών τραυματισμών. Πώς μπορεί όμως με βάση έρευνας και στατιστικών δεδομένων μια σόλα η οποία μπορεί να είναι από αθρακονήματα ή μπορεί να είναι από οποιοδήποτε μείγμα στην ουσία να με βοηθήσει να μην έχω τόσο πολλούς τραυματισμούς. Είναι λόγω, της, ε, ε, λόγω των κραδασμών ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό είναι πολυδιάστατο φαινόμενο τώρα και θα προσπαθήσω να το αναλύσω όσο πιο εύκολα μπορώ. Mm. Το κίνημα του barefoot running mm -hmm. έχει μία βάση. Η βάση ποια είναι. Ότι δεν υπάρχει το παπούτσι ως μονοτικό υλικό ανάμεσα στο πόδι σου και το έδαφος, με αποτέλεσμα αυτό που κάνεις να στηρίζεται κυρίως στο μυϊκό σου σύστημα και στους φυσιολογικούς μηχανισμούς απόσβεσης που το ίδιο το σώμα έχει, οι οποίοι κυρίως αφορούν το κομμάτι του γόνατος, του ισχύου και ως επιτοπλίστων την ποδοκνημική και το ακροπόδι. Mm. Όταν το πόδι μπαίνει μέσα στον παπούτσι, ποτέ ότι δημιουργείται ένα, ένα, ένα μονοτικό φαινόμενο το οποίο αφήνει το πόδι να γίνεται λίγο πιο, να το πω, πιο πλαδαρό στη λειτουργία του. Οπότε θεωρητικά με την εφαρμογή του παπουτσιού μπορεί να είσαι και περισσότερο προδιατεθειμένο σε δρομικό τραυματισμό. Α μιλάμε για του δρομικού τραυματισμού υπέχρηση. Να μην μιλάμε για έναν οξύ τραυματισμό όπω διάστημα σε ένα άθλημα. Γιατί κυρίω αυτό είναι που μα ενδιαφέρει τώρα. Οι τραυματισμοί υπέχρηση, οι οποίοι λειτουργούν σιγά 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 ύπουλα και κάποια στιγμή σε φρενάρουν για 8-9 μήνε για παράδειγμα είσαι ένα κατάγμα mm. Ένα λοιπόν το κρατούμε, ένα και γιατί. Παπούτσι, το παπούτσι σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει ιδιότητες όσο το φοράς, με αποτέλεσμα να αρχίζει να λιώνει τη συμπεριφορά του. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ένα παπούτσι δεν σταματάει να γίνεται αποδοτικό στα 600 ή 800 χιλιόμετρα, που η βιομηχανία των παπούτσιων λέει ότι πρέπει να τα αλλάζουμε, σε ένα ερευνητικό που έχει εξομοιώσει κατά πολύ το πάτημα και τη συχνότητα του πατήματο in vivo, δηλαδή in vitro, συγγνώμη, στο εργαστήριο. Ε, με συγκεκριμένα μηχανήματα ρομποτική που μιλούνται το πάτημα του ποδιού, έχουν αποδείξει από πολύ παλιά, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτέ οι έρευνε υπάρχουν εδώ και μία εικοσαετία. Ότι οι ιδιότητε μεσοσόλευση του παπουτσιού αλλάζουν κατά πολύ μέχρι και 60% στην ικανότητά του να αποσβαίνουν τον κραδασμό από τα πρώτα 240 χιλιόμετρα τρεξίματο. Mm. Επίση υπάρχει ένα άλλο ευευνητικό. Α, και στη συζήτηση των άρθρων αυτών, ουσιαστικά που υπάρχουν εκεί έξω, η συζήτηση που γίνεται είναι ότι τελικά. Το ότι κάποιο δεν τραυματίζεται επειδή αλλοιώνονται οι ιδιότητε του παπούτσιου δεν είναι γιατί ε, σταματάει πλέον να τον προστατεύει το παπούτσι, αλλά είναι γιατί οι ίδιοι οι ιστοί και το μυϊκό σύστημα του ίδιου του αθλητή προσαρμόζεται στην αλλαγή των ιδιότητων του παπούτσιου. Δηλαδή, δηλαδή, αυτό που έχει φανεί σε ένα ερευνητικό, και εκεί θα πήγαινα τώρα και μια χαρά είναι η ερώτησή σου, δηλαδή, έχουν βάλει κάποια υποκείμενα, δηλαδή κάποιου ανθρώπου, αθλητέ που του ε, 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 ερευνούν. Να τρέξουν σε ένα διάδρομο 100 μέτρων. Σε ένα σημείο στο διάδρομο αυτό, το ένα πλακάκι ενό μέτρου είναι πολύ πιο σκληρό από τον υπόλοιπο διάδρομο. Mm. Με πιάνει. Τρέχουν με ένα πολύ συγκεκριμένο παπούτσι που έχει συγκεκριμένε ιδιότητε. Όλοι, με μαθηματική ακρίβεια, στατιστικά δηλαδή πλέον αποδεδειγμένα, όταν πάτησαν στο συγκεκριμένο πλακάκι που ήταν πιο σκληρό, άλλαξαν κατευθείαν και τον ρυθμό του firing των μειών του, δηλαδή τον τον ρυθμό με τον οποίο ε, ξεκίνησε ο μυς να δουλεύει και την ε, πώς να το πω αυτό τώρα τη γωνία με την οποία το πόδι πάταγε το έδαφος έγιναν κατευθείαν πιο στιφ στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν το έδαφος όσο τρέχαν στο μιο μαλακό έδαφος η γεωμετρία με την οποία πάταγαν το έδαφος και ο τρόπος με τον οποίο οι μύλες λειτουργούσαν ήταν να το πω λιγότερο Firing, ήταν πιο χαλαρά, είχε περισσότερο λάτεν είχε περισσότερο καθυστέρηση, πράγμα το οποίο απέδειξε τελικά ότι το σώμα έχει ένα φοβερό Fine Motor Control um, Unit, το οποίο μπορεί κατευθείαν να προσαρμόζει άμεσα, ανά ώρα και στιγμή όταν αλλάζει το εξωτερικό περιβάλλον, να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο επιστρατεύονται οι μυς. Και άρα, τον τρόπο με τον οποίο η εμβιομηχανική του Συγκεκριμένο ατόμο προσαρμόζεται στο περιβάλλον στιγμιαία. Ε, ε, Άρα, συγγνώμη, αυτό μπορούμε πολύ εύκολα να το δούμε σε ανώμαλους δρόμους. Σε δρόμους, που ε, το ούλτρα. Ultra... Mm -hmm. ε, εκεί αλλάζουν πολύ και οι γωνίες. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά ναι, όταν τρέχει για παράδειγμα σε ανώμαλο δρόμο ή στο βουνό. Έχει πολύ λιγότερε πιθανότητε να υποστεί τραυματισμό υπέρχρηση. Μπορεί να υποστεί έναν οξύ τραυματισμό. Μπορεί δηλαδή να σου φύγει το γόνατο και να πάθει ένα οστικό είδημα καρδιαία εκείνη τη στιγμή. ή να τσιμπήσει στο μινίσκο, ή να πάθει ένα διάστραμα, γιατί μπορεί να μην έχει πατήσει καλά. Αστραγάλου και τέτοιο. Ακριβώ. Στην άσφαλτο όμω, που είναι φυλά το έδαφο, εκεί έχει περισσότερε πιθανότητε να υποστεί δρομικό τραυματισμό υπέρχρηση, γιατί το μοτίβο τη κίνηση είναι επαναλαμβανόμενο και ίδιο. Άρα έχει ένα accumulation, έχει μία άρθρεση. Των εφορτίων που φτάνουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο συνεχόμενα στο σώμα. Mm. Γι' αυτό και είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει ερευνητικό πρωτόκολλο σε αυτό το επίπεδο δραστηριότητα. Και που συνήθω είναι πιο ήπουλο, Δηλαδή, αυτοί οι τραυματισμοί εμφανίζονται συνήθω όταν ολοκληρώσει. Το, την προπόνηση σου ή τον αγώνα σου ή τα χιλιόμετρα που έχει να καλύψεις. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την εμπειρία του αθλητή. Υπάρχουν κάποια πολύ μικρά μηνύματάκια τα οποία πρέπει να είσαι σε κατάσταση να τα πιάσει και να μην αφήσει και την απληστία που μα πιάνει πολλέ φορέ εμά που κάνουμε του δρόμου να σε παρασύρει και να πει Δεν πειράζει, να βγάλω κι άλλη μια προπόνηση και βλέπουμε mm. και θα πάω μετά να το δω και να το ελέγξω. Έχω πει λοιπόν μέχρι στιγμή για τι αλλαγέ στι ιδιότητε του παπουτσιού Έχω μιλήσει για τις αστιγμίες αλλαγέ που κάνει ο κινητικός έλεγχος στο σώμα κατευθείαν με το που πατάμε σε κάτι άλλο. Ε, και έχω μιλήσει και για το φαινόμενο του συντονισμού των ιστών. Επανέρχομενος στο φαινόμενο του συντονισμού των ιστών, να πω ότι όταν αυτό γίνεται, όταν δηλαδή δημιουργείται ο συντονισμό, mm. τότε ξεκινάει κάτι που λέγεται νευρομυγική κόπωση. Η νευρομυγική κόπωση είναι υπεύθυνη για το μεταβολικό κόστο που έχει ο κραδασμό στο σώμα μα, ε, το οποίο μπορεί να έχει ακόμα και μηχανικό, κάτω από το πέλμα. Ξέρουμε ότι καταστρέφονται πάρα πολλά αριθρά αιμοσφαίρια από κάθε πάτημα που έχουμε στο έδαφο. Κάτι που λέγεται μόλυση. Δηλαδή, ένα αθλητή, όταν τελειώσει ένα ούλτρα, mm. μπορεί να έχει μέχρι και δύο μονάδε μειωμένο αιματοκρίτη Λόγω τη μηχανική καταστροφή των αριθρών έρχεται. αιμοπεταλίων την ώρα που πατάμε στο έδαφο. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορώ να σα πω τώρα για το project και πώ το δουλεύω. Έχοντα λοιπόν πει όλα αυτά, έχω να πω ότι επειδή αλλάζει μέσω τη νευρομυκή κόπωση και το μοτίβο της κίνησης αρχίζει και γίνεται πιο φτωχό mm. και αρχίζουν και μετατοπίζονται αλλού τα φορτία, ο άνθρωπος αρχίζει και γίνεται λιγότερο παραγωγικός και αποδοτικός κατά τη διάρκεια της δραστηριότητα. Έχει δηλαδή περισσότερο κόστος και περισσότερη απώλεια λόγω της μη ε, αποδοτικής κίνησης. Γενικότερα τι είμαστε, είμαστε μηχανές εσωτερικής κάφης. Ξέρουμε ότι, αυτές είναι, ότι έχουν πολύ μεγάλες απώλειες γενικότερα. Με το ορθωτικό. Βελτιώνω κατά πολύ το χρόνο στον οποίο τα υλικά του παπουτσιού λειτουργούν αποτελεσματικά. Mm -hmm. Βελτιώνω τη γεωμετρία του παπουτσιού ποικιλοτρόπως όταν το κρίνω ανάλογα με το ερωτηματολόγιο που έχει ο άλλος συμπληρώσει ή το ιστορικό που έχω πάρει στο γραφείο έτσι όπως κρίνω ότι πρέπει να τον υποστηρίξω. Και μειώνω κατά πολύ το φαινόμενο του συντονισμού τουλάχιστον έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή με κάποια επιτεχνισιόμετρα που βάζω στην κνήμη τη δική μου και σε κάποιου άλλου που έχω δοκιμάσει τα ορθωτικά και φαίνεται ότι έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα σε αυτό το κομμάτι, γιατί έτσι μπορεί να το μετρήσει. Ε, και έτσι μειώνω κατά πολύ και το μεταβολικό κόστο τη άσκηση με αποτέλεσμα και άμεσα να έχω μειωμένο συντονισμό και μέσα να έχω βελτιωμένο δρομικό πρότυπο λόγω του ότι καθυστερώ κατά πολύ το φαινόμενο της μεταβολικής κόπωσης, τη νευρομυϊκής κόπωσης, και άρα ε, την έμεσα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, δεν έχω βάλει ορθωτικά σε κάποιον και να το κοιτάω με μια κάμερα υψηλή ανάλυση για 100 χιλιόμετρα δεξίματο. Ε. Αλλά εξτραπολέτη την ορίζουμε και τουλάχιστον αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι μειώνουμε κατά πολύ την φθορά του ε, δρομικού προτύπου σε κάποιον ο οποίο χρησιμοποιεί τα ορθωτικά. Αν με ρωτήσει προσωπικά, έχοντα κάνει ασύλληπτα τρελά πειράματα, γιατί εγώ είμαι τρελό επιστήμονα και στον εαυτό μου το εφαρμόζω όλα. Βλέπω ότι δουλεύει. Γιατί Ήταν... ξέρω πολύ καλά και το σώμα μου. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Αν Εννοείται. τα πειράματα που γίνονται ουσιαστικά, αν γίνονται από σένα και όχι κατά βάση σε σένα. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο Δημήτρη, μπορεί να είναι στο. Ακόμα και σε έναν άνθρωπο που ο έχει ο ίδιο αγοράσει. Συνεχίζουν να γίνονται έρευνε. Δηλαδή, δεν σταματάει ποτέ αυτό. αυτό data base και, Εννοείται. και κατασ... Εννοείται. Ναι. Εννοείται ότι το πάω πάρα πολύ μεθόδου. Και για το καλό του ίδιου του, ήδη, του... Στο, το, του το ανθρώπου ο οποίο έχει ουσιαστικά πάρει μια σόλα, αλλά και για την εξέλιξη τη ίδια τη σόλα στην πορεία. Και πρώτα απ' όλα είναι μια θέση ευθύνη. Δηλαδή δεν μπορώ να δίνω κάτι σε κάποιον και να υπόσχομαι ότι κάνει κάτι που δεν το κάνει. Είναι από ψέματα για κάτι mm. το οποίο εγώ θέλω να πιστεύω ότι το κάνει. Αν δεν το δοκιμάσω πρώτα στον εαυτό μου, δηλαδή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας μάγειρα σε ένα εστιατόριο δεν θα βουτήξει έστω το δάχτυλό του λίγο στην κατσαρόλα να δοκιμάσει να δίνει η σάλτσα του, είναι πάρα πολύ αλμυρή mm. ή αν είναι ε, πάρα πολύ, πώς να το πω, να, να βγάζει μια πικρία κάτι στο τέλος, στην ναι, ναι, επίγευση. Ναι, ναι, σωστό. Ή να ετοιμάσει ένα πιάτο. Πρέπει, πρέπει, ναι, πρέπει ναι, να είναι σίγουρο πριν το ετοιμάσει. γιατί εφόσον αποφασίζει ποια υλικά θα είναι μέσα, εφόσον μπει στο μενού, το πιάτο το οποίο που υπογράφει ο ίδιο, πρέπει να ξέρει από μήνε πριν ότι έχει δοκιμαστεί και ότι είναι και από τον ίδιο, κατάλαβε. Έχει ο ίδιο αποδεχτεί ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό πιάτο. Ε, μπορούν και σε άλλα αθλήματα να χρησιμοποιηθούν οι όλε, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στη 100 -100. στην γαλαθοσφαιρά, στην πετοσφαιρά, στην αντισφαίρηση. Τι άλλα έπρεπε να έχει. Σκι. Mm. Σκι βουνού. Και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα αντοχή πίσω από το σκι βουνού, φυσικά. Όπω είναι το σκι μου. Περίμενε, περίμενε. Ε, γιατί ομο... το σκι όμω είναι σκληρό του παπούτσι. Το ίδιο. Η μπότα. Γιατί να θέλω να επιλέξω. Ενώ από κάτω έχω και το σκι, έχω και τη λεπίδα. Γιατί θέλει να επιλέξει, Γιατί θέλει να έχει μια ανατομική εφαρμογή του ποδιού μέσα από την πότα. Mm. Ανατομία. Πάμε στο ποδόσφαιρο που είναι το πιο ξέρεις, καθημερινό πουμε mm -hmm. άθλημα. Είναι το βασιλεύον άθλημα. Στο ποδόσφαιρο, τι πλεονεκτήματα μπορεί να έχει κάποιο. Το ποδόσφαιρο, επειδή είναι και αυτό μια δραστηριότητα που διαρκεί για αρκετή ώρα, οπότε έχουμε το φαινόμενο της άρθρησης του φορτίου στη μονάδα του χρόνου, έχει όλα τα ωφέλη που είπαμε πριν, το ορθωτικό, αλλά έχει και ένα άλλο πολύ βασικό και ιδιαίτερα σε πιο μικρέ ηλικίε, θα έλεγα από τι. Βασικά να το πούμε διαφορετικά. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστέ που κάνουν καριέρα είναι ποδοσφαιριστέ που κατάφεραν και στα κρίσιμα χρόνια που ο ανταγωνισμό ήταν πολύ ψηλό, όχι ότι μετά αργότερα μειώνει το ανταγωνισμό, έμειναν αντραυμάτιστοι. Mm. Λοιπόν, πάρα πολλά παιδιά λοιπόν και στο Αυστραλιανό φούτμπολ, οι οποίοι φοράνε τα ίδια παπούτσια, απλά είναι λίγο διαφορετική βιομηχανική τη κίνηση γιατί σκύβουν κιόλα για να πιάσουν μπάλα λόγω πάρα πολλού τραυματισμού στου οποίου στου μυριαίου, πόνου ανάπτυξη, στη φτέρνα, severs disease, ζώσγου σλάτερ. Όλα αυτά γίνονται για έναν και μοναδικό λόγο που ακόμα η παπούτσο βιομηχανία δεν το αναγνωρίζει και δεν το αλλάζει. Τα παπούτσια είτε είναι σχάρα είτε είναι μετάπε, έχουν κάτι που λέγεται zero drop. Δηλαδή, το πίσω κομμάτι τη φτέρνα με το μπροστά κομμάτι του, Των Εντήριο. μεταταρσίων είναι ακριβώ το ίδιο ύψο. Ε. Κάτι το οποίο δημιουργεί ένα βιομηχανικό έλλειμμα αυξάνει πάρα πολύ τα φορτία τόσο στην πελματία από και στον αχίλιο, όσο και αυξάνει πολύ περισσότερο τον, το βαθμό μυϊκής επιστράτευσης. Ναι, ο, εμείς οι Ρωσοί το έχουν ψάξει και το, έχουν, το αναγνωρίζουν. Ποιο, Οι βιομηχανίες παπουτσιών. Οι βιομηχανίες παπουτσιών Επιστεύω, κατευθύνονται ναι, περισσότερο ναι. με βάση μόδα. το εμπόριο, και λιγότερο την επιστήμη. Ναι, αλλά είχαμε δει ότι από τη στιγμή που νομίζω η Nike είχε ξεκινήσει αυτό το δρομικό με τον drop και έδωσε τόση πολύ έμφαση και φτάσαμε μέχρι σήμερα και να βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι το cushioning ας πούμε, σε ένα δρομικό mm -hmm. παπούτσι και είδαμε όλη αυτή την εξέλιξη και ξαφνικά βλέπουμε εταιρείε οι οποίες δεν τις ξέραμε και τόσο να είναι πλέον well known και να αντιγράφουν πολύ και αυτό που έκανε η Nike, που είναι αρχηγός σε αυτό το κομμάτι. Αυτό, ναι. Ε, είχαμε δει να έρθει μια επανάσταση. Γιατί να μην έρθει ας πούμε, αυτή η επανάσταση και στο ποδόσφαιρο ή στην πετόσφαιρα ή στην καλαθόσφαιρα. Ε, στην ε, καλαθόσφαιρα έχει γίνει αυτό. Έχει μεγάλη διαφορά. Ε, ένα παπούτσι μπάσκετ του παρελθόντο με το παρόν. Αν όμω δει τα παπούτσια του ποδοσφαίρου, ένα παπούτσι ποδοσφαίρου του 78 το 80 mm, και ένα σήμερα. παπούτσι ποδοσφαίρου σημερινού, θα δεις ότι εκεί η εφαρμογή της επιστήμης στο παπούτσι είναι πολύ συντηρητική. Ακριβώ ναι, ναι, ναι. το ίδιο. Πρώτα απ' όλα έχω πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που μου έρχονται στο γραφείο με θέματα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, στο μετατάρσιο, γιατί συνεχίζουν και φοράνε το παπούτσι τσίμα-τσίμα. Γιατί θέλουν να έχουν πάρα πολύ κα... καλή επαφή με την μπάλα. Mm. Βλέπω πάρα πολλού ποδοσφαιριστέ που έχουν υπερβολικά πολλά προβλήματα με του ραχείου στενώντα το πόδι στην ποδοκλινική μπροστά, γιατί τα κορδόνια που χρησιμοποιούν στα αθλητικά παπούτσια που δεν είναι ακριβώ ίδια τεχνολογίε με τα κορδόνια που χρησιμοποιούν στα αθλητικά τρεξίματο και η γλώσσα είναι πολύ διαφορετική σχεδίαση, πιέζει πάρα πολύ του στένοντε και αρθριστικά πιέζονται παραπάνω και με τα χτυπήματα τη μπάλα. Ε, ουσιαστικά αυτό που λε, έχει το δίκιο γιατί ένα παπούτσι ποδοσφαίρου που χρειάζεται να είναι πάρα πολύ ελαφρύ ε, είναι σαν να φορά ένα σου ουσιαστικά το οποίο έχει επιτώσει το πόδι σου αν δεν είσαι αθλητή το 2,39 και είσαι των 4,5 ωρών, καλό είναι να πα με ένα προπονητικό παπούτσι για να σε προστατέψει. Όμω ε, οι, οι ποδοσφαιριστέ καλούνται καθημερινά να φοράνε ένα ρέιτσου ουσιαστικά και φοράνε και το ίδιο παπούτσι. Σωστό. σωστό. Ε, συμφωνώ με την καλαθόσφαιρα το ότι έχουν γίνει άλματα, με την καλαθόσφαιρα όμως έχουν γίνει αργά και σταθερά άλματα. Δεν υπήρχε αυτή η πανάσταση ξαφνικά, α πούμε, ξέρει την εποχή του Magic Johnson που βλέπαμε και τα Pump και την επόμενη μέρα, α πούμε, είδαμε. Ναι, έχουμε δει να ψηλώνουν τα παπούτσια. Τώρα είναι χαμηλά τα παπούτσια. Δηλαδή, ο Χόσπιτ παπούτσι του Γιάννη, του δηλαδή, δικό δηλαδή, που νομίζω ότι είναι ένα χαμηλό παπούτσι. Mm -hmm. κατάλαβες. Κατάλαβε. Παλαιότερα, α πούμε, εποχέ Shack, Pippen και τέτοια. Ήταν παπουτσάρε, δηλαδή το παίρνει και. Ωραία, φίλε, τι πράδυ" σαν τούβλο Ήταν... Βεβαίω έχει γίνει εξέλιξη Αλλά έχει γίνει σταθερά μέσα στα χρόνια Για τους ποδοσφαιριστές Αν μου επιτρέπεις Να πω ότι το μόνο ελαφρυντικό Που έχουν στο κομμάτι του drop Είναι ότι παίζουν Σε Τουλάχιστον ε... Φτιάχνονται παπούτσια για ποδοσφαιριστές Κυρίως που παίζουν σε πολύ καλά Στάδια Με πολύ καλό ψεύτικο ή αληθινό χόρτο, αλλά όπω και να έχει είναι τα περισσότερα είναι. Καλό συντηρημένα. συντηρημένα και έχουν. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό. Έχουν τα ίδια τα γήπεδα το cushioning που λέμε, κατάλαβε. Mm -hmm. Άρα δεν χρειάζονται επιπλέον που μπορεί να του κάνει πιο αργού, σίγουρα θα του κάνει πιο αργού. Σωστά. Από τη στιγμή που ένα. Όχι, είναι απαραίτητα. Το να αυξηθεί τον τρόπο δεν θα του κάνει πιο αργού. Ναι. Και αντιθέτω, δεν είναι η γεωμετρία του παπούτσιου αυτό που θα αλλάξει πολύ τη συμπεριφορά του αθλητή στο γήπεδο με το παπούτσι το ποδοσφαιρικό, αλλά είναι περισσότερο ε, η, η διαμόρφωση της ανατομίας της τάπας από κάτω. Δηλαδή, είχα βρεθεί σε ένα συνέδριο που μίλαγε ένας ε, έτσι διακεκριμένος επιστήμονας στο κομμάτι της βιομηχανικής, ο οποίος είχε αναφέρει την ε, γνώμη του... Mm -hmm ότι τα, το μέλλον των παπούτσιών στο ποδόσφαιρο είναι να φτιάχνονται διαφορετικά παπούτσια για διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή <συσχελίδι> άλλο παπούτσι να <συσχελίδι> φορέ ένα αμυντικός <συσχελίδι> και άλλο παπούτσι να φορέσει ένα επιθετικός γιατί η κινησιολογία τους που έχουν βρει με GPS track κλπ είναι πολύ διαφορετική η συμπεριφορά του μες στο <συσχελίδι> γήπεδο. <συσχελί> Άρα μιλάμε πλέον το μέλλον για εξειδίκευση και αφορά κυρίως πιθανότητα περισσότερο στη διαμόρφωση της τάπας για να μην σταματά για παράδειγμα να μην φρενάρει η τάπα έναν αθλητή που προσπαθεί να αλλάξει κατεύθυνση για παράδειγμα και εκείνη τη στιγμή μπορεί να υποστεί μια ρήξη προς τη του ή μια ρήξη mm. μήνυσκου γιατί έχει μείνει το πόδι του καρφωμένο στο έδαφος ενώ εκείνος προσπαθούσε να κάνει μια ξαφνική αλλαγή κατεύθυνση. Όπω επίση μπορούν να υπάρχουν και παπούτσια για συγκεκριμένου τύπου ανθρώπων. Δηλαδή, α πούμε, στο δρομικό, ένα, να υπάρχει αυτό που σου είπα πριν, αν είσαι ένα αθλητής ο έχει του χρόνου μεταξύ 3,5 με 4 ώρε, υπάρχει αυτό το είδο. Όχι μόνο το προπονητικό και το race και το tempo και το overall. Παπούτσι νομίζω είναι το άλλο, το τέταρτο. Στι κατηγορίε. Το overall εννοεί το. Οι κατηγορίε παπουτσιών στο δρομικό είναι το tempo, το race, το προπονητικό και το Υπάρχει ακόμη ένα. Και το performance μπορεί να πεις. performance, ναι. Ε, να υπάρχει και για αυτό το στυλ ανθρώπων ή για αυτό το καλούπι ανθρώπων ή για αυτού του χρόνου κυρίω. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ ιδανικό μέλλον. Mm. Το οποίο μιλάμε για μια βιομηχανία η οποία βγάζει χρήματα από αυτό και φτιάχνει παπούτσια που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό. Mm. Άρα όταν μιλάμε για μια τρελή εξατομίκευση και όχι την εξατομίκευση που έχει να έχει αυτή τη στιγμή να φτιάξει ένα παπούτσι που από πάνω να είναι κόκκινο στο πλάι να είναι μπλε και από κάτω να είναι μαύρο mm. αλλά εξατομίκευση στη γεωμετρία, την ανατομία και τις ιδιότητες του παπούτσιου μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πανάκριβο και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία που υπάρχει διαθέσιμη για το custom made και το tailor made είναι ακριβή και σίγουρα δεν θα δεν θα συμφέρει τον γενικό καταναλωτή. Ναι, Κάποιον σωστά. επαγγελματή, αθλητή, εννοείται ότι οι εθιτερίες το κάνουν ήδη έτσι κι αλλιώς αυτό. Εκεί λοιπόν είναι και το κομμάτι του Custom Carbon Project για να βάζω και κομμάτια και να τα συμπληρώνω εγώ έτσι mm -hmm. όπως τσουλάει η κουβέντα. Αυτό είναι που έχω εγώ, την... αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ να κάνω fine tuning του παπουτσιού μέσα από μια γενική φόρμουλα και να κάνω το παπούτσι του γενικού πληθυσμού πιο ειδικό για τον ένα και μοναδικό αθλητή που έχω μπροστά μου με βάση όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε συλλέξει, ξαναλέω, όχι μόνο από ένα 3D scanning, αλλά από όλη την πληροφορία που παίρνουμε mm. και μεταβιβάζουμε στο database και επεξεργάζεται από το AI και μας βγάζει το συγκεκριμένο μοντέλο και γεωμετρία και ιδιότητες του ορθοτικού που θα έχει και για να προλάβω κάποιου ή να προλάβω μια ερώτηση που θα ήταν πολύ σωστό και εύλογο να μου κάνει, να μου πει Μα εσύ φτιάχνει ένα ορθωτικό, αλλά άλλο φοράει τρία-τέσσερα διαφορετικά παπούτσια, όπω είπε. Πώ γίνεται αυτό το ορθωτικό να έχει τι ίδιε ιδιότητε σε όλα. Αυτό που έχω καταφέρει και έχω κάνει το μαγικό συνδυασμό, να το πούμε έτσι, είναι ότι έχει κάποια προσταφερούμενα κομμάτια το ορθωτικό, συγκεκριμένα ένα πίσω, που αλλάζει εντελώ και τον τρόπο λειτουργία του ορθωτικού και τη γεωμετρία του, έτσι ώστε το παπούτσι να είναι το, το, ορθωτικό, να είναι το ίδιο ωφέλιμο και φιλικό, άρα και αποδοτικό βάσει του σου comfort filter, σε διαφορετικά παπούτσια. Την αλλαγή την κάνει εσύ όμω ή την κάνω εγώ Όχι, κατά Όχι, την κάνει το... εσύ και το ορθωτικό σου έρχεται σε ένα κουτάκι το λέτε, οποίο φίλε. έχει ένα QR code που το σκανάρει και σου βγαίνει ένα κατεβατό που οδηγεί που σου λέω ακριβώ τον know-how και τον αλγόριθμο του τι, τι βάζει. Αυτό πώς. είναι επανάσταση αυτό που λε. Το γεγονό ότι μου δίνει, α πούμε, γιατί είχα. Ναι, όντω είχα αυτό το πράγμα να σε ρωτήσω ότι τι γίνεται να αλλάξω παπούτσια. 100%. -100. Και σου λέω τι λύσει για οτιδήποτε. Όταν το παπούτσι φλατάρει, όταν φορέσει σούπερ σου, τι κάνει. Όταν βάλει ένα απλό προπονητικό παπούτσι, πού βάζει τι, πώ το τεστάρει, πώ το δουλεύει, πώ κάνει το τεστ εντρι τεστ για να καταλάβει τι σου πηγαίνει. Million dollar question. Ε, Ακούω. Έχει, Νομίζω, νομίζω, νομίζω ότι η μεγάλη μου ερώτηση στο τέλο τη ημέρα είναι εξή. Έχει ημερομηνία λήξη μια σόλα καρμπών. Ο πυρήνα του ορθωτικού δεν έχει καμία ημερομηνία λήξη. Γιατί? Γιατί γίνεται από υλικά τα οποία δεν πολυμερίζονται όπω είναι τα θερμοπλαστικά πολυμερία, άρα δεν θα αλλοιωθεί από την πάροδο του χρόνου και δεν αλλοιώνεται και δεν αλλάζουν ιδιότητε από τη χρήση του. Γιατί δεν στρεβλώνεται, δεν αλλοιώνεται, δεν παραμορφώνεται και δεν σπάει. Άρα ο πυρήνα του ορθωτικού παραμένει αμετάβλητο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει και κάποια στιγμή χρειάζεται αλλαγή είναι τα προσταφερούμενα μέλη. τα προστατευτικά καλύματα, το πάνω καλύμα δηλαδή που έρχεται σε επαφή με το πέλμα του ε, χρήστη και το κάτω κομμάτι που έρχεται σε επαφή με το παπούτσι. Το οποίο προστατεύει τα υπόλοιπα κομμάτια που είναι μέσα στο ορθωτικό. Τι υλικά είναι. Αυτά είναι EVA. Κυρίως. EVA. Άρα mm. Το EVA ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο α, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα θα χρειάζεται να γίνει. Α, το α... χρονικό διάστημα που υπολογίζουμε και με βάση αυτά που έχω κάνει μέχρι στιγμή στα πειράματα από το 2012, mm -hmm. που είναι αρκετά τα χρόνια να με πείσουν για το πώ δουλεύουν τα υλικά. Και ήταν και αρκετά challenging γιατί πολλέ φορέ αλλάζανε οι προμηθευτέ, τα υλικά. Με τον κορονοϊό είχαμε προβλήματα, αλλάξανε mm -hmm. οι ρητίνε και έμεινε λίγο πίσω το project. Ε, αυτό υπολογίζω να είναι ε, περίπου στα 3 με 4 χρόνια για τα EVA καλήματα και γύρω στα 5 χρόνια για τα, για τα 3D printed materials. Ναι, αλλά κάποιο μπορεί να σου πει ότι 5 χρόνια και αν τρέχω καθημερινά και 5 χρόνια έχω τρέξει 5 φορέ. Ακριβώ. Οπότε αυτό που θα τρέξει 5 φορέ θα παραταθεί κατά πολύ το χρονικό διάστημα. Mm. Και αν σε αντίθεση με τα παπούτσια τα οποία, αν τα αφήσω σε ένα αρμάρι, ωραία. 5 χρόνια. Ένα παπούτσο, οποιοδήποτε. Θα δούμε ότι αν πάω μετά από πέντε χρόνια να το φορέσω, ενώ είναι άθικτα και είναι όλα σούπερ τέλεια και ξέρω εγώ, το έχουν αυτό το πρόβλημα. Αυτοί που κάνουν συλλογέ παπούτσιων, mm -hmm. θα δει ότι έχει ξεκολλήσει όλα λέει. Διότι λόγω ότι η γόμα. Πολυμερίζεται. Πολυμερίζεται, σκεφτεί. ναι, μιλάμε για καουτσού, για, για διάφορα υλικά τα οποία δεν σου υπόσχονται lifetime εγγύηση και Ακριβώς. δεν υπόσχεται ουσιαστικά αυτά τα υλικά ότι το ένα θα δέσει με το άλλο για lifetime. Έτσι. Άρα, αυτά τα υλικά τα οποία εσύ συνθέτεις στη σόλα έχουν ανθεκτικότητα ενώ βρίσκονται σε ένα ερμαρί. Είναι, είναι μια τρίτη ερώτηση αυτή, mm -hmm. αλλά ξέρει, μια και μου έρχονται τώρα, τις ρίχνω. Ναι, επειδή ο πυρήνα του ορθωτικού παραμένει αμετάβλητο, mm -hmm. όλα τα υπόλοιπα υλικά πάνω σε αυτό λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία. Και αυτό γιατί. Γιατί μου κάνεις τώρα μια άλλη μεγάλη πάσα. Το ορθωτικό μου δεν δουλεύει απλά ε, με την φιλοσοφία της γεωμετρίας ή τη φιλοσοφία της ανατομικής εφαρμογής με το πέλμα mm. ή τη φιλοσοφία του ότι ένα υλικό είναι μαλακό και άρα όταν το φοράς και το πατάς νιώθεις κάτι μαλακό κάτω από το πόδι σου. Η φιλοσοφία είναι πολύ beyond that. Έχει να κάνει με το πώς το υλικό αυτό λειτουργεί ω ιδιοδεκτική συσκευή την ώρα που το πατά, να διεγείρει του πεζοελεκτροπόδιου πιεζοποδοχή, όλα αυτά τα μικροσερβομηχανάκια που έχει κάτω από το πόδι και δημιουργεί ένα πολύ συγκεκριμένο κινητικό πρότυπο, ένα συγκεκριμένο κινητικό έλεγχο και μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και firing μειών τη στιγμή που πατά με το ορθωτικό πάνω στο παπούτσι, τρέχοντα, παίζοντα μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή ό,τι άλλη αθλητική δραστηριότητα είναι αυτή που κάνει. Υπάρχουν κάποια πράγματα λοιπόν με τα ορθωτικά τα οποία δεν είναι εύκολο να τα μετρήσουμε. Δεν είναι μετρήσιμα. Γιατί είναι πολυδιάστατα, είναι πολύ διαφορετικέ mm. ε, είναι, είναι πολλέ οι, ε, οι παράμετροι. Ε, αυτό που βλέπω όμω εγώ στην πράξη είναι ότι λειτουργεί αυτό το πράγμα και γι' αυτό το υποστηρίζω πάρα πολύ. Σημαντικό. Ε, είναι σημαντικό και θέλω να. γιατί έτσι όπως το είπα τώρα και το άκουσα, αν με άκουγα, εγώ θα έλεγα εντάξει, ο τύπο ε, αυτό φαντάζεται πράγματα. Δεν πιστεύω ε, ότι. Δεν πιστεύω ότι δουλεύει γιατί θέλω να πιστέψω εγώ ότι δουλεύει. Γιατί πολλές φορές μπορούμε απλά να πιστέψουμε υπερβολικά κάτι γιατί εμεί θέλουμε να το κάνουμε να mm. δουλέψει για μα. Είμαι πάρα πολύ αυστηρό κριτή τη δουλειά μου. Είμαι ο πρώτο ο οποίο ε, δημιουργεί ερωτηματικά γύρω από αυτό που κάνω. Πριν το κάνω ή πριν το δώσω στον κόσμο, ε, θεωρώ ότι είμαι αρκετά αυστηρό με τον εαυτό μου και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό που κάνω δουλεύει. Γιατί ο πρώτο που προσπαθεί να κρίνει το πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό ή όχι, μέσα από την καθημερινή του χρήση είμαι εγώ. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το βουνό και η ασφαλίδα που τρέχω είναι μια προέκταση του εργαστηρίου μου. Ο λόγο για τον οποίο άρχισα να τρέχω και άρχισα να τρέχω και με. Προσπαθώντα να κάνω πολύ καλή και συστηματική προπόνηση και να ανεβάσω του χρόνου μου, ήταν γιατί όταν, για παράδειγμα, μου δίνει feedback ο Δημήτρη ο Θεοδωράκακο και μου λέγει κάποια πράγματα, εγώ καταλάβαινα ότι εγώ δεν μπορούσα να τα αντιληφθώ τα συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί ο Δημήτρη έκανε διαλυματική στο 3-5 και εγώ έκανα διαλυματική στο 4-45. Ήταν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Mm. Και είπα ότι I need to feel this. Πρέπει να το νιώσω πάνω μου αυτό για να το καταλάβω. Και αν το καταλάβω εγώ, μπορεί να το φτιάξω και καλύτερα από ό,τι θα το έκανα αν δεν το καταλάβαινα κι εγώ ίδιος πάνω μου. Κανένα παράπονο, no offense, ο Νημίτης είναι εκπληκτικό στο να δίνει feedback, είναι ένας άνθρωπος πολύ ευφύης. Ε, μπορώ να πω ότι έχει πολύ, πολύ ψηλό επίπεδο αντίληψης. Mm. Αυτό είναι και κάτι το οποίο τον έχει κάνει τον αθλητή στο επίπεδο που είναι και έχει μείνει τραυμάτιστος όλα αυτά τα χρόνια και βλέπουμε ότι και στα 46 του σχεδόν τώρα, γιατί είμαστε ίδια με τον Δημήτρη, πόσο ποιότητα έχει ως αθλητής από τις επιδόσεις yeah, που κάνει και αυτή τη στιγμή ε, ε, με βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά κομμάτια αλλά δεν μου έφτανε αυτό ε, ήθελα να βιώσω και εγώ κάποια πράγματα με το ορθωτικό στο πόδι μου για να καταλάβω πώς δουλεύει αυτό yeah, έχει το... Ήταν, ε, το driving force που με έκανε να Κολλήσω με το τρέξιμο σε εισαγωγικά και πλέον να το κάνω όχι απλά κομμάτι τη καθημερινότητά μου και το αγαπάω πάρα πολύ. Γι' αυτό και προσπαθώ το πρώτο μοντέλο που θα κάνω να δώσει κάτι στη δρομική κοινότητα. Mm -hmm. Αλλά με έχει βοηθήσει να το αγαπήσω και όπω ακριβώ αγαπάω και τη δουλειά μου. Γιατί είναι η προέκταση τη δουλειά μου. Αυτά ρόλια. Ακριβώ, ακριβώ και η εξή. Είναι, είναι πάλι αυτό που λέγαμε πριν ότι ε, ε, το, ο βιωματικό ανθρώπος και το πόσο σημαντικό, δηλαδή, μια, μια πολύ αρχική ερώτηση που θα ήθελα πούμε, να έβαζα μέσα ήταν α, πόσο σημαντικό είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ουσιαστικά έχει βουτήξει ο ίδιο μέσα σε αυτό το project και ω δρομέα. Και όχι ω δρομέα, ω χομπίστα, δηλαδή τύπου ξέρει, μια φορά το χρόνο πάμε και τρέχουμε κάτι φίλου για να δούμε πώ είναι το τρέξιμο. Έχει αφήσει τη δική σου παρακαταθήκη, Έχεις ιδρώσει έχεις, πάρα πολύ στο να καταφέρει και σαν άνθρωπο, α πούμε, να είσαι ένα καλό αθλητή προσωπικά για σένα, αλλά και αυτό το πράγμα να είναι προέκταση για την ίδια σου τη δουλειά. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει χτίσει ένα μοντέλο το οποίο το ένα ε, έχει ανάγκη το άλλο. Έχει ενώσει τι τελείε. Είναι πολύ, πολύ, ωραία. Είναι πολύ παραγωγικό, πολύ διάστατο και πολλέ φορέ μου είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσω. Θα σου πω Με ένα πράγμα. πράγμα μόνο. Πώ όντω γεμίζω τι τελείε. Όταν τελειώσω 9 η ώρα το πρωί τη διαλυματική μου, πρώτα απ' όλα νιώθω πάρα πολύ τυχερό που μπορώ και είμαι εκεί και την κάνω. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι εκείνη την ώρα μπορεί να πρέπει να είναι στη δουλειά ήδη. Ναι, ναι. Δεύτερον, νιώθω πάρα πολύ τυχερό και πάρα πολύ χαρούμενο που έχω ολοκληρώσει τη διαλυματική και στον προβλεπόμενο χρόνο που ήθελα να κάνω. Γιατί αν δεν γίνει, δεν θα είμαι πολύ καλά την υπόλοιπη μέρα. Mm. Μπορεί να με χτυπήσει λίγο στον εγωισμό μου αυτό γιατί άνθρωποι είμαστε και ναι, ναι, ναι. έχουμε λίγο εγωισμό μέσα μας. Τρίτον, είναι ένα άλλο ένα τεστ για τα ορθωτικά που θέλω εγώ να φτιάξω και να παράγω για μια πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οπότε εκείνη τη στιγμή το μόνο πράγμα που μένει είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν κλέβω χρόνο από τη δουλειά μου γιατί είμαι εδώ, γιατί θέλω να ταΐσω τη μαθαιοδοξία μου, να νιώσω ότι κάνω τον προθελητισμό που δεν μπορούσα να κάνω όταν ήμουν μικρό γιατί δούλευα, γιατί δεν είχα λεφτά και ότι άλλη δικαιολογία μπορεί να σου πει οποιοδήποτε που ίσω και να κρύβεται λίγο η ματιοδοξία του πίσω από αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα και αυτό σου λέει ότι απλά εγώ με τον αθλητισμό, mm. το βλέπω πραγματικά ως μια προέκταση της δουλειά μου και εκείνη τη στιγμή που είμαι στο στάδιο και τρέχω, είμαι και αθλητής, γιατί μου αρέσει ο αθλητισμός, αθλούμενος, όχι πρωταθλητής σε καμία των περιπτώσεων, και επαγγελματία. Τεστάρω τα υλικά μου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Είναι σαν να είμαι στο εργαστήριό μου αυτή τη στιγμή και κάνω πειράματα. Ακριβώ. Ναι, είσαι ουσιαστικά το ίδιο το πυρ... στο ίδιο το πείραμα, είσαι ο ίδιο ο άνθρωπο ο οποίο συμμετέχει. Είναι, με... είναι μεγάλη υπόθεση. Φυσικά έχει και άλλου ανθρώπου, οι οποίοι και αν του καλύτερου για μένα. Ο Δημήτρη είναι. Μου άρεσε πολύ το παράδειγμα που έδωσε πριν με τον ε, Κλαμανάκη και τον Δημήτρη. Δηλαδή με βοήθησε προ λέω πραγματικά ε, και. Και εκείνοι έχουν βοηθήσει εμένα. Ε, είμαι σίγουρο, είμαι σίγουρο. Και χωρί να, να το κατανοούν πάντα. Και έχω να σου πω γιατί. Χωρί να ζορίζονται. Δηλαδή μια απλή ανάλυση γίνεται και από σένα σε αυτού και από αυτού σε εσένα. Και είναι πολύ όμορφο αυτό και χαίρομαι που υπάρχει και η φιλία πέσα από αυτό το πράγμα και όχι μόνο απλά το γεια σου, γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχω αυτή την απορία. Αυτό το ρομποτικό, στεγνό. Κατάλαβε. Υπάρχει μια φιλία που. Είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτό. Το ναι, ναι, μέσα από τι περισσότερε σχέσει μου, ακόμα και με του πελάτε μου στο γραφείο, μπορεί να του δω για δύο-τρει φορέ μόνο. Ε, υπάρχει κάτι παραπάνω από το, να το πω, το διαδικαστικό. Το, ε, είναι κάτι πέρα από αυτό. Ναι. Ε, δεν το βλέπω διεκπαιρεωτικά. Το βλέπω ως ένα κομμάτι ανταλλαγή πραγμάτων. Και μάλιστα όταν συνδέομαι με έναν ασθενή που έρχεται στο γραφείο σε επίπεδο χημία, όπω π.χ. γίνεται mm -hmm. αυτή τη στιγμή μαζί μα, το μου πολύ περισσότερο. Αυτό είναι που δίνει ιδιαίτερη χαρά στη δουλειά μου ναι, ναι. και την κάνει και ιδιαίτερα αποδοτική. Γιατί στο τέλος της ημέρας ε, θέλω όταν τελειώνω τη δουλειά μου να μην είμαι πολύ συναισθηματικά και να το πω πνευματικά κουρασμένος. Η σωματική κούραση είναι κάτι που κοιμάσαι και δεν ξεπερνάς την άλλη μέρα. και σε μια χαρά. Υπάρχει λύση, Μαγνήσιο. <laughs> Ενώ οι η... <laughs> άλλοι, ξέρεις, κάμια φορά μα μπήκες μέσα στο υποσυνείδητο σου δεν φεύγει. Δηλαδή θέλει υπερανάλυση για να φύγει από μέσα, μέσα στο μυαλό mm. αυτή η κούραση. Λοιπόν, να βάλω μια ανατελεία. Γιατί δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ αυτό. Υπάρχει χημία, είπαμε. Ναι, υπάρχει χημία και είναι πολύ ωραία και ενδιαφέρον η συζήτηση. Κάποια στιγμή θα ξαναπούμε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι θα με ενδιαφέρει και να μπαίναμε και σε άλλα μονοπάτια. Ε, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και ένα, ένα ευχαριστώ νομίζω για το τι προσφέρεις προς την, και στη δρομική κοινότητα αλλά και στο τι έχεις να προσφέρεις και στην πορεία. Κατάλαβες, θεωρώ ότι δίνεις πίσω και μου αρέσει πολύ οι ανθρώποι οι οποίοι δίνουν πίσω. Ασχολούνται με το να δίνουν πίσω, στον κόσμο, πίσω στην κοινωνία. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ πολύ για τις δύσκολες ερωτήσεις σου. Mm. Είναι αλήθεια ότι με έχει βάλει σε κάποιε σκέψει, γιατί είδα ότι σε κάποιε ερωτήσει δεν μπορούσα να απαντήσω με τον τρόπο που πρέπει για να είναι εύκολα κατανοητή και εύπεπτη η πληροφορία. Mm. Και πρέπει να τη βάλω κάτω αυτή, να την αξιοποιήσω με ανάλογα posts για να δώσω τι σωστέ απαντήσει στον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό και πώ δουλεύει. Να, ναι, ναι, ναι. Ε, ε, Ξέρετε, και εμένα οι ερωτήσει πολλέ φορέ λέω, θα, α, αυτές τις ερωτήσεις έχω μέσα στο μυαλό μου, στην πορεία με αυτά που ακούς, σου έρχονται άλλες ερωτήσεις, που είναι αυτό που κάνει και το podcast είναι ενδιαφέρον, αν και δεν είναι podcast ερωτήσεις απάντησης, εν τούτης, ξέρεις, ε, κινούνται διάφορα ερωτήματα, που είναι ερωτήματα που σκέφτομαι και λέω πολλές φορές, μπορεί να είναι και ερωτήματα που να ήθελε το ίδιο το κοινό να τα ρωτήσει, Και καμιά φορά τα πιο απλά είναι που Μπορώ να σου πω ότι μετά τα πρώτα 30 λεπτά που κουβεντιάσαμε είχα καταλάβει ότι γυρίζεις και κάνουμε κάτι. Να ξέρεις, εγώ νομίζω ότι είχαμε κάτι απλά και τα συζητούσαμε. Ω, <laughs> και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ωραίο και δεν το έχω ξαναζήσει. Ναι, ναι, εγώ είχα, ε, ουσιαστικά τα... Είχαμε μπει σε λειτουργία που γράφαμε ουσιαστικά oh, ναι. πριν καν καθίσουμε. Αλλά... Και αυτό το κάνω και είναι μια ωραία τεχνική που μου αρέσει εμένα, ξέρεις τι μου αρέσει πάνω στα, στα podcast, είναι η απλότητα που ετοιμάζεται ένα podcast. Όσο πιο απλό και ε, ανθρώπινο είναι, τόσο πιο ωραίο είναι. Ανεπιτίδευτο που λέω Απλά να υπάρχει και να yeah. βγει. Ε, έχουμε ανάγκη, ξέρεις εμένα δεν μου αρέσει αυτό το βάλτε make-up 3-2-1 και πάμε στη ζωή μου πλέον σε όλα. Δηλαδή το πάμε να φορέσουμε το χαμόγελο και να τα κάνουμε όλα ωραία. Καταλάβεις. Γιατί στο τέλο τη δεν είμαστε αυτό. Έχουμε φτιάξει κόσμου μέσα από οθόνε που είναι ξέρει όλα perfect. Και το podcast, αν πραγματικά στο λέω μετά από χρόνια, θα το σκέφτομαι αυτό το πράγμα για άλλο που μέσα μου. Γιατί δηλαδή, κάτι ήταν τα podcast, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν συλλογή πληροφορία, ήταν να γνωρίσει ανθρώπου, ήταν και να, να γνωρίσουμε ανθρώπου και εμεί ω ακροατέ των podcast. Ηταν κάτι ομό, κάτι ρο, αληθινό. Γι' αυτό πιάστηκαν τα podcast. Γιατί είναι αληθινά. Δεν είναι ούτε ερωτήσει-απαντήσει, ούτε να λύσουμε απορίε. Ναι, μπορεί, θα γίνει αυτό μέσα. Αλλά δύο πράγματα έχουν να κάνουν τα podcast. Να δούμε πώ αυτό ο άνθρωπο, ο καλεσμένο, σκέφτεται. Και. Το ανθρω... την ανθρώπινη κουβέντα, την αυτή την παρείστικη κουβέντα που βγάζει ένα podcast. Ήδη αλλιώ, αν δεν είναι αυτό, είναι ή ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Είναι η διαφορά. Άρα, τι είναι το podcast. Πώ τετραγωνίζει το κύκλο τέλειω. Αυτό ακριβώ. Πολύ σωστά. Πολύ, πολύ ωραία το ανέφερε. Και ξέρει, μου κάνει μια πάσα τώρα σε αυτό που συνηθίζω εγώ mm. να κάνω. Μου αρέσει να διαβάζω βιογραφίε για να βλέπω τι υπάρχει πίσω από αυτό που βλέπω mm ως επιτυχία ή αποτυχία. Γιατί είναι το Illusion που λέμε το tip of the iceberg. Mm -hmm. Βλέπουμε δηλαδή το όλο το βουνό, βλέπουμε ουσιαστικά τη μύτη του παγόβουνου που εξέχει και δεν βλέπουμε όλο το άλλο που υπάρχει mm. από κάτω. Οπότε το να υπάρχει αυτό το insight στο ποιο είναι αυτός ο άνθρωπος, πίσω από αυτό που κάνει και τι πρεσβεύει και ποιε είναι οι ποιότητε και οι αξίες που εφαρμόζει από την προσωπικότητά του και από τα προσωπικά του βιώματα σε αυτό που κάνει στη δουλειά. Ε, Θεωρώ ότι μπορεί να ενδιαφέρει κάποιο κομμάτι του κόσμου, όπω εγώ τουλάχιστον είμαι περίεργο και μου αρέσει πολύ όταν βλέπω κάποιον επιτυχημένο άνθρωπο ή κάποιον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο. Πώ να το πω, ένα impact σε κάτι που έχει κάνει, είτε αυτό λέγεται έρευνα, είτε αυτό λέγεται καθημερινότητα ζωή, είτε κάτι πολύ πρακτικό, μια πολύ μικρή αφεύρεση. Είναι πολύ ωραίο να μάθει πώ σκέφτεται αυτό ο άνθρωπο και πώ οδηγήθηκε εκεί. Εξαιρετικά σημαντικό. Εμέ, τα γαμμένα μου βιβλία δεν είναι ούτε επιστημονική φαντασία, ούτε. Uh, how to, που λέμε πολλές φορέ βιβλία τύπου life coaching, α πούμε, που κάποιο που λέει πώ να ενισχύσει το μυαλό σα με τη σκέψη. Κατάλαβε αυτά. Αχ, αυτά τα life coaching. Ναι, 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 Η βιογραφία είναι ό,τι πιο ενθουσιώδες για μένα όσο αφορά το κομμάτι του βιβλίου, αλλά και σε ταινίε πολλές φορές μ' αρέσει να βλέπω βιογραφικές ταινίε. εφόσον είναι από μια καλά παραγωγή, σοβαρή παραγωγή που δεν ξέρεις, green, screen και ξέρεις θα κάναμε όλα fake. Παράδειγμα, ας πούμε, η 300 του Λεωνίδα, κατάλαβες, που uh -huh. η ταινία που ήταν, κατάλαβες, Spartans. Ε, ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν συμπαθεί στη ζωή σου, διάβασε τη βιογραφία του. Ειδικά αν είναι από καλού βιογράφου. Α πούμε, ας όσο παράδειγμα, ας πούμε, ο Ισαξον, ένα πολύ αγαπημένο μου συγγραφέα που ασχολείται πολύ με βιογραφίε, ό,τι και να γράψει, είτε είναι ο Άινστάιν, είτε είναι οποιοδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να με το διαβάσω. Γιατί κάνει πολύ καλή έρευνα και έχει μια πολύ καλή μεταδοτικότητα στο κομμάτι τη βιογραφία που δεν το κάνει για να σε κάνει inspire. Απλά σου ουσιαστικά σου ετοιμάζει τα γεγονότα όπω ο ίδιο τα έχει βρει και στα δίνει και σου λέει: Κοίταξε να δει, πάρε εσύ τη δική σου αναλύση για το αν αυτό ο άνθρωπο είναι καλό ή κακό. Για παράδειγμα, α πούμε, ένα άνθρωπο στο media που δεν είναι αγαπητό, ο Ντόναλτ Τραμπ, μπορεί να διαβάσει τη βιογραφία του, όντω στο τέλο τη ημέρα να πει τι κολόπεδο είναι αυτό ο άνθρωπο. Μπορεί να το πει, μπορεί να πει και τελικά δεν ήταν έτσι όμω. Αυτό που έχει ουσία όμω είναι ότι έχει μια μάθηση από μέσα. Γιατί δεν έχει διαβάσει μια βιογραφία για να κρίνει έναν άνθρωπο, αν έχεις χάσει τον χρόνο σου. Έχεις διαβάσει μια βιογραφία για να δεις αν όντω ισχύουν αυτά που έχεις ακούσει για αυτόν τον άνθρωπο και δεύτερο, τι μπορείς εσύ να κερδίσει από αυτό το πράγμα. Ακριβώ. Εξάλλου το γνώμη που έχει σχηματίσει για κάποιον άνθρωπο έχει να κάνει με αυτά που φαίνονται ή αυτά που Α, τα μίντια Γιλο τρόπο εμφανίζουν για το συγκεκριμένο. Κυρίω αυτέ τι ημέρε. Ναι, ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ευστόχο αυτό που είπα mm. για τη βιογραφία και κάποιου που θεωρητικά μισεί. Και γιατί μισεί, γιατί τα social media στο έχουν προσφέρει με τέτοιο τρόπο, ώστε να ας το πούμε να μην είναι πολύ αγαπητό. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, 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 ο... Ακούμε πάρα πολλά για τον δικτάτορα τη ε, Βόρειο Κορέα. Ωραία, yeah. τον Κίμ. Ε, Κίμ, με τα πυρηνικά, ο Κίμ, έτσι αγιώς... Ε, δεν είμαι σίγουρο. Πραγματικά στο λέω γιατί είναι ένα πολύ κλειστό με αυτή η χώρα. Δεν είμαι σίγουρο αν όλα αυτά που ακούμε μια ζωή για μια χώρα η οποία ποτέ τη δεν έχει προκαλέσει πολέμου όσο οι άλλε όλε χώρε. Όσο η ΙΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο γενικά, ε, η Κίνα η ίδια και άλλε τόσε χώρε, ωραία. Δεν είμαι τόσο σίγουρο αν αυτή η χώρα τελικά είναι το κακό αγκάθι που ακούμε. Δεν είμαι τόσο σίγουρο. Μπορεί αύριο να όντω να πατήσει ο Κιμ το κουμπί που λέμε σε εισαγωγικά. Αλλά θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να πραγματικά να μάθω τα, τα γεγονότα όσα έχουν για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ σου λέω από τώρα ότι δεν τον πάω βάσει τα όσα έχω ακούσει. Είμαι ένα θύμα των ειδησιογραφικών που έχω διαβάσει. Αλλά θα με ενδιαφέρε να μελετήσω το κομμάτι. καταλάβες. Τη ενδιαφέρει να το μελετήσει, γιατί σκέφτησε και πώ δουλεύουν τα μέσα μαζική ενημέρωση και πόσο πολύ επηρεασμένα από τον αμερικάνικο τρόπο σκέψη yeah. και μετάδοση των γεγονότων είναι. Οπότε ναι, είναι λογικό να προβληματίζεσαι. Yeah, και πάρα. Όπως πολύ. Προβληματίζομαι κι εγώ. Και δεν λαμβάνω ποτέ μια τροφή που μου τη δίνουν αμασιτή, mm. ότι αφού αυτό μου λένε αυτό είναι. Μάλιστα, πολλέ φορέ, όταν βλέπω κάτι, λέω ότι είναι αυτό, γιατί αυτό θέλουν να πιστέψω ότι είναι. Άρα, για κάτσε να δω τι άλλο μπορεί να είναι από κάτω. Ναι, ναι. Καλό να, να σκεφτόμαστε πάντα λίγο κριτικά. Σωστό, ναι. Μευτική Με μέθοδο. Σοκράτη. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από την τηλεόραση. Το μάθαμε από την εκθέση ιδεών ότι και την πληροφορία την παίρνει και το σου την παίρνει κατευθείαν και την καταπίνει. Καταπίνει, ναι, ναι, ναι. Θέλω ναι. να διαβάζει για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα Παρα και τον χρόνο σωστή. να αναλύσει κριτικά αυτό που διαβάζει. Και να μπορεί να πατήσει μια παύση και να, να, το... να πει περίμενε αυτό που διαβάζω Ακριβώς. τώρα. Μ, για κάτσε να το. Γιατί τηλεόραση και social media είναι η εικόνα και ήχος μαζί ταυτόχρονα. Το μυαλό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί πολύ εύκολα σε αυτά. Θα πάρει κατευθείαν την πληροφορία που άλλο θέλει να σου δώσει, το οποίο είναι πολύ μελετημένο φυσικά στο πώ θα σου το δώσει για να το πιστέψει. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Σε ευχαριστώ, Στέλιο μου. Εγώ ευχαριστώ. Απόλαυσα πολύ την κουβέντα μα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Μου έχει μάθει πολλά πράγματα σήμερα. Έμαθα κι εγώ κάτι από σένα. Να διαβάσω τη βιογραφία κάποιου που, που δεν γουστάρω καθόλου. Να, είναι σημαντικό. Μια άλλη άποψη. Έχω μία στο σπίτι. Θα τη διαβάσω. Ε, και στείλει μου μετά, αν με τη διαβάσει και είναι καλή, ενημέρωσέ με. Θα σε ενημερώσω offline. Δεν πια <laughs> το είναι. Δεν <laughs> πιάνο, είναι η βιογραφία. <laughs> και, και του Χίτλερ. <laughs> <laughs> Όχι, εντάξει. <laughs> Δεν έχω τέτοιου φίλου να μου κάνουν τέτοια. Ο αγών. Ευτυχώ, <laughs> ακόμα. Ο αγών. Το... Αχ, θεέ μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχόμαι κάθε καλό, εσένα και στην Ιγουαινία σου. Να σε καλά. Ευχαριστώ Είστε πολύ, αδερφέ. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Να είσαι καλά. Γεια σε όλους.